και τους συζυγητές. Ο γέροντας Σάββας Λαυριώτης παρακαλώ να προσέλθει στο Προεδρείο. Ο μοναχός Επιφάνιος Καψαλιώτης και ο εκπρόσωπος του Μιχαήλ Σίλβιου Κυρίλου. Και ο πρόεδρος της Συνάξεως Ορθοδόξων Κρητών, κύριος Γεώργης Βλαμάκης. Ο ιερομόναχος Χαρίτων θα ξεκινήσει την προσευχή. Παρακαλώ, όρθιοι. Βασιλεύ ουράνια, παράκλητε το πλέμμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, αυτέ και σκήνους εν ημίου, και καθάρισον εμάς από πάσης ηλίδες και σώσον αγαθέντα σε πράσινο. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους Thank you.
κάνουμε καταρχήν, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στην αίθουσα εδώ του Νουβέλ, που θα γίνει η επιστημονική ημερίδα, η Ορθόδοξη επιστημονική ημερίδα, και θα σας κάνουμε μία εισήγηση του προγράμματος, ώστε να έχετε μία εικόνα. Εξ αρχής θα θέλαμε να διευκρινίσουμε μία εισήγηση που προήλθε ευνηδίως χθες παραμονές της ημερίδας με τον αγαπητό και σεβαστό πατέρα Θεόδωρο Ζήση και τους αγαπητούς και σεβαστούς πατέρες Νικόλαο Μανώλη, Φώτιο Βεζίνια και Γέροντα Μάξιμου, οι οποίοι για τους προσωπικούς λόγους τους δεν προσήλθαν ευνηδίως, αν και εμείς τους περιμέναμε στα χαροκόμματα του μετόπου και του αγώνα κατά του οικουμενισμού, και η απόδειξη είναι ότι τους αναμένουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, διότι η θέση του πατρός Θεοδόρου Ζήση ήταν στο Προεδρείο και τιμής είναι και τον αναμένουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή. Καθώς και οι πατέρες Νικόλαος Μανώλης, πατήρ Φώτιος Βεζίνιας και ο γέροντας Μάξιμος Καραβάς. Τους αναμένουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή. Στον κοινό αγώνα τον αντικουμενιστικό, της πανερέσεως του οικουμενισμού, που θέλουμε να είμαστε στρατιώτες, συνστρατιώτες, στον κοινό αγώνα. Θα σας κάνω μια εισήγηση του προγράμματος και θα ξεκινήσουμε με τους καθορισμένους χαιρετισμούς. Από εκεί και πέρα θα έρθει η εισήγηση και θα σας παρουσιάσω τους πατέρες που γνωρίζετε, φυσικά και για κάποιους που δεν γνωρίζουν είναι στο Προεδρείο ο γέροντας Σάββας Λαβριώτης, ο γέρον Χαρίτων Ιερομόναχος από το Κελί Αναλήψεως Καριές Αγίου Όρους, ο μοναχός Επιφάνιος Καψαλιώτης, ο πρόεδρος της Συνάξεως Ορθοδόξων Κριτών, ο οποίος είναι και διοργανωτής, ο κύριος Γεώργιος Βλαμάκης, και ο Μιχαήλ Σίλβιο Κυρίλου, θεολόγος, που θα είναι οι κύριοι εισηγητές στα θέματα που θα αναπτύξουν στη σημερινή ημερίδα. Πριν ξεκινήσουμε τις εισηγήσεις, ο διάλογος στη σημερινή ημερίδα θα γίνει από όλους σας με γραπτό λόγο, ο οποίος υπάρχει σε διάφορα σημεία μέσα στην αίθουσα Χαρτί και Μολύβι, και τα ερωτήματα διευκρινήσεις θα δίνονται στη γραμματεία του Προεδρείου και θα απαντηθούν στο τέλος της ημερίδας. Σαν επίλογο θα σας διαβάσουμε και το πόρισμα ψήφισμα, το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς πάσα κατεύθυνση. Θα το μελετήσετε και όποιοι επιθυμείτε θα το υπογράψετε στο επιθυμητό χρονικό διάστημα που οι ίδιοι θα επιλέξετε. Θα ξεκινήσουμε τις εισηγήσεις με τον γέροντα Σάββα Λαβριώτη. Με τους χαιρετισμούς που ξεκινήσουμε με τον γέροντα Γαβρίλη, που δεν μπόρεσε να προσέλθει λόγω ασθένειας, να βγει από το Άγιο Όρος, το περιμέναμε μεγάλη χαρά, αλλά θα αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και θα ακούσουμε το χαιρετισμό του γέροντα Γαβρίλη που θα είναι στο πίνακα μπροστά μας. Θεού επιπόθετη και αγαπημένη και εις αιώνιον ζωήν και κλειμένη και εκλεγμένη. Εύχομαι ολοψύχως η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας
και μαζί με την οικογένειά σας, μαζί με την Ελλαδίτσα μας και σύμπαν το ανθρώπινο γένος, σε όλη σας τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Εύχομαι επίσης να αναστήσει ο Κύριος την Ελλάδα μας και να τη βγάλει από τα πνευματικά και υλικά διέξοδα, να έχουν όλοι οι Έλληνες δουλειά και να ζουν με αξιοπρέπεια. Να έχετε ειρήνη και ομόνια στην οικογένειά σας και να σας προστατεύει ο Θεός και να φροντίζει ισοβίως τα παιδιά σας. Όταν αναστήθηκε ο Κύριος μας, εμφανίστηκε στους μαθητές του και τους είπε «Ειρήνη ημίν», τα υπέροχα αυτά λόγια. Και εγώ αυτή την ειρήνη εύχομαι στις οικογένειές σας. Εύχομαι επιπροσθέτως το Άγιο Πνεύμα να σας πληρώσει με τα θεία δώρα του. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη. Πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Εύχομαι επιπλέον ο Κύριος να γράψει τα ονόματά σας στην αιώνια βίβλο της ζωής. Εύχομαι έτσι μάλλον ο Θεός να σας συνδύσει με τους πανωραίους και πανυπέροχους ηθικούς χαρακτήρας, τους οποίους περιέγραψε στην επί του όρους ομιλία του. Μακάρι η πτωχή του πνεύματι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι πραείς, μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες την δικαιοσύνη, μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι καθαρή την καρδία, μακάρι ειρηνοποιεί. Εύχομαι και πάλι κατά τη Δευτέρα παρουσία του να σας βάλει στα δεξιά του και να ακούσει ο καθένας σας την ευκταία και πολυπόθετη φωνή του. Ευδούλε αγαθέ, είσαι στην χαρά του Κυρίου σου. Εύχομαι ακόμη ο Κύριος που είναι ο ένας και μοναδικός και ανεπανάληπτος, μέγιστος και ύψιστος, ειρηνάρχης, ειρηνοποιός και ειρηνόδωρος, να χαρίσει ειρήνη και ομόνια σε όλη την ανθρωπότητα, να κρατήνει την Ορθοδοξία και να κατεσκήνει τους αιρετικούς, να τους φωτίσει να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στην μία Αγία Καθολική Εκκλησία, αληθινή Εκκλησία που είναι η κατανατουλάς Εκκλησία. Τέλος εύχομαι όλοι οι άνθρωποι που ζουν στον πλανήτη της Γης και τα μυριόγλωσσα γένη της ανθρωπότητος να πιστέψουν στον ένα και μόνο αληθινόν Θεόν που είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αδελφοί μου Έλληνες Χριστιανοί, για να σωθούμε και να βγούμε από τα πνευματικά και υλικά διέξοδα πρέπει να μετανοήσουμε. Η μετάνοια θα σώσει την Ελλαδίτσα μας και όλη την ανθρωπότητα. Η αγάπη και η στοργή του Θεού προς τον άνθρωπο είναι ουκεανός, απειροπλατής και απειρομήκης, άνευ βυθού και απτών. Χωρίς μετάνοια θα οδηγηθούμε στην καταστροφή, θα μας διαμιλήσει σαν έθνος ο Κύριος και θα μας διασκορπίσει στα τέσσερα σημεία της γης, θα εξαλείψει το μνημόσυνό μας, θα χαθούμε σαν φιλί και θα μείνουμε μόνο στην ιστορία. Ο Θεός με εμάς τους Έλληνες είναι πολύ πολύ στενοχωρημένος, κυρίως και ιδίως για τρεις μεγάλες αμαρτίες. Πρώτον, για τη φιλία μας με τους αιρετικούς και κυρίως με τον Πάπα, για τις εκτρώσεις και για τις σαρκικές αμαρτίες. Ο Πάπας και οι διάφοροι αιρετικοί είναι εχθροί του Θεού και της Παναγίας. Είναι γνωστό το θαύμα με τον Αγιορείτη Ζωγραφίτη μοναχό που η Παναγία μας μιλώντας του είπε «Έρχονται οι εχθροί μου και οι εχθροί του Υιού μου», εννοούσε τους Λατίνους. Οι Λατίνοι και οι Ρετικοί είναι εχθροί του Θεού και της Παναγίας.
Και όποιος έχει φιλίες με τους εχθρούς του Θεού και της Παναγίας γίνεται αυτόματα και αυτός εχθρός του Θεού και της Παναγίας και δεν θα σωθεί. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι οι εχθροί του Βασιλέως Χριστού συμφιλιάζουν, του Βασιλέως Χριστού φίλους ου δύναται είναι, αλλά σύν της εχθρής απολύται. Ο Πάπας είναι αρχηγέτης των αιρέσεων και πρίτανης των αιρετικών διδασκαλιών και κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας ο πρόδρομος του Αντιχρίστου. Ο μέγιστος και ύπατος αρχιερησιάρχης και πανερησιάρχης όλων των αιώνων και των εποχών. Είναι επινοητής των μη ορθοδόξων δογμάτων, επιδεξιότατος και εφευρητής της διαστροφής της αληθείας, ικανότατος, νοθευτής των ορθών δογμάτων, πάντι αμίμητος και διαστροφεύς της υγιενούσης διδασκαλίας, απαντάπασε απαράβλητης. Και όσοι από εμάς τους ορθοδόξους χριστιανούς είμαστε οικουμενιστές και προσπαθούμε να ενωθούμε με τους παπικούς και πιστεύουμε ότι ο παπισμός είναι η Εκκλησία και έχει μυστήρια, είμαστε και εμείς εχθροί του Θεού και της Παναγίας και δεν θα σωθούμε. Παραθέτουμε μερικές μαρτυρίες από τους Αγίους Πατέρες που φανερώνουν ότι αν προδώσουμε την πίστη μας δεν θα σωθούμε έστω και αν έχουμε αγιότατο βίο. Όποιος έχει εκπέσει από την αλήθεια της πίστης δεν είναι δυνατόν καν να καλείται χριστιανός, Μέγας Αθανάσιος. Οι αιρετικοί υπακούν στους δαίμονες, τιμούν το ψεύδος και κάθε ώρα παροργίζουν τον Θεόν, Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει πουθενά σε αυτούς τους παπικούς το Άγιο Πνεύμα, γιατί τα μυστήριά τους είναι αχαρίτωτα, Δοσήθειος Ιερουσαλήμων. Το λέγειν ότι οι ρη κανόνες δεν δύναται να εφαρμοστούν είναι γνώρισμα των αιρετικών. Επιτομή ιερών κανόνων, ιερομονάχου νεοφύτου καυσοκαλυβίτου. Αυτοί που περιφρονούν τους ιερούς κανόνες των πατέρων, οι οποίοι κανόνες υποστηρίζουν την Εκκλησία και κοσμούν την χριστιανική πολιτεία και οδηγούν προς την Θεία Ευλάβεια, να είναι αναθεματισμένοι πρακτικά Οικουμενική Συνόδου. Όσοι εμπλέκονται και ακολουθούν τους αιρετικούς χάνονται, Μέγας Αθανάσιος, κατά Αριανών. Πώς γίνεται να μην κουλαστεί αυτός που κάνει ότι δεν βλέπει και σοπά όταν οι θεϊκοί νόμοι και οι κανόνες υβρίζονται, Ιερός Χρυσόστομος. Εχθροί του Θεού δεν είναι μόνο αιρετικοί αλλά και όσοι κοινωνούν με αυτούς, Ιερός Χρυσόστομος. Ουδέν όφυλος πολιτείας αρίστης, πίστεως, ουκ ούσης υγιής. Πάλι Ιερός Χρυσόστομος. Ο Θεός πήρε την ευλογία του από την πατρίδα μας για τις εκτρώσεις. 500.000 εκτρώσεις γίνονται στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη κάπου 500 εκατομμύρια κατ' έτος. Τα παιδιά που σκοτώνουμε τις εκτρώσεις δεν πηγαίνουν στον παράδεισο γιατί είναι βεβαρεμένα με το προπατορικό αμάρτημα και δεν έχουν το βάπτισμα. Δεν κουλάζονται όμως γιατί δεν έχουν προσωπικές αμαρτίες. Αυτά τα έμβρια τα χρησιμοποιούν οι γυναίκες για καλλιτικά και διάφορες εταιρείες να γίνονται τα προϊόντα τους εύγευστα. Οι Σοδομίτες και οι Γομορίτες που τους έκαψε ο Θεός είναι ασυγκρίτως αθωότεροι από εμάς. Ο Θεός πήρε την ευλογία του από εμάς τους Έλληνες για τις αρκετές αμαρτίες. Η σύνοδος του Κολυμπαρίου είναι αντορθόδοξη, αιρετική, είναι ψευδοσύνοδος και ληστρική,
λαιλάτισε και παραχάραξε την ορθόδοξη διδασκαλία. Είναι εχθρά του Θεού και νεκροθάπτης και ενταφιαστής της ορθοδοξίας και φίλη του διαβόλου. Τελειώνω σε λίγο. Τα απεσιότερα και οι δεχθέστερα ονόματα των αρχιερέων σε όλη την προχριστιανική και χριστιανική ιστορία είναι δύο, Άννας και Καϊάφας, Χριστοκτόνη και Θεοκτόνη. Και όσοι πατριάρχοι, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι αγωνίζονται περί το δός να ενώσουν την Ορθοδοξία, την Ορθόδοξη Εκκλησία με τον Πάπα, ομοιάζουν κατά πάντα με τον Άννα και τον Καϊάφα. Και είναι τούτοι ταυτόνοοι και ταυτότροποι, ταυτογνώμονες και ομογνώμονες, ομόνοοι και ταυτόβουλοι. Και ημέρα κρίσεως με τα αρχιερατικά τους διαδήματα θα κοσμούν τα φρικτότερα και κεντρικότερα μέρη της κολάσεως. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Γαβρίλ Μοναχός Αγιορείτης. Κατά πάντα με τον Άννα και τον Καϊάφα είναι τούτοι που ταυτόνοοι και ταυτότροποι, ταυτογνώμονες και ομογνώμονες, ομόνοοι και ταυτόβουλοι. Και η μέρα κρίσεως με τα αρχιερατικά τους διαδήματα θα κοσμούν τα φρικτότερα και κεντρικότερα μέρη της κολάσεως. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Γαβρίλ Μοναχός Αγιορείτης. Παρακαλώ τώρα χαιρετισμός από τον Γέροντα Ραφαήλ Μπερίστοφ. Είναι καθαρά, είσαι καθαρά. Ναι, ναι, ναι. Και διάβασε το Άγιο Όρος. Παρακαλώ. Και να ετοιμάζεται ο Γέροντας Παΐσιος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Παραμά, φιλότα αυτορήνης. Αδελφοί, Έλληνες και Ελληνίδες, Θεό επιπόθετε και ειδαπημένοι, και σε αιώνιο ζωή και κλειμένοι και εκλεγμένοι, εύχομαι προψύχως. Православные все страны соединяйтесь. Ортодоксы олен том хорон энудите. Христос посреди нас. О Христос мы анонсам. Здравствуйте, дорогие, многоуважаемые гости предсоборного совещания. Хейте, агапити лексиоти ми фили. Благословите меня. Из просинодикис синаксис. Благословите меня, отцы, братья и сестры. Эвлогите. Эмен, эвлогите, адельфики, адельфес, ке патерес, эмена тон Амартолон, ке втохо монахо Рафаил. Мы, православные христиане, должны быть в духе Христовом, в духе кротости, смирения, мира и любви. Мы не должны ссориться, тогда исповедуем. Εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί πρέπει να είμαστε μέσα στο πνεύμα του Χριστού, της αγάπης, της ταπεινοφροσύνης, ειρήνης και πραότητος. Δεν πρέπει να μαλώνουμε μεταξύ μας. Τότε εισπαβέδουμε και ζητάμε ίσκυνο Χριστόβου. Όταν ομολογούμε και υπερασπιζόμαστε την αλήθεια του Χριστού. Много уважаемые, много раз враг Бога, сатана, через своих людей подсылал ересь, ложное еретическое учение против Церкви Христовой. Αγαπητοί μου, πολλές φορές ο Θεός του Θεού έστελνε τις... Έστελνε
τις αιρέσεις εναντίον την, εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Όμως πάντα εμφανιζόντουσαν καθαροί και ζηλωτές της αλήθειας και έλεγχαν τους αιρετικούς. Και σήμερα ο Σατανάς μέσω των υπηρετών του που υπηρετούν τη μασονία που βρίσκονται στις υψηλές θέσεις εσήκωσε την αίρεση των αιρέσεων των οικουμενισμών. Η οποία αίρεση ανοίγει σε όλες τις κατακριτές και καταδικασμένες αιρέσεις και άλλες σατανικές θρησκείες. Οι οποίες έχουν καταδικαστεί από την Εκκλησία. Σατανικές, ανοίγει και την πόρτα στις σατανικές θρησκείες. Само экономическое движение было отвергнуто нас все православным совещанием в городе Москве в 1948 году. Ο οικουμενισμός είχε καταδικαστεί στην τοπική σύνοδο στη Μόσχα το 1948. В 1983 году на Поместном соборе Русской православной церкви за границей экуменизм был осужден и предан анафеме. Επίσης, το 1978 η αίρεση του οικουμενισμού στην, είχε καταδικαστεί και στο εξωτερικό. Но высокопоставленные коммунисты не смирились и продолжали свои οικουμενические сборища. Αλλά οι μασόνοι που κατέχουν τις υψηλές θέσεις δεν συμφιλιώθηκαν, αλλά συνεχίσουν τις προσπάθειές τους και τις συνάξεις τους τις σατανικές. Σε αυτές τις συνάξεις, μαζί με τους Ορθοδόξους, συμμετείχαν πολλοί αιρετικοί. Ραβδομάσκοι, καβδονοί, σατανίστοι, σαμάνοι, αυτοίσκοι, αγωτικένοι, σπαστάνοι και ραγδάνοι. Πολλών ειδών αιρετικοί, σατανιστές, μάγοι. Σαμάνοι, αστερίσκοι, αγουριγένοι, σβεστάμι, ραγκάνοι. Σαμ, ερεσιάρ, Πετράρ, Κυρίλ, участвовал в этой оргии, будучи тогда епископом вместе с язычниками. Ο ίδιος Πατριάρχης Κύριλλος συμμετείχε σε αυτά τα όργια όταν ακόμα ήταν επίσκοπος. Вместе с язычниками поднимал большого чёрного каменного идола. Μαζί με τους συμμετείχε δηλαδή μαζί με τους ειδωλάτρες και σήκωνε ψηλά έναν ίδωλο. Καμένο ίδωλο. Πέτρινο ίδωλο σήκωνε. Οι κομμουνιστές ещё в 60-х годах 20-го столетия. Οι κομμουνιστές ακόμα στη δεκαετία του 60 αυτού του αιώνα, του 20ου, του προηγούμενου αιώνα, του 20ου αιώνα. Собирались провести собор. Ετοιμαζόντουσαν να κάνουν τη σύνοδο. И собирались на несколько соборных совещаний. Και μαζευόντουσαν σε κάμποσες προσυνοδικές συναντήσεις. На вопрос, состоится ли Господь Вселенский собор? Στο ερώτημα αν θα γίνει η 8η Οικουμενική Σύνοδος. Духовник царской семьи
праздник подвижник благочестия архиепископ Феофан Полтавский ответил. Ο πνευματικός της βασιλικής οικογένειας. А в 8-м Вселенском соборе Духовницкой земли подвижник благочестия архиепископ Феофан Полтавский. Ο ασκητής Θεοφάν Πολτάυσκι απάντησε. Αβεσμόν Σιλιάσκου Σαμπούρη. Αβεσμόν Σιλιάσκου Σαμπούρη. Για την 8η Οικουμενική Σύνοδο. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μόνο μπορώ να πω με τα λόγια του Αγίου Θεόδωρου Στουδίτου. Не всякое собрание епископов есть со всех епископов есть собор. Δεν είναι ο κάθε συγκέντρωση ή συνάντηση επισκόπων σύνοδος. А только собрание епископов стоящих в истине. Αλλά μόνο η συνάντηση επισκόπων οι οποίοι είναι στην αλήθεια. Я в 60-х годах жил Свято-Троицкой Сербии Лавры. Εγώ στη δεκαετία του 60 ζούσα στην Αγία Λαύρα του Αγίου Σέργιου. Και знал несколько яростных οικουμενистов, митрополитов, которые были митрополит Николай, Дим Рота. Και ήξερα εγνώρισα κάποιους σκληρούς οικουμενιστές, μητροπολίτες. Μητροπολίτης Νικόδημος Ρότοφ. Μητροπολίτης της Λευκορωσίας Φιλάρετος. Και ο τωρινός Πατριάρχης Κύριολος, ο οποίος τότε ήταν ακόμα επίσκοπος. Εγώ απορούσα γιατί τόσο μορφωμένοι άνθρωποι οι οποίοι τελείωσαν την σεμινάρια, τη σχολή της θεολογίας, έγιναν ερετικοί. Κάποτε μου είπε ένας προσκυνητής. Πώς αυτός ο ίδιος και ο φίλος του επήκανε σε... σε ένα μασονικό... И к своему удивлению увидел там митрополита своего города. Και προς μεγάλη έκπληξή του είδε εκεί το μητροπολίτη της πόλης του. Μοναστική φόρμα, белом клобуке. Σε ετοιμασία μοναχού. Και σε με άσπρο καλυμάθι. Μαζί του στεκόντουσαν δύο πρωτοπρεσβυτέρι. Σε αυτό βλέπω εγώ την αιτία, αυτή νομίζω είναι η αιτία που δεν υπάρχει αντίσταση στην αίρεση και μια άλλη αιτία είναι ο φόβος. Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να ομολογήσουμε την πίστη μας και
ομολογήσουμε την πίστη μας στον Χριστό. Οι μασόνοι ετοιμάζουν νέα τάξη πραγμάτων στην γη. Для этого они раскидывают глобальные сети, уловление душ человеческих, начертанием трех шестерок, что является именем Антихриста. Γι' αυτό και στείνουν τις παγκόσμιες чергометры, делают начертания лазером на пальцах и на лбу, через чипизацию и другие. Γι' αυτό και στείλουν τις παγκόσμιες και ετοιμάζουν το τσιπάρισμα γιατί θέλουν να ελέγχουν και να κυβερνάνε τον κάθε άνθρωπο. И ныне они церковь Христову хотят сделать церковью сатаны. Και τώρα θέλουν να κάνουν την εκκλησία του Χριστού, εκκλησία του Σατανά. Давайте ваши дорогие отцы и братья и сестры противостоять уже. Πατέρες, αδερφοί και αδερφές, ας αντισταθούμε στο ψέμα. Ας судьбу свободно и феминизм, да? Ας καταδικάσουμε συνοδικά τον οικουμενισμό, η οποία είναι διδασκαλία διαβολική. Ας καταδικάσουμε τη μασονία και την παγκοσμιοποίηση των μασόνων. Ας καταδικάσουμε τους αιρετικούς και τους οργανωτές των αιρέσεων. Ας βγούμε από την... Ας βγούμε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Ας καθαρίσουμε από αυτού την Εκκλησία του Χριστού. Ο Θεός με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου θα μας δώσει σε όλους σε εμάς τους Ορθόδοξους, τον Ορθόδοξο εκλεκτό βασιλιά. Ο Θεός θα μας στείλει σημεία με τα οποία θα μας δείξει τον εκλεκτό του, τον εκλεκτό. Царь возродит умное делание. Πρέπει να ο βασιλιάς θα αγαπητοί εν Χριστώ, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές. Θα έρθει η Ευαγγελική Αναγέννηση
Παρακαλώ να προσέλθει ο Γέροντας Παΐσιος, καθηγούμενος Ιεράς Μονής του Γρηγορίου Παλαμά Φιλότα. Να ετοιμάζεται ο πρωτοπρεσβύτερος κυπριανός Τάιγκου από την Πατριαρχία Ρουμανίας και ο πρεσβύτερος Γεώργη Κορσέσκου από Μολδαβία. Ευχαριστώ. Σεβαστοί πατέρες, Αξιότατε μοναχέ, αγαπητοί αδελφοί, η καρδιά της Ορθοδοξίας σήμερα πάλι εδώ στο Ρεόκαστρο. Στήκετε και ανρίζεστε εν τη Ορθόδοξο πίστη. Εύχεστε και περιμένω τον Αμαρτωλό. Πρωτοπρεσβύτερος Κυπριανός Τάιγκου από το Πατριαρχείο Ρουμανίας. Να εκφράσω τα συναισθήματα τα οποία τα έχω τώρα, εδώ, όχι με τα φτωχικά μου λόγια, αλλά με την ουσία της πίστεως μας, χαιρετίζοντας σας πασχαλινά, Χριστός Ανέστη. Είναι μεγάλη χαρά για μένα, αλλά και για τους ομάδους οι οποίοι ήρθαν για αυτήν την ημερίδα, όχι μόνο από την Ρουμανία, αλλά από όλον τον κόσμο, για να είμαστε μαζί σας, για να κάνουμε το καθήκον μας ως μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και να καταδικάσουμε μαζί την πανέδεση του Οικουμενισμού και την ψευδοσύνοδο της Κρήτης. Έτσι, όπως θα πει εδώ και ο Μάνος Θεολόγος Μιχαήλ Κυρίλλα, τώρα στην Ρουμανία διεξάγεται ο πιο έντονος αγώνας εναντίον του Οικουμενισμού, αλλά και ο διωγμός εναντίον των Ορθοδόξων είναι ο μεγαλύτερος. Εμείς βιώνουμε σε ένα ορισμένο βαθμό αυτά που τα έχουν περάσει και υποφέρει οι πρόγονοι μας στον 20ο αιώνα, όταν εκατοντάδες χιλιάδες Ρουμάνοι έχουν βασανιστεί και σκοτωθεί στις κομμουνιστικές φυλακές επειδή δεν αντίθηκαν την πίστη τους στον Χριστό. Εμείς ακόμα δεν υποφέραμε σωματικά, αλλά δεν αποκλείεται να γίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Εφόσον αγαπάμε πολύ αυτούς τους νεομάρτυρες, αυτοί μας βοηθούν να περάσουμε τον διωγμό, να πάρουμε το παράδειγμά τους και δεν θέλουμε να χάσουμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία σωτηρίας. Είμαστε η μοναδική Ορθόδοξη χώρα στην οποία όλη η ιεραρχία προωθεί τον Οικουμενισμό και περνάμε δύσκολους καιρούς. Είμαστε σαν τα πρόβατα πολύ σκυμμένα και θέλουμε να αποφεύγουμε κάθε πλάνη, είτε σκίσμα είτε αίρεση. Προσπαθήσαμε να κρατάμε μια πατερική ομολογία, να προφυλαχθούμε από κινδύνους. Ήδη υπάρχουν πολλοί προδότες μεταξύ μας. Θεωρούμε ότι το βασικότερο είναι να διαλογούμε όσο συχνά μπορούμε τη Θεία Λειτουργία, διότι η δύναμη δεν είναι δική μας, αλλά του Χριστού, τον οποίο αγαπάμε έτσι ανάξι όπως είμαστε. Περιμένουμε με πολλή αγωνία αυτή την ημέρα και ξέρουμε ότι εδώ και τώρα ο Ιησούς Χριστός μαζί με την όλη την θριαμβευτική Εκκλησία είναι μαζί με όλους μας. Ο αγώνας θα είναι μακροχρόνιος, αλλά αυτή η σημερινή αρχή και αυτή η καταδίκη της πανέρεσης του Οικουμενισμού είναι πολύ σπουδαία. Είναι η προπαρασκευή μας για τα έσχατα. Πιστεύω ακράδαντα αυτό και προσεύχομαι στον Κύριο ό,τι και να γίνει να μην χάσουμε τη σωτηρία μας. Επειδή έχω στην διάθεση μου λίγα λεπτά και εφόσον στο τέλος της ημερίδας θα υπάρχει χρόνο για συζήτηση, θα ήθελα να ρωτήσω τους παρόντες πατέρες και τους αγιορείτες πατέρες τα εξής. Και είναι 5 ερωτήσεις. Μετά θα τις αφήσω εδώ. Ναι, απλά να τις έχω. Θεωρώ ότι δεν αρχεί η διακοπή μνημοσύνου, δεν απαλλάσσει τον ομολογητή από άλλες πτώσεις. Τώρα έχουμε το εξής πρόβλημα. Ο πρώτος Ρουμάνος, ο οποίος διέκοψε τον μνημόσυνο, έφτασε στο σημείο να δώσει τη Θεία Κοινωνία σε κουτάκια στους λαϊκούς για να μεταλάβουν οι ίδιοι μόνοι τους στο σπίτι κάθε μέρα. Οι πιστοί κάνουν
μια αναπάντητη στον κινητό αυτού του ιερομονάχου. Αυτό σημαίνει ότι ζητούν συγχώρηση από αυτόν για τις αμαρτίες τους. Κατόπιν τις είχαν σε εισαγωγικά εξομολογήσει μυστικά στο σπίτι τους ενώπιον της εικόνας του Χριστού και αυτός ο ιερομονάχος τους δίνει την συγχώρηση αμαρτιών με τον ίδιο τρόπο με μια αναπάντητη. Πιστεύουμε ότι αυτή η πρακτική είναι μια περιφρόνηση του μυστηρίου της Θεράς Εξομολογήσεως, του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας και του μυστηρίου της Ιεροσύνης και σας παρακαλούμε να μας δώσετε μια πατερική απάντηση σε αυτό το θέμα για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε τους ανθρώπους από τέτοια πράγματα. 2. Κατόπιν της σημερινής καταδίκης του Οικουμενισμού και της Ψεύδος Συνόδου της Κρήτης, τι ακριβώς θα αλλάζει στην Εκκλησία του Χριστού, σε ποια κατάσταση θα βρεθούν οι ιερείς και οι πιστοί οι οποίοι παραμένουν με τον Οικουμενισμό. Η Οικουμενιστική Εκκλησία θα έχει χάρη ή όχι. Οι άνθρωποι μας ρωτούν τι πρέπει να τους απαντήσουν. Η τρίτη ερώτηση. Είμαστε μέχρι στιγμής 5 Ρουμάνοι ιερείς οι οποίοι έχουμε καθαιρεθεί από τους Οικουμενιστές. Τι να απαντήσουμε στους ανθρώπους οι οποίοι μας κοιτούν με δυσπιστία ως προδότες ή ως πρώην ιερείς οι οποίοι δεν έχουν πια χάρη. Τέταρτη. Εμείς μνημονεύουμε στις ιερές ακολουθίες όλους τους επισκόπους οι οποίοι ορθοδομούν τον λόγο της αληθείας. Ακόμα εμείς δεν έχουμε κανένα αντιοικουμενιστή ιεράρχη. Πόσο καιρό θα μπορέσουμε να μνημονεύουμε έτσι? Θα υποδεχτούμε υπό άλλης δικαιοδοσίας χωρίς να δημιουργήσουμε κανένα σχίσμα ή να περιμένουμε σε αυτήν την κατάσταση? Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε σχίσματα, αλλά να κάνουμε τον αγώνα μας εντός εκκλησίας μέχρι το τέλος της ζωής μας. Και η τελευταία, ύστερα από την σημερινή ημερίδα, τι να πούμε στους ανθρώπους τους οποίους μέχρι τώρα τους είχαμε στείλει στους ναούς όπου λειτουργούν οι οικουμενιστές ή οι αναποφασισμένοι, μόνο και μόνο για να κάνουν τον καλό αγώνα, να μοιράσουν την άδεια, να μιλήσουν με τους ιερείς, με υπολείπους πιστούς, αλλά να μην κοινωνήσουν εκεί? Από εδώ και πέρα, τι να τους πούμε να κάνουν? Υπογραμμίζω ότι η δομαδική συνείδηση είναι πολύ ζωντανή στους ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχουν αποφασιστεί να μην αποδεχτούν τις αποφάσεις της Ψεύδος Συνόδου της Κρήτης. Όλα αυτά τα ερωτήματα τα αφήνω εδώ στο πρεδίο για να μας απαντήσετε μετά. Θέλω στο τέλος να παρουσιάσω και ένα φυλάδιο, δυστυχώς δεν το έχω μαζί μου, αλλά το έχουν οι φίλοι μου. Είναι ένα φυλάδιο το οποίο έχουμε εκδοθεί πριν 2 εβδομάδες, τονίζοντας ότι αυτό ήδη έχει μεταφραστεί στα γαλλικά και στα αγγλικά, για εκείνους που θέλουν να ξέρουν περισσότερα για αυτά που θα συζητηθούν και εδώ σήμερα. Αυτό το φυλάδιο αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν το θέμα της Συνόδου Κρήτης ή έχουν παραπληροφορηθεί σχετικά με αυτήν. Το φυλάδιο εκδόθηκε με την ευλογία των Αγιορετών Πατέρων, περιέχει 40 θεολογικά επιχειρήματα ότι η Σύνοδος της Κρήτης δεν ήταν στο πνεύμα των Αγίων Πατέρων. Επίσης, περιέχει μια σύντομη ιστορία σε λίγα παράγραφα όλων των 9 Οικουμενικών Συνόδων, ούτως ώστε όλοι οι αναγνώστες μπορούν να ξέρουν τι σημαίνει μια τέτοια Σύνοδος. Περιέχει και πατερικά, καθώς και σύγχρονα πορεία εναντίον του Οικουμενισμού και μια πολύ σαφής αντιοικουμενιστική δήλωση. Ήδη έχουμε μοιράσει δωρεάν πάνω από 40.000 αντίτυπα και το έχουμε προσφέρει και στο διαδίκτυο για εκείνους που θέλουν να το εκτυπώσουν μόνοι τους και να το προσφέρουν στους γνωστούς τους. Έχουμε ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα διότι θέλουμε να είμαστε του Χριστού. Ξέρουμε ότι χρειάζεται αυτοθυσία και σας παρακαλούμε να μας μνημονεύετε στις προσευχές μας, ώστε ο Κύριος να μας ενισχύει στον δρόμο της ομολογίας. Οι Ρουμάνοι ομολογητές της πίστος είναι όλο και περισσότεροι, δόξα του Θεού, παρόλο που οι οικουμενιστές διασκορπίζουν πολύ τρομάρα, ψεύδος, υποφαλία γύρω τους. Αλλά όπως έλεγε ένας πνευματικός, ο καθένας κάνει ό,τι αμαρτία θέλει και θα πληρώσει για όλες αυτές. Και στο τέλος, σας εύχομαι σταθερότητα στην αλήθεια και η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστός να φέρει το άκτιστο φως της Χάριτος μέσα στις πληγές όλων μας. Εμείς σας ευχόμαστε από την καρδιά μας υγεία και σωτηρία. Δεν ζούμε για αυτόν τον κόσμο, αλλά για την αιωνιότητα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρωτοπρεσβύτερο Κυπριανό Στάικου από Πατριαρχείο Ρουμανίας. Παρακαλώ να προσέλθει ο Πρεσβύτερος Γιώργη Κορσέσκου από την Εκκλησία Μολδαβίας.
Din partea delegației preoților care au întrerupt pomenirea de Republica Moldova, salutăm această sinasă interortodoxă. Din partea preoților care au întrerupt pomenirea din Biserica Ortodoxă din Moldova, salutăm această sinapsă interortodoxă. Ekmeros ton paderon pu Yekun Jakobsi de Unimosinos din Moldavia, heretume aftin din sinapsă. Cu această ocazie considerăm de cuvință să vă împărtășim câte ceva din experiența noastră legată de întreruperea pomenirii. Că mi-aftin din efkeria thelume na să spume merikes de tomeres apo din emberia mas meta po Jakobsa me Unimosin. 1. Pe parcursul perioadei cât am întrerupt pomenirea, am menținut legătura și dialogul cu episcopii noștri. Meta po copsa metu nimosenu, emis minam este epafii metus episcopus mas. Spre mărturisire ortodoxă publică. Iana su voi fițu de na canun mia, mia cali omologia pistus. Pe parcursul întregii perioade în care ne-am aflat în îngrădire, solo to diastima po emisi imastan se saptidi catastasi. Noi nu am trecut cu delăsini puteri în subordinea canonică a vreunui alt episcop. Emis den prohorisa mea chiar na pamesi mia ali episcopii, chiar na minimonevum în an alon episcop. Nădăjduind la convocarea unui adevărat sinod pan ortodox, el vizume o ti fasilitimia alitini pan ortodoxi sinodos, care va condamna iresului cuminist, e opia na catedicasit tin panere situ ecumenismu, și va urândăi și problemele de ordine administrativ canonic, că tha dosi lisi că se ala problemata canonica, că dikeodosies. Ce au intervenit ca urmare răspândire acestei învățături eretice. Ta opia proiectul plan meta apo aftin de sinodul discritis. Exemplu propriu de îngrădire față de erezie. To paradigma tis diacopis nimosino. Precum și condamnarea publică. Alache i catadici tis eresios. Sunt foarte grăitoare pentru creștini. Ine poli simandigagia olustus cristianus. În afară de aceasta, noi îndemnăm pe toți spinii credincioșii creștini să cerceteze învățătura Sfinților Părinți cu privire la comuniunea cu ereticii. Emis leme se olusus Christianus, în ameletun din didascalia de secresia, scheticame din chinonia mazitus metus ereticus. Astfel încât fiecare să poată face o legere binevolă. Utososte o catenas na dialexii în sinidita. Asumată conform conștiinței sale ortodoxe, Sinfona me tin ortodoxi tu sinidisi. Dacă poate sau nu să rămână în comuniune cu ecumeniști. An voresi iohi na paraminise chinonia me tus ecumenistas. Noi îi primim pe toți creștinii ce mărturisesc ortodox. Emis apodehomaste olusus cristianus iopii omologun ortodoxa. Chiar dacă încă mai frecventează bisericile unde ierarhii sunt pomeniți. Parolo pu medichea apaftus, ecclesiazum de Christus naus opum nimonevum de ecumenistes irachis. Oferindu-le timp pentru a înțelege și a se tumeri cu privire la tristă situație ecleziologică în care ne aflăm. Che etitus dinume chromo, iana catalogum susta din ecclesiologii catastasi, iopia iparhii toara. Considerăm că viitorul sinod pan-ortodox ar trebui să traseze limitele economiei și a crevii în acest subiect. Teorume oti imelusa pan-ortodoxi sinodos sa pepri na cathorisi ta oria tis economias ki tis acrivias sa toto tema. Considerăm că în ceea ce privește conslujirea cu preoții ce mărturisesc ortodox. Teorume oti schedicame to tema tis tu siritur me tu sieris iopii omologun ortodoxa. Dar nu am întrerupt pomenirea ierarhului locului. Ala den ecopsan acum atum nimosino tu ierarhul tu topu. Din motivul propovădurii sau comuniunii cu ecumenismul. Logotis chinonia sau tot ierarhii me tu ecumenismul. Această practică ar trebui să se încadreze. Aftii practicii, thapepi na bise capia oria.
în limitele descrise de Sfinții Părinți, ta opia ta Mastalene Iaghi Pateres, în scrisorile în particular a Sfântului Teodor Studitu, scrise epistoles tu Aghiu Teodorul tu Studiti, de exemplu, scrisoarea 49 către fiul Naucrate. Paradigma Toscari e epistolii Sanda Enea Prostonav Cratio. Considerăm că în această vreme de grea încercare pentru ortodox. Teorume oti sa toto chero polit discolo iatus ortodoxus. Este foarte important să ne silim să păzim unitatea Duhului într-o legătură păcii. Ine poli simandico na cratame tin enoditatu pneumatos kena imaste mesta sinirii du Hristo. Și să căutăm mai presus de toate să rămânim credincioși lui Hristos. Che pano pola na prospartisume na imaste pisti ston Hristo. Evitând până la o vreme subiectele ce nu ating învățătura de credință, evitând până la o vreme subiectele ce nu ating învățătura de credință. Prospafume ola ta zidima ta teologica n-a se caracterizat. Dar o putea pricinui dezbinare. Din terume na procalesume camia dieresi. Venim de asemenea cu o propunere. Terume na sas paracalesume cati. De formarea unui comitet, adică unui organ interortodox de conducere. Na singlithi ena simvulio di ortodoxo cu reprezentanți din fiecare țară participant. Meli apo olestis ortodoxes chores pupernum meros simeredo. Vă mulțumim pentru toată râvna și efortul. Să se faresume ia olitin agapici ia ton coposas. De care dați dovadă în apărarea dreptei credințe. Sopie esti segete ia tin iperaspisitis ortodoxies. Με πολύ το πρεσβύτερο Γεώργιο Κορσέσκου από Μολδαβία. Παρακαλώ να προσέλθει ο πρόεδρος Γεώργιος Βλαμάκης, πρόεδρος της Συνάξεως Ορθοδόξων Κριτών, οι οποίοι είναι και διοργανωτές της Συνάξεως. Παρακαλώ ένα άξιο χειροκρότημα για τον πρόεδρο Ορθοδόξων Κριτών. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, με τη χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού μας και της Υπεραγίας Θεοτόκου, σας απευθύνω εκ μέρους της Συνάξεως των Ορθοδόξων Κριτών τον εύθερμο χαιρετισμό μας σε αυτή την ομολογιακή ημερίδα και σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας για την παρουσία σας απόψε στη θεοφιλή αυτή σύναξη εις τον καλό τούτον αγώνα κατά της πανερέσεως του Οικουμενισμού. Ως Κρήτες, θεωρήσαμε ιερή υποχρέωση να ξεπλύνουμε την τροπή της προδοσίας της πίστεως όπου έλαβε χώρα πέρυσι το καλοκαίρι στα ιερά και αγιασμένα χώματα της Λεβεντογένας Πατρίδος μας με την ψευδοσύνοδο του Κολυμβαρίου. Φέρουμε στους ώμους μας τη βαριά κληρονομιά που μας παρέδωσαν πλήθος νεομαρτύρων Κριτών. Αυτοί απαιτούν από εμάς σήμερα που κινδυνεύει η Ορθοδοξία, που προδίδεται ο Χριστός και η πίστη μας, να σταθούμε αντάξει των αγώνων τους και να επιδείξουν ομολογιακό και μαρτυρικό φρόνημα ανάλογο της θυσίας τους. Διατρανώνουμε ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι, χάρη τη Θεία, δεν θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες τους. Υποσχόμεστα που θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι σε σκάτων και δεν θα επιτρέψουμε στους εχθρούς του Χριστού να διαστρέψουν τα δόγματα της αμονή του πίστεως μας. Δεν θα επιτρέψουμε να καταπατούνται οι ιεροί κανόνες που παραλάβαμε από τους πλήρης χάριτος Αγίου Πνεύματος Πατέρες της Εκκλησίας μας. Σήμερα είμεθα όλοι εδώ, κλήρος και λαός ενωμένοι, με μία ψυχή και μία φωνή, για να διακηρύξουμε ότι δεν αποδεχόμαστε και καταδικάζουμε την ψευδοσύνοδο του Κολυμβαρίου, καταδικάζουμε την πανέλευση του Οικουμενισμού, καταδικάζουμε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και εν γέννη δεν αποδεχόμαστε τίποτε το μεταπατερικό, τίποτε που να μην συμφωνεί με τις Οικουμενικές Συνόδους και με την Ιερά Παράδοση της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Είμαστε εδώ σήμερα για να διατρανώσουμε πως διακόπτουμε την κοινωνία με τους αιρετικούς οικουμενιστές και με αυτούς που δέχονται τη Σύνοδο της Κρίσης ως Ορθόδοξη,
Αυτούς δηλαδή που αποσχίζονται από την Εκκλησία και ενώνονται με τους αιρετικούς. Εμείς θα παραμείνουμε ενωμένοι με τη διαχρονική Εκκλησία των Αγίων και των Μαρτύρων. Η απάντηση σε όλους μας στη γενωμένη ψευδοσύνοδο του Κολυμβαρίου και στις ανορθόδοξες μεταρρυθμίσεις του Οικουμενικού Πατριάρχου και των Πατριαρχών και των Οικουμενιστών Ιεραρχών και Θεολόγων, ας είναι αυτή των Ορθοδόξων Πατριαρχών της Ανατολής προς τον Πάπα Πίο τον Ένατο το 1848. Παροιμήν ούτε Πατριάρχε, ούτε Σύνοδοι ειδηνήθησαν ποτέ εις αγαγή νέα, διότι υπερασπιστής της θρησκείας εστί αυτό το σώμα της Εκκλησίας, ήρθε αυτός ο λαός, ώστις εθέλει το θρήσκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητο και ομοειδές των πατέρων αυτού. Ευχαριστώ για την τιμή και την αγάπη σας. Παρακαλώ να προσέλθει ο κύριος Κωνσταντίνος Στέφος, πρόεδρος Αντιαιρετικού Αγώνα Ορθοδόξων Ελβετίας. Παρακαλώ να χειροκρότημα. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ζει Κύριος ο Θεός και μία είναι η Εκκλησία Του. Το θαύμα της οποίας βιώνουμε σε αυτή τη σύναξη. Άνθρωποι από όλη την Ορθοδοξία, οι οποίοι δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας, συναντηθήκαμε εδώ για να ομολογήσουμε τον τριαδικό Θεό μας, για να καταδικάσουμε την πανέληση του Οικουμενισμού και για να αγωνιστούμε για τις εντολές Του, για την σωτηρία μας και για τη σωτηρία προς την ανθρώπων μας. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο της ευσέβειας. Εμείς στην Ευρώπη ζούμε τον Οικουμενισμό πιο έντονα από εσάς. Έχει ριζώσει στις ψυχές των πιο πολλών ακατοικητών Ορθοδόξων και θεωρείται πια από τους πιστούς ως γνήσια έκφραση της Εκκλησίας. Αντίσταση αγιοπατερική δεν υπάρχει ούτε στο ελάχιστο, με εξαίρεση ένα πολύ μικρό αριθμό λαϊκών που έχουν τελείως πια απομονωθεί ως δελήγματα και έχουν ανακηρυχθεί από συνάγωγοι. Αν θέλετε να δείτε πώς θα καταδύσει η Εκκλησία σε λίγα χρόνια, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και η διάβρωση, κοιτάξτε κατά την Ευρώπη και θα καταλάβετε και θα σοκαριστείτε. Γι' αυτό το λόγο, ως αντιπρόσωπος των πιστών της Ελβετίας, που ζούμε και βιώνουμε την αίρεση του Οικουμενισμού, θα ήθελα με τις μικρές μου δυνάμεις να προσφέρω ό,τι μπορώ στον αγώνα αυτόν και να καταθέσω τις ακόλουθες σκέψεις και παρακλήσεις στη σύναξη αυτή. Να διακηρύξουμε ότι καταδικάζουμε τον Οικουμενισμό, ότι δεν συμφωνούμε με τις αποφάσεις της Συνόδου, ότι διακόπτουμε την εκκλησιαστική κοινωνία από τύχηση με τους Οικουμενιστές και με όσους με τις πράξεις τους ή την απραξία τους, τους λόγους τους ή την σιωπή τους, τον υποστηρίζουν και τον εδριώνουν. Να διακηρύξουμε ότι θα υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις όλους αυτούς τους μοναχούς, κληρικούς και επισκόπους που θα ομολογήσουν τον Χριστό και θα αποκηρύξουν τον Οικουμενισμό διακόπτοντας την εκκλησιαστική κοινωνία, την αποτύχηση με τους αιρετικούς. Να διακηρύξουμε ότι η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας είναι το ιατρικό μέσο που μας δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες για να πολεμήσουμε την νόσο της πανερέσεως. Θα διαρκέσει τόσο μέχρι να επανέλθει η Εκκλησία στο ορθό φρόνημα και στην ορθή πίστη. Να διακηρύξουμε ότι στα δογματικά θα ακολουθήσουμε πιστά τον δρόμο των Αγίων Πατέρων και τη διδασκαλία τους για να μην καταδύσουμε παρασυναγωγή ή σχίσμα με τις ολόκληρες συνέπειές τους. Να διακηρύξουμε ότι θα ακολουθήσουμε πιστά τα από κοινού συμφωνημένα. Να διακηρύξουμε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε προσωπικές αδυναμίες και έλλειψεις να λιώσουν τον άγιο χαρακτήρα της ομολογίας μας. Ας είμαστε μακρόθυμοι και ας αλληλοϋποστηριζόμαστε σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Ας μην ξεχνάμε ότι εχθρός μας είναι ο άρχον του κόσμου τούτου. Θα προσπαθήσει να μας εμφυσίσει έπαρση
διχόνοια, φυλαρχία, μεροληψία, δημιουργία κομμάτων και ομάδων για να μας διασπάσει. Να μας τοίσει και μετά να μας οδηγήσει σε σχίσματα και παρασυναγωγές. Όμως ας θυμόμαστε πάντα τον Χριστό μας, που ήρθε να διακονήσει και όχι να διακονηθεί. Ας θυμόμαστε ότι τώρα όλος ο κόσμος περιμένει από μας παράδειγμα ομολογίας, πίστης, χριστιανικής στάσης και αγάπης, ώστε από τους καρπούς μας να καταλάβουν ότι είμαστε οι άνθρωποι του Χριστού, οι αληθινοί. Μόνο έτσι θα αναδείξουμε στους ακατήχητους αδελφούς μας την πανέληση του οικουμενισμού και θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να την αποκηρύξουν. Η στάση μας, αδελφοί, αν είναι σύμφωνη με τις εντολές του Χριστού και των Αγίων του Πατέρ και των Αγίων του, θα είναι το πιο δυνατό επιχείρημα κατά του οικουμενισμού. Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας θα είναι σκληρός, θα έχει πόνο, θλίψεις και διωγμούς, αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι ο Χριστός θα είναι ο νικητής. Ή ο Θεός πεθεμών, ουδής καθεμών. Ευχόμαστε μία ευλογημένη και επιτυχημένη σύναξη, καλό υπόλοιπο της 40ης και καλή Ανάσταση να έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Στέφο, πρόεδρο του Αντιαιρετικού Αγώνα Ορθοδόξων από τη μακρινή Ελβετία. Παρακαλώ να προσέλθει ο κύριος Νικόλαος Χιλαδάκης, δημοσιογράφος διεθνολόγος. Παρακαλώ. Πατέρες από τις άλλες ορθόδοξες χώρες, αγαπητοί αδελφοί. Εγώ δεν είμαι θεολόγος, αλλά θα πω κάποιες προσωπικές εμπειρίες. Πριν από λίγο καιρό συνομιλούσα με κάποιους Γερμανούς από την Φραγκφούρτη. Ναι, πριν από λίγο καιρό συνομιλούσα με κάποιους Γερμανούς από την Φραγκφούρτη, οι οποίοι είχαν αρχίσει να προσελκύζονται στην Ορθοδοξία. Διάβαζαν διάφορα ορθόδοξα κείμενα και είχαν πάρει την απόφαση να βαπτιστούν. Δυστυχώς όταν απευθύνθηκαν στην ελληνική εκκλησία της Φραγκφούρτης, ο ιερέας τους είπε δεν χρειάζεται να βαπτιστείτε, διότι πλέον τώρα θα γίνουμε ένα. Οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι. Ποιος ευθύνεται για την απώλεια αυτών των ψυχών? Ζούμε σήμερα τις πιο κρίσιμες στιγμές της ιστορίας της ρωμιοσύνης, του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Μια πολιτική προδοσία και μια μεγάλη θρησκευτική αποστασία έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους να πνίξουν ό,τι παραδοσιακό, ορθόδοξο και ελληνικό έχει επιζήσει επί χιλιετίες. Η Σύνοδος της Κρήτης ήταν μια προδοτική σύνοδος που οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Αμερικανικό Βαθύ Κράτος, από τα σιωνιστικά κέντρα και από τη CIA που είχε στείλει και φύλακες να εποπτεύουν την λειτουργία αυτής της Συνόδου. Δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, η ελληνική εκκλησιαστική ιεραρχία και όχι η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία έχει ταυτιστεί με τη νέα τάξη η οποία προωθεί με κάθε μέσο την πανθρησκεία, δηλαδή τη μετατροπή των ανθρώπων σε άβουλα όντα που να πιστεύουν έναν αφηρημένο Θεό, ο οποίος θα κατευθύνεται από τα σκοτεινά κέντρα για να εξοντώσουν κάθε πιστό, και η Ορθοδοξία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός αυτής της νέας τάξης. Αυτό το είδαμε και στην Ιουγκοσλαβία, το βλέπουμε και σήμερα στη χώρα μας, όπου χτυπιέται με μανία από όλους τους επίσημους κρατικούς φορείς, αλλά και από την Εκκλησία, οτιδήποτε είναι ορθόδοξο, οτιδήποτε είναι κινείται σύμφωνα με τους πατέρες. Παρ' όλα αυτά, με μεγάλη μου ευχαρίστηση βλέπω τη σημερινή σύναξη, η οποία παρά του ότι από κάποιους αποποιήθηκε αυτή η σύναξη, μάλιστα προτείναν και την ακύρωσή της, δυστυχώς, παρότι σέβομαι αυτούς οι οποίοι δεν ήρθαν σήμερα, η σημερινή σύνεξη είναι μια τρανταχτή απάντηση
ότι επιζεί η Ορθοδοξία και η Ορθοδοξία σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νικόλα Οχυλαδάκη, δημοσιογράφο, διεθνολόγο. Σας ενημερώνω ότι έλαβε τέλος η φάση των χαιρετισμών και θα εισέλθουμε στις εισηγήσεις και να αναλάβει ο πρόεδρος Γέρον Σάββας Λαβριώτης και να διευθετήσει τους εισηγητές. Μία επιθύμηση από τώρα που θα ξεκινήσουν οι εισηγήσεις, ερωτήσεις, διευκρινήσεις επί των εισηγήσεων θα γίνονται μόνο γραπτός, θα δίνονται στη γραμματεία του Προεδρείου και θα απαντηθούν στο τέλος των εισηγήσεων. Καλό είναι, γράφοντας την ερώτηση ή διευθέτηση, να απευθύνεστε και στον ανάλογο εισηγητή, ώστε να την απαντάει ο ίδιος. Ευχαριστώ. Σεβαστοί μου γέροντες και πατέρες, σεβαστές μου γερόντισσες, αγαπητοί αγιστοαδελφοί. Ήμουν και ευχαριστή να πέμπουμε για μια εσέτη φορά προς τον αγαθοδότη Κύριό μας Ιησού Χριστόν και την Παναγία του Μητέρα και έφορο του Αγιονίμου Όρους, καθώς και προς τους οσίους πατέρες μας, για την κοινή ευλογία να οργανώνουμε και να συμμετέχουμε σε αυτή την ομολογιακή μέρα εναντίον της φανερέσεως του Οικουμενισμού με τόσους σπουδαίους γνωστούς αλλά και αφανείς αγωνιστές πατέρες και αδελφούς οι οποίοι επί δεκαετίες τώρα είναι από το ίδιο φρονήματι και στην δωρεία φωνή παρά τις όποιες μεθοδεύσεις για να σιωπήσουν διακηρύττουν ότι ενένουν λαβούς και ασπάζονται θυσιαστικώς απαραχάρητη και ανώδευτη ως σχεδιά στην πατροπαράδοτη πίστη μας. Έτσι περισσότερο σε ευχαριστούμε τον Τυραντικό μας Θεό για την τιμή που μας γίνεται να ονομαζόμαστε Αγιορείτες και να διωκόμαστε για χάρη του Παναγίωματος του Κυρίου μας. Για την αλήθεια της Αγίας και αμμονή του Ορθοδόξου πίστεώς μας, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τους οσίους πατέρες μας, αφού όπως λένε οι Άγιοι, τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου. Ανέκαθεν στην διαχρονία της εκκλησιαστικής ιστορίας, ο μοναχισμός πρωτοστάτησε στην καταπολέμηση των θεοστικών αιρέσεων. Και ειδικά το Άγιον Όρος, το φρούριο και ο προμαχώνας της Ορθοδοξίας μας. Και εμείς λοιπόν φέροντας το βαρύ τίτλο των Αγιορείτων Πατέρων, αν και συναισθανόμαστε ότι υπολοιπόμεθα κατά πολύ της θαυμαστής ασκητικής τους πολιτείας, προσπαθούμε στο και στο ελάχιστο να τους μιμηθούμε στους αγώνες υπέρ της πίστεως, καθότι αυτό άλλωστε αποτελεί ύψης των καθήκων και υποχρέωση όχι μόνο για εμάς τους μοναχούς, αλλά για όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Γι' αυτό τον λόγο ο Κύριος μας έδωσε εντολή, λέγοντας «Πάσουν ώστε σε ομολογήσει εν ενία προς τον ανθρώπο, ομολογήσω κακό εν αυτό έμπροσθε του πατρός μου τον ουρανής, ώστε δ' αναγνήσετε με, έμπροσθε τον ανθρώπον, αρνήσω με αυτόν κακό έμπροσθε του πατρός μου τον ουρανής». Σήμερα που ο Ορθόδοξος πίστης μας πολεμείται και καταργείται από τη μεγαλύτερη αίτηση όλων των εποχών, την πανέληση του Οικουμενισμού, αισθανόμαστε αδύνατοι την ανάγκη να προστρέψουμε και πάλι στους ιερούς αγώνες των οσίων πατέρων μας και γονιπετής να τους παρακαλέσουμε να μας δώσουν σοφία, δύναμη και ενίσχυση να πράξουμε τα θεάρεστα όσον αφορά στην αντιμετώπιση της αιρέσεως και την θεραπεία της όπου πρέπει να ακολουθήσουμε. Διότι ευθύνη των πράξεων μας έχει αντίκτυπο σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας μας, μια και τα μάτια όλων είναι στραμμένα στο τι πράττουν οι Αγιορείτες, το τι πράττουν και το τι λέγουν. Στο ερώτημα λοιπόν πώς πρέπει να χορευτούμε για να αντιμετωπίσουμε την πανένεση του Οικουμενισμού, την απάντησή μας τη δίνουν οι προηγούμενοι Αγιορείτες Πατέρες, οι οποίοι εφάρμοσαν τους κανόνες και τα προστάγματα της Εκκλησίας και των Αγίων όχι με ψηλό λόγο, αλλά με τη μαρτυρική τους θυσία, επισφραγίζοντας αυτή με το αίμα τους. Έκαναν πράξη το πρόσταγμα του Μεγάλου Αθανασίου που εκφράζει το προσέσον πάντων ως της μας λέγει, διότι ως της βούλευε σοφήνε, προπάντων χρή αυτό την καθολική κρατήσε πίστη, η νημή της σώαν και άμμον τηρήσιεν,
άνευ δισταγμού εις τον αιώνα απόλυτη. Ως αρνανείς οδηγούς εν το στερεώματι της ομολογίας, βρίσκομαι στο Άγιον Όρος τους επιδέκοος οι ομάρτυρες. Το 1274, στην Ψευδοσύνοδο της Λιών, ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Όγδος, ο Παλαιολόγος, μαζί με τον Πατριάρχη Αρχιδέκο, υπέγραψαν ένωση ή μάλλον υποταγή στους Λατίνους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πολιτική υποστήριξη του Πάπα. Οι Αγιορείτες αντέδρασαν γενναίως, δυναμικά, στέλνοντας καταρχήν την ομολογιακή τους επιστολή προς τον Αυτοκράτορα και την Σύνοδο των Ιεραρχών. Με αυτήν επικρίνουν επαρησία τις παπικές πλάνες και αιρέσεις, χαρακτηρίζοντας τον Πάπα αιρετικόν και Απόστολο του Σατανά. Τους δε Λατίνους άθεους, εκδηλώνοντας την απορία πώς άρα και προσδεκταίει και ενωταίει το αμμομήτο και ορθοδόξο σώματι της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησία. Το σημαντικό είναι όμως πως ταυτόχρονα με την επιστολή δέχοψαν κάθε εκκλησιαστική κοινωνία με όσους ενώθηκαν και αποδεχόταν τους Λατίνους. Και αυτό γνώριζαν διότι πως είναι ο μόνος τρόπος για να μην υπάρξει συμβόλευση με την αίρεση. Ο Αυτοκράτορας αποφασισμένος να επιβάλλει την ένωση με κάθε τρόπο σε συνεργασία με τον αιρετικό Πατριάρχη Ιωάννη τον 11ο Βέκο, στράφηκε με μανία εναντίον των Αγιορειτών Πατέρων, μεταβαίνοντας το Άγιον Όρος με παπική επικουρία και το ειδικό του στράτευμα για να τους εξαναγκάσει να δεχτούν την ένωση. Οι μονές μεγής της Λάβαρας και Ξηροποτάμου δυστυχώς εξόμουσαν και αποδέχτηκαν την δελειρή ενωσή με το να συλλειτουργήσουν με τον Πατριάρχη. Βλέπουμε τελικά πως το ζητούμενο από τους Λατινόφρονες ήταν η αποδοχή της ψευδοσυνόδου διαμέσου της εκκλησιαστικής κοινωνίας. Και ενώ στη Λάβρα έχουμε την προδοσία της πίστεως, στο υπόλοιπο Άγιον Όρος είχαμε παραγωγή Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών. Έτσι, οι μοναχοί της Ιππήρων όχι μόνο δεν αποδέχτηκαν την Σύνοδο, που αυτό ήταν το ζητούμενο, όπως και σήμερα, αλλά και τους σύλλεξαν με αυστηρότητα και παρησία ως αιρετικούς και προδότες της πίστεως. Ο Μιχαήλος, οργισμένος με εντολή του, έβαλε τους μοναχούς εναντίον και το βίδι σαν άφθαλμο. Τους Αγίους Ιππηρίδες ως οι μάρτυρες τους εορτάζουν την 13η Μαΐου. Αλλά και στη μονίμα του πεδίου, αφού κατάλαβα πως δεν υπήρχε περίπτωση να λυγίσουν τους μοναχούς στο θέμα της πίστεως, άρχισαν να τους κακοποιούν και εν τέλει αρχόντισαν τον προηγούμενο όσιο ευθύμιο μαζί με άλλους 12 μοναχούς, τον οποίο τη μνήμη την εορτάζουμε την 4η Ιανουαρίου. Στη μονή του ζωγράφου, έχουμε τους οσιομάρτυρες ζωγραφίτες οι οποίοι ειδοποιήθηκαν για την έλευση του Αυτοκράτορος από τον Όσιο Γαβριήλ κατόπιν του οράματος που είχε από την ίδια μας την Παναγία και η οποία του είπε τα εξής: «Άπερθον ταχαίως εις τη μονή, ανάγκυρος εις τους αδελφούς και το καθηγούμενο, ότι εχθεί εμού και του Υιού μου, επλησίασαν. Ως της λοιπόν υπάρχει ασθενής το πνεύμα και την υπομονή, ας κρυφθεί έως ότου παρέλθει ο πειρασμός. Οι δε επιθυμούντες μαρτυρικούς στεφάνους σας παραμείνουν εν ενδυμονή. 26 από αυτούς λοιπόν παρέμειναν εις το μοναστήριο, όπου από εκεί μέσα έλεγξαν και αυτοί με παρησία τους Λατινόφρονες ως αιρετικούς. Είναι φοβερό ότι η Παναγία χαρακτηρίζει τους Λατινόφρονες ως αιρετικούς ειδικού της και του Υιού της. Τότε ο βασιλιάς έδωσε εντολή και έκαψαν ζωντανούς τους Αγίους Πατέρες και έτσι επέδειξαν τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Η μνήμη τους εορτάζεται την 22 Σεπτεμβρίου. Τέλος, έχουμε τους Καριώτες οσιομάρτυρες. Ο βασιλέας έκανε επίμονες προσπάθειες για να τους μεταπίσει, οι οποίες όμως απέκτησαν άκαρπες. Και ενώ οι μοναχοί στάθηκαν ακρόνητοι και αμετάπιστοι, διατάχθηκε για αυτούς ο θάνατος. Έτσι, το πρώτο μέρος του κοσμάτων απαγχώνησαν, ενώ τους υπόλοιπους μοναχούς τους έσφαξαν. Τους Καριώτες οσιομάρτυρες τους εορτάζουν την 5η Δεκεμβρίου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παναμάς μας διασώζει την αυτή μαρτυρία από έναν άλλον Αγιορείτη, τον Όσιο Νικηφόρο τον Ομολογητή. Να πως περιγράφει τη σύλληψη και την ομολογία του ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος. Όταν παντού άναψε για τα καλά εφλόγα της ασεβίας, τότε έφτασε ο καπνός μέχρι και το Άγιον Όρος.
επειδή ο βασιλεύς ύπουσεν ότι οι πατέρες έπαυσαν τελείως τον μνημό συνότου. Αφού λοιπόν γέννησε με θυμό, απέστειλε σε εμάς πλήθος δημίων τους πλέον σκληρούς και φοβερούς υπασπιστές του. Απαιτούσε να κοινωνήσουμε μαζί του και δι' αυτού με τη Λατινική Εκκλησία. Είναι πολύ σπουδαίες οι μαρτυρίες και απηγούν τη σημερινή μας κατάσταση. Διαφορετικά απαιτούσε να μας αφαιρέσει τη ζωή με δύο τρόπο. Βλέπουμε εδώ λοιπόν μια άλλη μαρτυρία από τον ίδιο τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ότι οι μοναχοί διώχθηκαν επειδή είχαν διακόψει την εκκλησιαστική κοινωνία με τον βασιλέα και τον πατριάρχη, και όχι όπως λένε μερικοί, ότι επειδή δεν μνημόνευαν τον Πάπα. Αυτό ούτε καν το συζητούσαν οι αγιορείτες. Επίσης, άλλος αγιορείτης, ο Άγιος Αθανάσιος ο Σφιγμενίτης, πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, κατά την περίοδο της ησυχαστικής του ζωής στο Άθωνα, λόγω των πιέσεων του αυτοκράτορα να πειθαρχήσουν οι μοναχοί, αναγκάστηκε με άλλους μοναχούς να αναχωρήσει από τον Άγιον Όρος. Και αυτό επειδή δεν είχαν πλέον κοινωνία με αυτούς. Κατέφυγε πάλι στο όρος του Γάνου και εκεί δεν αμέλησε, αλλά δίδασκε όχι μόνο στην έρημο, αλλά και στις πλατείες ακόμα, την ακεραιότητα της πίστεώς μας. Τότε ο επίσκοπος Γάνου, που είχε διοριστεί από τον Δέκο, εξοργίστηκε με τον Άγιο και τον κάλεσε μαζί με τους μαθητές του. Στην αρχή λοιπόν προσπάθησε με το καλό να τους μεταπίσει και να τους αποσπάσει από την ευσέβεια. Στη συνέχεια πετούσε από αυτούς να συμμετέχουν μαζί του τουλάχιστον στην προσεχή πρώτης τραπέζης και να φάγουν από το κοινό φαγητό. Όταν όμως είδε το Άγιο σύναγε σε αυτό ανέκδοτος και παρουσίασε την συζήτηση και παρουσίασε στην συζήτηση τον 10ο Αποστολικό Κανόνα, που λέει ότι αν κάποιος συμπροσευχηθεί με ένα ακοινώνητο, έστω και μέσα σε σπίτι, να είναι και αυτός ακοινώνητος, δεν μπόρεσε πλέον να αντέξει την ατόητη και θαραλέα ευθύτητα του μεγάλου πατρός. Αφού λοιπόν κυριεύτηκε από θυμό, σηκώνεται από τον θρόνο του και αρπάζει το Μέγα Άγιο και από την σεβάσμια γενιάδα τον ρίχνει κάτω και με τα δύο χέρια του τον χτυπούσε, τον έσερνε και τον κατεξέσχιζε. Και εδώ βλέπουμε πως όχι μόνο διέκοπταν την μυστηριακή κοινωνία, αλλά δεν τολμούσαν καν κοινή προσευχή πρώτου δείπνου. Το αυτό έπραξε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ένα από τα λεπτότερα τέκνα του αγιωτικού μοναχισμού για την υπεράσπιση της πίστεώς μας. Όταν ο ησυχασμός και η ορθοδοξία μας δέχεται για τις επιθέσεις ενός φιλοσόφου, του Καλαβρού Μονακού Γαλάμ και ενός άλλου παπικού, του Γρηγορίου του Ακινδύνου, τότε ο Άγιος Γρηγόριος, καλούμενος από τους φίλους του ησυχαστές της Θεσσαλονίκης, εξήλθε από το Άγιον Όρος, αφήνοντας το ησυχαστήριό του, συνοδευόμενος από τους κορυφαίους συνεργάτες του, μοναχούς Ισίδρο, Μάρκο και Δωρόθεο, και με τη συμπαράσταση των λεγείων μοναχών Δαβίδ Σωσιπάτου και Ιωσήφ Καλοθέτου, ανέλαβε την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας, μιμούμενη και σε αυτό τους μεγάλους πατέρες της Ερήμου, τον Μέγα Αντώνιο, τον Άγιο Σάββα τον Οικιασμένο, τον Άγιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, οι οποίοι όταν κινδύνευε η πίστη μας, άφηναν την ησυχία και έτρεχαν αγαλωμένο παιδί τον καλό αγώνα της ομολογίας. Με τον άλλον εμφωτισμό της θεολογικής γνώσης του, αλλά κυρίως με το ομολογιακό και μαρτυρικό του φρόνημα, συνέγραψε τον αγιωτικό νόμο υπέρ των ιερών ησυχαζόντων, τον οποίο έγκρινε και υπεγράφει από πλήθος αγιωτών πατέρων. Όταν ο Πατριάρχης αργότερα συμφιλειώθηκε με τον Ακίνδυνο και το επέτρεψε να διαδίδει τις αιρετικές του δοξασίες, τότε ο Άγιος με τις αναιρέσεις τον έριξε ως λαμπρότατο το ψεύτην και συγκοφάτη προφανέστατον. Ο ίδιος μας λέει, αυτός εννοώντας τον Καλέκα τον Πατριάρχη, αποχωρίζει πολλαπλώς τον εαυτό του από την Εκκλησία του Χριστού και ολόκληρο το σύστημα των Ορθοδόξων. Εφόσον αυτός είναι με αυτόν τον τρόπο και τόσες φορές αποκομμένος από ολόκληρο το πλήρωμα των Ορθοδόξων, είναι κατά συνέπεια αδύνατον να ανήκει στους ευσεβείς όποιος δεν έχει αποχωριστεί από αυτόν. Αντιθέτως, όποιος για τους λόγους αυτούς είναι αποχωρισμένος από τον Καλέκα, τότε ανήκει πράγματι στον κατάλογο των χριστιανών
και είναι ενωμένο με τον Θεό κατά την ευσεβή πίστη. Αυτά τα έλεγε όταν ο Καλέκας δεν ήταν καταδικασμένος. Και φυσικά αυτό που τότε έγραψε ταιριάζει απόλυτα στο σημερινό Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Εδώ φαίνεται σαφώς ότι ο Άγιος και οι συγχαστές μοναχοί είχαν διακόψει την εκκλησιαστική κοινωνία με τον Πατριάρχη. Και δι' αυτό το λόγο ο Πατριάρχης Καλέκας τον αναθεμάτισε τον Απρίλιο του 1943 και τέλος τον φυλάκισε στις φυλακές των Ανακτόρων, όπου έμενε σχεδόν 4 χρόνια μαζί με πλήθος πολιτικών κρατουμένων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποτελεί την επισφράγηση και επιτομή όλης της Ορθοδόξης θεολογίας. Και πάντοτε θα μας είναι ο απλανής οδηγός σε κάθε εποχή και σε κάθε αντίθετο δύναμη που θα επιχειρεί να νοθεύει την ορθόδοξη πατερική παράδοση. Θα χρειαζόταν δεκάδες ώρες για να αναφέρουμε άλλες περιπτώσεις αγιωτών πατέρων και παραδείγματα Αγίων Μεγάλων όπως του Αγίου Θεοδόρου του Στοδίτου, του Αγίου Μαξίμου, του Ομολογητού, των Μεγάλων Καποδοκών Αγίων και άλλων και στην αριθμούς για να καταδείξουν πως σύνολη η διαχρονία της εκκλησιαστικής ιστορίας στοιχίζεται στη διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας με τους αιρετικούς, πριν αυτοί καταδικαστούν από σύνολο. Διότι, αναπόφευκτα, αν είναι καταδικασμένοι, ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία με αυτούς. Η διακοπή πρέπει να γίνεται προς συνοδικής καταδίκης σύμφωνα με το 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του Αγίου Φωτίου. Είναι όμως τελικά η διακοπή μνημοσύνου και κοινωνίας με τους αιρετικούς ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης της αιρέσεως ή υπάρχουν και άλλοι τρόποι που δεν εφαρμόζονται πλέον και πώς πρέπει να την εφαρμόσουμε στην περίπτωση της πανερέσεως του κομμουνισμού. Στο παρελθόν έγιναν συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες και κηρύγματα καθώς και εκατοντάδες επιστολές στάθηκαν με την διάγνωση πως ο οικουμενισμός είναι όντως πανέρεση. Πως οι εκάστοτε πατριάρχες ήταν οικουμενιστές, αλλά κανείς ως τώρα δεν είχε προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, δηλαδή στην θεραπεία. Υπήρχαν διαφορετικές αντιλήψεις και προσωπικές γνώμες στο πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ενόμο κατάσταση. Και λίγοι που προχωρούσαν στη διακοπή μνημοσύνου ονομαζόταν τρελοί και ερετικοί. Αν πρέπει όχι να διακόψουμε το μνημόσυνο με τους μη καταδικαστέντας αιρετικούς οικουμενιστές, το ότι υπήρχε φόβος με αυτή την ενέργεια να δημιουργηθεί σχίσμα μέσα στην Εκκλησία, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να ενίσχυσουμε καινούργια Εκκλησία και έτσι να πούμε εκτός Εκκλησίας, να ενωθούμε με παλαιοημερολογικές παρατάξεις και να παραταξιοποιηθούμε όπως λένε μερικοί, άλλοι προστήριζαν ότι πρέπει να τοποθετηθούμε μετά από μια ορθόδοξη σύνοδο για αυτό το θέμα και μια άλλη άποψη εντελώς αμάρτυρη αγιοπτερικά ότι αρκεί να διαμαρτυρόμαστε αλλά να έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία με τους αιρετικούς οικουμενιστές. Διότι δεν έχουν ακόμα καταδικαστεί από σύνοδο και διότι τα μυστήριά τους είναι ισχυρά. Μερικοί υποστήριζαν καλή την πίστη φυσικά ότι είναι νωρίς να διακόψουμε την κοινωνία με αυτούς και πως πρώτα πρέπει να ενημερωθεί ο ευσεβής λαός για την αίρεση και μετά να κάνουμε την αποδίκηση. Όμως με όλα αυτά δινόταν όλο και περισσότερος χώρος στους αιρετικούς να βρουν απερίσπαστα και να συνεχίζουν να διαδίδουν και να κηρύττουν γυμνή την κεφαλή της αίρεσης τους, που μερικές είναι τόσο φρικαλές που δεν έχουν ξανακουστεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το ανίερο και δαιμονικό κοράνιο που υβρίζει τον Χριστό μας και την Παναγία, ομολογείται ιερών και άγιων. Ότι όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας. Όλες οι προτεσταντικές παρασυναγωγές του Σατανά είναι ταμιούχοι της χάριος και έχουν έγκυρο βάπτισμα όπως και οι Λατίνοι άλλωστε. Ότι οι άγιοι κολλάζονται διότι με το μίσος που είχαν μας πληροδότησαν το σχίσμα, καθότι και εμείς σχισματικοί που τους ακολουθούμε. Και συνεπώς διασπάστη ενότηση της Εκκλησίας και τόσα άλλα ανούκα στην αριθμός. Αυτή λοιπόν η ψευδεπίγραφη οικονομία στην πανέρεση του οικουμενισμού και σε οικουμενιστές ψευδαδέλφους και κακόφρονες
και ειδικά του Πατριάρχου Βαρθολομαίου Κοντώνη, εδώ και δεκαετίες, προκάλεσε ζημία τεραστίων διαστάσεων στο ορθόδοξο κριτήριο κλήρου και λαού. Ανέκαθεν, στη διαγωνία της Εκκλησίας, η αιρετική, μάλλον ο διάβολος μέσω αυτών, προσπαθούσαν μέσω της διαστροφής των δωμάτων και τη διάδοση των κακοδοξιών τους να την καταποδίσουν μέσα στο σκότος του ψεύδους και διαμέσου αυτής της οδού να κυρώσουν τη λυτρωτική θυσία του Σωτήρους Χριστού και να ιδρύσουν μια άλλη εκκλησία, η οποία όμως δεν σώζει. Για να αποφευθεί αυτό, οι Άγιοι Πατέρες, κατόπιν διαγνώσεως της αιρέσεως, απέκοπταν αυτούς που την διέδιδαν ως σάπια μέλη της Εκκλησίας από το σώμα της, για να μην διαδοθεί ασθένεια στο υπόλοιπο υγιές μέρος της και καθιερωθεί αίσθηση ως συνώμημη και αγιοπνευματική διδασκαλία. Αυτός ήταν ο μόνος και αποτελεσματικός τρόπος αντιμετωπίσεως των αιρετικών. Φυσικά, προηγείτο πρώτη και δεύτερη νουθεσία σε αυτούς, όπως έγινε λόγου χάρη στην περίπτωση του Νεστορίου και σε άλλων αιρετικών. Όμως μετά από αυτό η Εκκλησία προχωρούσε στο παρετού, ειδός ότι ο αιρετικός εξέστρατε και αναλτάνει όλο αυτό κατάκριτος. Εμείς μέχρι τώρα δεν προχωρήσαμε μετά τις δύο νουθεσίες στο παρετού, αλλά ακούμαστε στις θλιβερές διαπιστώσεις ότι ο Πατριάρχης και η Σύν αυτό κηρύσσουν αιρέσεις, ότι η εκκλησιολογία και η θεολογία τους είναι αιρετική, πως είναι εκτός εκκλησίας και διάφορα τέτοια, έχοντας όμως πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία με αυτούς, που αυτό κατά τους Αγίους Πατέρες σημαίνει συμπόρευση και ταύτιση πρωτίστως εν την πίστη. Και έτσι με απλά λόγια, όλα αυτά που λέγαμε και ψηφίζαμε και καταδικάζαμε, στην ουσία τα απευθύναμε στους ιδίους τους εαυτούς μας, αφού κατά πάντα δεχόμασταν ορθοδόξους αυτούς που μνημονεύαμε και ψευδόμασταν μπροστά στην αυτοαλήθεια, τον Χριστό, ασχέτως τι πιστεύαμε. Σκοπός όλων αυτών φυσικά ήταν να ενημερωθεί το ποιμνίο, το οποίο συστηματικά μένει στο σκοτάδι, λόγω της εγκληματικής αδιαφορίας των επισκόπων, όπου είναι και υπεύθυνοι να το διαφυλάσσουν από την καταστροφική άγνοια. Αυτή είναι η υπεύθυνη, όχι εμείς. Η αίρεση λοιπόν προχώρησε, εδραιώθηκε και τέλος κατοχυρώθηκε συνοδικά με την ψευδοσύνοδο του Πολυβαρίου, ενώ ο λαός επερίμενε εδώ και χρόνια την δυναμική της καταδική. Εμείς οι νεότεροι αγιορείτες, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε τον αγώνα κανενός εναντίον του οικουμενισμού, αυτό παρελάβουμε. Σεβόμαστε όλα όσα έχουν γίνει από τους αγωνιστές πατέρες, αλλά αυτή η ολιγορία στο τι θα πράξουμε και η μη τήρηση των κανόνων και ειδικά στο τι έπαξαν οι άλλοι, μας έφεραν πρώτε τελεσμένων γεγονότων και ειδικά μια συνόδου που έγινε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Διότι δεν υπήρχε σωστή αντιμετώπιση της κλήρου και λαού. Το αυτό έτη και έτη περιμέναμε από τους ηγουμένους του Αγίου Όρους και ειδικά από την Ιερά Κοινότητα τις πνευματικές και θερισμικές αρχές του Αγιονόμου Τόπου, τη δυναμική αντίδρασή τους στα διαπραγμάτευτα θέματα της πίστεως και εν τέλει τη μίμηση των κατόχων τους και την διακοπή κοινωνία από τους αιρετικούς οικουμενιστάς και ιδιαίτερως του Αρχιερεσιάρχου Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Όμως, η σιωπή τους και στην καλύτερη των περιπτώσεων ο χλιαρός έλεγχος προς αυτούς όχι μόνο δεν μας ανέπαμε, αλλά και δημιούργησε την εντύπωση της συμπορεύσεώς μας με την πανέρεση του οικουμενισμού. Το χειρότερο όμως είναι ότι όχι μόνο δεν ανέκοπταν την ξέφρενη πορεία του Πατριάρχου προς την αίρεση, αλλά τρόποντινα έδιναν συγκατάθεση στις κινήσεις τους και στον καταστροφικό κατήφορο προς τον οικουμενισμό. Και τώρα όχι μόνο δεν ελέγχουν τον Πατριάρχη για τις κακόδοξες αποφάσεις της ψευδοσυνόδου, όχι μόνο συμφωνούν με αυτήν, αλλά και προχωρούν στο να παίρνουν τη θέση των διωκτών. Μας διώκουν, μας καθερούν και μας απελάβουν, διότι έχουμε πράξει το αυτονόητο, να μην κοινωνούμε με τους προδότες της πίστεως.
Ύστερα λοιπόν από όλες αυτές τις θλιβερές διαπιστώσεις, τις οποίες χρόνια τώρα παρατηρούμε να εξελίσσονται στο Άγιον Όρος, και ύστερα από πολύ πόνο και προσευχή, στις αρχές του έτους 2014 και με την κάλη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ανελάβαμε εγκαθηκόντως ένα παναγιωτικό αγώνα κατά της παρερέσεως του οικουμενισμού και της πανθρησκείας του Αντιχρίστου. Σκεφτήκαμε μετά από μεμονωμένες αντιδράσεις μοναχών και γερόντων και τις κατά καιρούς επιστολές μας προς τον Πατριάρχη και την Ιερά Κοινότητα να προβάλλουμε συλλογικά και πάλι τη φωνή του Αγίου Όρους με την έκδοση ενός βιβλίου «Άγιον Όρος Διαχρονική Μαρτυρία υπέρ της πίστεως, στους αγώνες υπέρ της πίστεως». Συγκεντρώνοντας σε αυτό χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ομολογιακά κείμενα Αγίων Πατέρων της Ιεράς Κοινότητος των καθηγουμένων και διαφόρων αγιωτών γερόντων. Και αυτό για να λάμψει φως εν τη σκότη και σκιά της αιρέσεως του θανάτου καθημένης. Το ελόγω βιβλίο είχαν το θάρρος και την τόλμη να το στηρίξουν και να το υπογράψουν μόνο 4 καθηγούμενοι του Αγίου Όρους και τους 300 μοναχούς. Κατόπιν τούτου, προχωρήσαμε ξανά σε ανοιχτές επιστολές προς την Ιερά Κοινότητα και τα μοναστήρια, ζητώντας από αυτούς να ελέγξουν τον Πατριάρχη και τους είναι αυτό για τα αντροφόρου ξαφρονήματα και πιστεύω τους. Προειδοποιήσαμε την θεσμική ηγεσία του Αγίου Όρους ότι αν ψηφιστούν τα τελικά κείμενα τη Συνόδου του Κρήτης θα διακόψουμε την κοινωνία με τον Πατριάρχη ακολουθώντας καθηκόντος τους Αγίους μας και τη διαχρονική παράδοση του Αγιονίμου τόπου. Δυστυχώς, η Ιερά Κοινότητα και τα μοναστήρια, αντί για απάντηση, εξαπέλυσαν διωγμό εναντίον μας, λες και εμείς είμαστε αυτοί που διασκούμε την ενότητα της Εκκλησίας και κηρύσσουμε τις αιρέσεις. Πριν από την Ψευδοσύνοδο, καθηκόντως ενημερώσαμε τον ευσεβές Χριστεπώνυμο Πλήρωμα για τα προσψήφιση κείμενα της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, κάνοντας εκτενείς αναφορές στο περιεχόμενό τους, καθώς και τις τριαδολογικές αιρέσεις του Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζησιούλα προς η αιρετική θεολογία του, μαζί με αυτή του PCE, διέπουν εξ ολοκλήρου τα κείμενα του Κολυμπαρίου. Μας εποσεκάλεσαν για ομιλίες σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, σε άλλες χώρες όπως Γερμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ελβετία, για να ενημερώσουμε το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα όσον αφορά τα της Συνόδου, όπου έγιναν εκτεταμένες θεολογικές αναλύσεις των κακοδοξιών της, αλλά και στο τι πρέπει να πράξουμε σύμφωνα με την αγιοπατερική και αγιοπνευματική μας παράδοση. Επιγραμματικά σε όλους όσους μας έλεγαν πως οι μοναχοί πρέπει μόνο να εισηγάζουν τα κελάρια τους και να κάνουν υπακοή, τους απαντούσαμε ότι το να εφησυχάζει κανείς όταν το κινδυνευόμενο είναι η πίστης, τούτο είναι ίδιο της αρνήσεως. Το δε να ελέγχει η νομολογία πίστεως, ειλικρινής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παραμάς κατατάσσει τους σιωπώντας εν καιρό αιρέσεως στους αθέους και ο Άγιος Ιωάννης προσθέτει «Τη σιωπή στο κρίμα φοβερώνεστε, ο μη λέγον την αλήθεια, υπεύθυνος εστί του αίματος του τέστη της σφαγής των ψυχών των πλανωμένων». Γνωρίζουμε άλλωστε καλά ότι ουδέν ωφελεί και ο σωθός δογμάτων διεσταμένων. Και όταν μας έλεγαν σε ποιο κάνει την υπακοή, τους απαντούσαμε στον Άγιο Βασίλειο, στον Άγιο Γρηγόριο και στους Μάξιμους, στους Θεόδωρους και στους Γρηγόριους, στους Φώτιους και στους Μάρκους, που κι αυτοί με τη σειρά τους δεν υπήκουσαν στους τότε πατριάρχες και αυτοκράτορες, αλλά στον Μέγα Αρχιερέα και Σωτήρα μας Ιησού Χριστόν. Εμείς εκεί κάνουμε υπακοή όταν οι τιμένες γίνονται λύκοι. Όταν παρουσιάζεται αίρεση στην Εκκλησία, τότε είναι καιρός ομολογίας. Και αν αυτό το έκαναν οι ηγούμενοι μας, εμείς θα σιωπούσαμε και θα τους στηρίζαμε στο θεάριος των αυτών αγώνα. Τώρα όμως, οι ίδιοι αδελφοί μας μοναχοί συντάσσονται με την αίρεση. Εμείς τι πρέπει να πράξουμε? Χάρη μια ενότητας που μας χωρίζει από τον Χριστό, θα πρέπει να υποταχθούμε στην παρέλαση του οικουμενισμού ή μάλλον πρέπει να κρατήσουμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος διαμέσου των αγώνων
που μας δεικνύουν οι Άγιοι Πατέρες με τον αγώνα τους και με την ομολογία τους. Κρήτον γάρε περαιτός πόλεμος ειρήνης χωριζούσης Θεού. Για να παραμείνουμε εντός εκκλησίας και σε κοινωνία με τους Αγίους, πρέπει να μην έχουμε κοινωνία με τους αιρετικούς, δηλαδή με αυτούς που βγάζουν εαυτούς εκτός εκκλησίας. Ο πιστός λαός του Θεού αποτελεί το σώμα της εκκλησίας που είναι πάντοτε οργανικά ενωμένο με την κεφαλή του, δηλαδή τον Χριστό. Σήμερα λοιπόν που ο ψευδοσύνοδος της Κρήτης νομιμοποίησε στην εκκλησία την αίρεση του οικουμενισμού και τα παρελκόμενα αυτής, την μεταπατερική και βαπτισματική θεολογία, θεωρία του προσώπου και περιπρωτίου στην Εκκλησία και στην Αγία Τριάδα, κατάργηση του συνοδικού θεσμού, νομιμοποίηση των αιρέσεων ως εκκλησίες, έχοντες την αυτήν χάρη με την Ορθόδοξη, ακύρωση της νηστείας, κατάργηση κανόνων οικουμενικών συνόδων, νομιμοποίηση των αθέσμων συνοικεσίων του τέστη των νυχτών γάμων και το χειρότερο όλων, εδέχτη την αποστολή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αιρέσεων ως σημαντική για την επαναφορά της χαμένης ενότητος των χριστιανών και απεδέχτη όλα τα κείμενα των συνεδρίων αυτού, από τα κείμενα του Τορόντο μέχρι τα κείμενα του Πουσάν, εμείς τι πρέπει να πράξουμε. Αυτό που θα έκαναν οι Άγιοι. Να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας απέναντι στην αίρεση. Και γι' αυτό το λόγο διοργανώσαμε αυτή τη σύναξη. Όχι για να επαναλάβουμε πως ο οικουμενισμός είναι πανέρεση, αλλά για να περάσουμε από την θεωρία στην πράξη. Σήμερα λοιπόν κλήρος και λαός επόμενη της Αγίας Πατράση διακόπτουμε την εκκλησιαστική κοινωνία με τον αρχιερεσιάρχη Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος Βαρθολομέα Αρχοντών ως τον κύριο εμπνευστή τη Συνόδου, εκφραστή και κήρυκα της πανερέσεως του οικουμενισμού. Και που είναι αυτό. Διακόπτουμε την κοινωνία με τους επισκόπους που αποδέχονται τη Σύνοδο της Κρήτης ως Ορθόδοξη. Κάνοντας χρήση των κανόνων 10ου και 31ου του Αποστολικών, Δευτέρου της Εναντιολογίας Συνόδου, 33ου της Ελλαδικής Συνόδου και 15ου της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του Αγίου Φωτίου. Σήμερα έργης και λόγης απορρίπτουμε και καταδικάζουμε τον οικουμενισμό, τον διαθρησκειακό και διαχριστιανικό συγκριτισμό ως πανέρεση. Απορρίπτουμε και καταδικάζουμε τον Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ως Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιρέσεων και διακηρύσουμε για μία ακόμη φορά που σε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι μόνο η Ορθόδοξη, καθώς και καταδικάζουμε και απορρίπτουμε την γενόμενη σύνοδο εν την ίσο Κρήτη ως ψευδοσύνοδο που επικυρώνει όλα τα λογαία. Κατόπιν τούτων, εκφράζοντας το εκκλησιαστικό φρόνημα των Αγίων Πατέρων και επόμενοι αυτών, ζητούμε από τους 48 επισκόπους που διαθέτουν υγιές ορθόδοξο φρόνημα και ιδιαίτερα από τις εκκλησίες που δεν έλαβαν μέρος στη Σύνοδο της Κρήτης, που πολλοί μας είπαν σήμερα ότι θα τις αναθεματικήσουν και αυτές, και ιδιαίτερα από τις εκκλησίες αυτές να συγκαλέσουν μία αληθινή ορθόδοξη σύνοδο καταδίκης των ανωτέρων εκτεθέντων και ιδιαίτερως των προσώπων που προεξάγουν τις πανερέσεως προς αποφυγή σχισμάτων και διαιρέσεων των πιστών. Για τους αδελφούς μας κληρικούς και λαϊκούς με ορθόδοξο φρόνημα, που όμως δεν έχουν ακόμα την πεποίθηση και σιγουριά πως ο μόνος τρόπος να ομολογήσουμε τον Χριστό και για να παραμείνουμε εντός εκκλησίας είναι η διακοπή κοινωνίας με τους αιρετικούς, όχι μόνο διαχωριζόμαστε από αυτούς, αλλά και είμαστε δίπλα τους μέχρι την πλήρη ταύτισή μας στον καλό του τον αγώνα. Οι Άγιοι Μάρτυρες, με τη θυσία τους που πραγμάτωσαν το Ευαγγέλιο και όσοι ομολογητές έδωσαν σάρκα και οστά στους ιερούς κανόνες, που είναι η προέκταση των εντολών του Κυρίου μας.
Εμείς σήμερα καλούμαστε να ακολουθήσουμε τη σταυρική οδό της ομολογίας και του μαρτυρίου που μας χάραξε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και οπεδάτησε να έγινε μάρτυρες και ομολογητές. Πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε πως μετά την ψευδοσύνοδο της Κρήτης η Εκκλησία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο, στην περίοδο της αιρέσεως και του διωγμού. Τα έσκατα μνήματα του Χριστού ήδη έχουν ξεκινήσει και μπροστά μας ανοίγεται το στάδιο της ομολογίας και της καλής μαρτυρίας για την πίστη μας. Η σύλληψη και γέννηση της σημερινής κληροκολαϊκής ομολογιακής συνάξεως αλλά και της μεγάλης πανορθοδόξου που ετοιμάζουμε να κάνουμε στο Ματσές εγένετο εν το Αγιονόμου όλοι συζητήσεως γενομένης μεταξύ των πατέρων που είχαμε διακόψει τον μνημόσιο του Πατριάρχη και πώς πρέπει να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Ο μόνος τρόπος είναι κλήρος και λαός ενωμένοι να διακόψουμε την εκκλησιαστική κοινωνία με τους αιρετικούς και ενωμένοι εν την πίστη παρόλες τις διαφωνίες επιμέρους δευτερεύοντα ζητήματα να βάλουμε ανακοίνωση εκκλησιαστικού αγώνους για την διαφύλαξη και διατήρηση της ορθοδόξου πίστεώς μας, της μόνης πίστεως που σώζει. Ο αγώνας τώρα ξεκινάει. Πρέπει να παραμείνουμε μεταξύ μας ενωμένοι με τους Αγίους μας και με την αυτοαλήθεια που είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Δεν ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού όσοι δεν βρίσκονται στην αλήθεια, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παραμά. Στις όποιες δυσκολίες συναντήσουμε, αλλά και στις διαφοροποιήσεις θέσεων και απόψεων που πάντοτε υπάρχουν, πρέπει να πιτανεύσει η διάκριση και να γίνουν οι απαραίτητες οικονομίες, αλλά πάντοτε όμως στηριγμένη στην αγιοπατρική σοφία που μας έχει παραδοθεί εν αληθεία και αγάπη χωρίς εκπτώσεις εν την πίστη. Αν μεταξύ των Αποστόλων γίνεται ο παροξυσμός, τότε και εμείς που δεν έχουμε ούτε κατά διάνοια την πνευματική κατάσταση αυτών, τι θα πρέπει να κάνουμε? Κοινός στόχος όλων μας είναι να κρατηθούμε εντός Εκκλησίας και μακριά από την αίρεση. Κοινός εχθρός όλων των Ορθοδόξων είναι η αίρεση που μας χωρίζει από τον Θεό. Η πορεία θα πρέπει να είναι κοινή και πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε πως μεταξύ μας δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αλλά επιτέλους να βοηθήσει ο ένας τον άλλον για να παραμείνουμε ενωμένοι με το προφθόμενο που είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Άλλωστε οι κανόνες δεν μπορούν να εφαρμοστούν κατά το δοκούν, αλλά εν το αυτό πνεύματι που οι Άγιοι τους εθέσπισαν και τους εφάρμοσαν, είτε την αγιοπνευματική μας κατάσταση οργανικής ενώσεως με τον Χριστό και με το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας. Ως επίλογο, αλλά και ως απάντηση όλων εμάς που απορρίπτουμε την αιρετική ψευδοσύνοδο του Πολυμαρίου και την παρέλευση του Οικουμενισμού που μας εισάγει σε μια νέα πίστη από αυτήν τον, που μας έχουν παραδώσει Άγιοι Απόστολοι και Άγιοι Πατέρες, ας είναι αυτή των τεσσάρων πατριαρχών και των συνόδων των πρεσβυγενών πατριαρχείων του 1848 προς τον Πάπα Ρώμη Σπύρο τον Ένατο, για να καταδείξουμε το μέγα χάσμα μεταξύ μόνο και των οικουμενιστών επισκόπων και αφετέρου ότι εμείς δεν λέμε τίποτε δικό μας. Δεν γενοτομούμε, αλλά ακολουθούμε κατά πάντα και δια πάντα την διαχρονική και αληθινή Εκκλησία του Χριστού μέσω των Αγίων του, χωρίς να προκαλούμε σχίσμα, που δυστυχώς σχίσμα προκαλούν όλοι αυτοί που ενήργησαν για αυτή τη σύνοδο και όλοι αυτοί που την ακολουθούν. Διότι η πίστη μας, αδελφοί, δεν είναι από ανθρώπους, ούτε μέσω ανθρώπου, αλλά με αποκάλυψη Ιησού Χριστού, την οποία κήρυξαν οι δύο Απόστολοι, κρατέωσαν οι ιερές Οικουμενικές Σύνοδοι, παρέδωσαν με διαδοχή η μέγιστη σοφή τη δάσκαλη της Οικουμένης και επικύρωσαν τα εκχυθέντα αίματα των Αγίων Μαρτύρων. Να κρατήσουμε την ομολογία την οποία παραλάβαμε άδωλοι από τέτοιους ανθρώπους, αποστρεφόμενοι κάθε νεωτερισμό ως υπαγόρευμα του διαβόλου. Εκείνος που δέχεται νεωτερισμό κατελέγχει σαν ελλιπή την κηρυγμένη ορθόδοξη πίστη. Αλλά αυτή, πεπληρωμένη ήδη, έχει σφραγιστεί
μη επιδεχόμενη ούτε κάποια μείωση, ούτε κάποια αύξηση, ούτε κάποια αλλίωση. Και εκείνος που τολμάει να πράξει, να συμβουλεύσει ή να διανοηθεί τούτο, ήδη αρνήθηκε την πίστη του Χριστού. Ήδη καθυποβλήθηκε στο αιώνιο ανάθεμα. Δεν εκφώνουμε εμείς σήμερα, αλλά εκφώνησε πρώτος ο σωτήρας μας. Όποιος πει κατά του Πνεύματος του Αγίου δεν θα συγχωρηθεί ούτε στον παρόντα κόσμο ούτε στον έρωτα. Αλλά κι αν και εμείς, ακόμη οι Απόστολοι, οι άγγελος από τον ουρανό σας κηρύττει Ευαγγέλιο διαφορετικό από εκείνο το οποίο εσείς έχετε παραλάβει από την αρχή από εμάς, ας είναι αυτός αναθεματισμένος, δηλαδή χωρισμένος από τον Θεό. Εκφώνησαν τούτο οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι και όλη η χωρία των Θεοφόρων Πατέρων. Όλοι λοιπόν οι νεοτερίζοντες ή με αίρεση ή με σχίσμα εκουσίως ενδύθηκαν κατά τον Ψαλμοδό, κατά άλλο συμβάτιο, είτε πάπες, είτε πατριάρχες, είτε κληρικοί, είτε λαϊκοί έτυχε να είναι. Έτσι χρονώντας οι πατέρες μας λοιπόν, στάθηκαν σταθεροί και ντρέοι στην πίστη που παραδόθηκε εκ διαδοχής σε αυτούς και διέξωσαν αυτήν άτρεπτη και άκραντη διαμέσου τόσων αιρέσεων και παρέδωσαν εμάς αυτήν ειλικρινή και ανώθευτη, όπως βγήκε άδολη από το στόμα των πρώτων υπηρετών του λόγου. Έτσι χρονώντας και εμείς, δηλώνουμε σήμερα ενώπιον Θεού και ανθρώπων με τη χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τη υπεραγία δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία και πάντων των Αγιοριτών Αγίων, ότι δεν θα σιωπήσουμε. Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα εναντίον των αντιχρίστων δυνάμεων και επαναλαμβάνοντα τα λόγια του Ισίδρυ Ενίου, επόμενη τη Αγία Πατράση, αναφωνούμε και εμεί οι ταπεινοί. Ού καρνιστώ με δάση για την Ορθοδοξία. Ού ψευσώ με πάση επ' αντροπαράδοτος έφτασε. Εν σύ εγεννήθημε και εσύ ζώμε και εν σύ κοιμηθησόμεθα, είδε καλέσει καιρός και η μεριά της υπεσού τεθνιξόμεθα. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γέροντα Σάββα Λαφιώτη, ο πρόεδρος της ημερίδας αυτής. Παρακαλώ να προσέλθει ο μοναχός Επιφάνειος Καψαλιώτης. Εδεσιμότατοι, Άγιοι Ιερείς, Οσιότατοι Πατέρες και Μητέρες του Μοναχικού Τάγματος, ευλαβέστατοι λαϊκοί αδελφοί μας, Μεγάλος ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Θα μου επιτρέψετε κάτι εκτός κειμένου. Μία πρώιμη αχτίδα Πασχαλίου Φωτός, η παρούσα σύναξη, παρά τις δυσκολίες της, γεμάτη ελπίδα μέσα στην καταμυθική μεγάλη και Αγία Τεσσαρακοστή. Να το τολμήσω, Χριστός Ανέστη. Δόξα σε Θεός, Ζωτάνια. Θερμές ευχαριστίες αναπέμπω και εγώ προς τον Θείο Δομήτωρα της Αγίας Εκκλησίας ημών, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Τον προσκαλέσατα και συγκαλέσατα άπατα σημάς στην ομολογιακή και τον νόητη θυσιαστική τάφη σύναξη, η οποία αποτελούσε εδώ και πολύ καιρό έτοιμα καθολικό κλήρου και λαού του αγωνιώτος δια την πορεία της κοιμαζομένης πλην φιλτάτης ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας και του εναυτή από κειμένου θησαυρού της πίστεως. Στο πλαίσιο αυτό, αγιορείτες μοναχοί, δίνουμε το παρόν και εμείς αυτό το κάλεσμα, έχοντας πλήρη επίγνωση της χρησιμότητας των στιγμών, μιας και το Άγιον Όρος, ως οικουμενικό όντως κέντρο Ορθοδόξου Διωτής και Μαρτυρίας, οφείλει να απαντήσει στις προσδοκίες του πιστού λαού του Θεού και να καταθέσει εκ του υπερχιλιετούς θησαυρού της πίστεως του και των αγώνων του, λόγω θεολογικό ακριβίας και ομολογιακής παρησίας. Μία σημείωση. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι κατ' ουσίαν το θέμα της εισηγήσεως είναι εξαιρετικά σύνθετο. Ο τίτλος της εισηγήσεως είναι «Διακοπή δημοσίου, θεολογική και ιστορικοκανονική θεώρηση».
έκαστο, είναι εξαιρετικά σύνθετο, συγγνώμη, και συναποτελείται από επιμέρους ζητήματα. Έκαστο αποτελών ίδια θεματική. Κάτι που θα απαιτούσε κανονικά σειρά εισηγήσεων και όχι απλώς μία. Είναι σύνθετο το πρόβλημα. Έχουμε αγαπητοί αδελφοί και πατέρες και μητέρες. Πλέον μπροστά μας τα τραγικά γεγονότα της ψευδοσυνόδης Κρήτης, της οποίας τα αιρετικά χαρακτηριστικά είναι γνωστά και έχουν αναλυθεί και ηθιμών αλλού. Ένα πράγμα πλέον καθίσταται σαφές. Ο διάβολος, έχοντας ρίξει βαθιά θεμέλια εντός της Εκκλησίας κατά τις παρελθούσες δεκαετίες, έχοντας αλώσει θεωρητικά επισκοπικές συνειδήσεις, κορυφώνει πια την επίθεσή του με αυτήν την δική του εμπνεύσεω σύνοδο, κίνοντας το δηλητήριο της αιρέσεως εντός συνόλου του σώματος της Εκκλησίας, επιχειρώντας έτσι να καταστρέψει την θαυμαστή αρχιτεκτονία του πνεύματος και την ενορθοδόξου κοινωνία φανερούμενη ενότητα της πίστεως. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, θα τα πω λίγο στα αρχεία, τα οποία είναι τα κανονικά ελληνικά, το μισανθρώπο δαίμονι, ουδέν αυτό περί σπουδαστότερον ή της ευσεβίας καταγωνίσαστε και της εκκλησιαστικής ειρήνης ανασωβή, δηλαδή ταράτη, την κατάσταση. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, η Εκκλησία πολεμείται, αλλά την πολεμεί και πολεμουμένη δικά. Όμως οι νίκες που κατάγει είναι ποτισμένες από το αίμα κυριολεκτικά ή και μεταφορικά νοούμενο των μαρτύρων της. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι πάντοτε στη μεγάλη διαχρονική σύνοδο των Αγίων Πατέρων, που είναι η Ιερά Παράδοσης, το ζήτημα της αιρέσεως ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Υψίστου και μέχρι σε σκάτων αγώνα κατά αυτής και είχε χαρακτήρα ανέκαθεν και άνευ ουδεμίας εξαιρέσεως σωτηριολογικό. Για πολλούς επιστημολογικούς θα αναφερθούμε εν συντομία δυστυχώς λόγω ελλείψεως χρόνου, λόγους, στο πώς εννοούσαν την αίρεση και τους αιρετικούς οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου του 787 και τούτο διότι είναι η τελευταία επισήμως αναγνωρισμένη Οικουμενική Σύνοδος, βεβαίως έχουμε κι άλλες, δεν έχουν όμως επίσημως αναγνωριστεί, η οποία αποτελεί τη συνέχιση όσο και ανακεφαλαίωση σύνολης της προαυτής πατερικής παραδόσεως και έτσι καθίσταται αυθεντικός οδηγός για όλους μας, μη επιτρέποντας την παραμικρή αμφισβήτηση. Στη Σύνοδο, λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα υπήρξε και ενδελεχής ανασκευή του όρου της ληστρικής ψευδοσυνόδου του 754 των Οικονομάχων, την οποία συνεπέον αυτοί οι Οικονομάχοι είχαν αναγνωρίσει ως 7η Οικουμενική. Παρόλα αυτά, οι πατέρες της όντως 7η Οικουμενικής Συνόδου δεν είπαν ότι οι Οικονομάχοι Επίσκοποι εν Αγίω Πνεύματι είπαν ότι είπαν, και εμείς απλώς πρέπει να τα διορθώσουμε ή να τα καλυτερέψουμε τα κείμενα, όπως ακούγεται σήμερα για τα κείμενα της Κρήτης. Όχι. Αλλά ευθέως κατηγόρησαν τους Οικονομάχους Επισκόπους ότι αν και ιεροσύνης αξίωμα περιπέμπλητο, όμως είχαν την δύναμη αυτής ειρνημένη. Και πάλι, την προσυγχωρία μόνη έχει ιερατική, φαύλην δε και ανιερωτη γνώση, ότι την μεν αλήθεια ανυπεκρίθη, το δε ψεύδος επαρησιάστη. Και όχι η Αγία Σύνοδο δε συνέστησαν, αλλά ας το προσέξουμε, καϊαφαϊκό συνέδριο, στο οποίο όπως μας λένε γεννήτωρες γεγόνας δισεργόντιστα διδαγμάτων. Και ήσαν αυτοί ως αιρετικοί, οι οποίοι όντως κατεξανίστανται και της Εκκλησίας και της Αληθείας. Και όπως και στην Κρήτη, όταν χρησιμοποιούσαν πατερικά ή γραφικά χωρία στα κείμενά της, τούτο μας λέει η Αγία Δόμη Οικουμενική Σύνοδος, το έκαναν πονηρός και κακούργος. Και το ψεύδος και η αληθεία συγκαταμίξαντες, βουλόμενοι ία, ωσάν, δηλητήριον ανακυρνώντες μέλητοι. Κατέληξαν λοιπόν να είναι ως περλίκι βαρύς την πίνη του Χριστού. Διότι αν όντως, κατά θείαν χάρη η άθρηση σε αυτό γέγονε, θα εκοσμήτω από χάρη τη Θεού, λαληθήσει, ρήμαση και αληθεία. Νομίζω ότι ακούν αυτά αδελφοί, τα όσα ακούστηκαν, είναι λίγα, αλλά νομίζω αρκετά, για να εννοήσουμε πώς μια όντως ορθόδοξη σύνοδος, μην ξεχνάμε, μιλάμε για την 7η Οικουμενική Σύνοδο, αντιλαμβάνεται την αίρεση και τους αιρετικούς. Και μάλιστα, όταν αυτοί συνέρχονται εν συνόδο οι αιρετικοί.
και όπως και η ψευδοσύνοδος της Κρήτης απείλησε ευθέως στο κείμενο των σχέσεων όσους πλέον εναντιώνονται στις αποφάσεις της και εν γέννη στον οικουμενισμό, προλιένοντας το έδαφος για διώξεις και καθαιρέσεις όπως ήδη έχουμε στην Αγιωτάτη της Ιερουμανίας, έτσι και η ψευδοοικουμενική των οικονομάχων καθήρεσε και αναθεμάτισε στην εποχή εκείνη όλους τους Ορθοδόξους που δεν είχαν εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους. Τι απαντά όμως σε αυτές τις καθαιρέσεις η 7η Οικουμενική Σύνοδος? Λέει χαρακτηριστικά: «Οι παρά αυτήν αναθεματιστέντες άξιοι εφημίας εισί», ενώ για τους οικονομάχους επιφέρει ότι «άξιοι εισίν αναθέματος, ότι παραχαράκτε εγένοντο της αληθείας». Άλλωστε, όλων των αιρετικών συνόδων χαρακτηριστικό ήταν να καταδικάζουν τους Ορθοδόξους, αλλά όπως μας επισημαίνουν ξανά οι πατέρες της 7η Οικουμενικής Συνόδου, περί του κύρους των υπό των αιρετικών οικονομάχων τιμωριών, μας λέγουν λοιπόν, μάταιος και αργός αυτόν ο λόγος και ουδέ αποκρίσεως άξιος. Το αυτό είχε επαναλάβει αιώνες πριν και ο Μέγας Θεολόγος της Εκκλησίας Άγιος Κυρίλλος Πατριάρχης Αλεξανδρίας, όταν προς την τελευταία ελεγκτική του επιστολή προς τον αιρετικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολιος Νεστόριο, τον οποίον ως γνωστόν αναθεμάτισε τελικώς και καθήρεσε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος λίγο αργότερα, του έγραφε: «Άπαση δε της παρατησής ευλαβίας και χωρισμένης δια την πίστη, ή καθερεθήσει λαϊκίστε και κληρικής, κοινωνική πάντε σεσμέν, ούγαρ δίκαιον τους ορθάφρονην εγνοκώτας, σες αδικήστε ψήφις, με τις δικές σου ψήφους να αδικούνται τις καταδικαστικές, ότι σύ καλώς ποιούντες αντιρρήκασιν». Λοιπόν, άριστα μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, πρόεδρος της Τρίτης Οικουμενικής, όσοι δεν ήσαν κοινωνικοί με τον Νεστόριο και ήταν αυτός και όλοι οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι κοινωνικοί με αυτούς. Με ποιους? Με τους δύο κομμένους. Επόμενο είναι η πατερική παράδοση να επιτάσσει προς τους Ορθοδόξους την Αγία Ανυπακοή, που σε κάθε άλλη περίπτωση είναι βεβαίως καταδικαστέα. Μας γράφει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σχολιάζοντας το περίφημο «πίθεστε τη ηγουμένη ημών και υπήκετε» του Αποστόλου Παύλου στην προς Εβραίους επιστολή του. «Τι ουν φυσίν, αν πονηρός ή πειθόμεθα». Τι λοιπόν μας λέει ο Απόστολος? Αν είναι πονηρός ο επίσκοπος, ο ποιμένας, θα πιστούμε σε αυτόν? Πονηρός πώς λέγεις? «Ήμεν πίστεως ένεκεν, φύγε αυτόν και παρέτησε, μη μόνον ανάνθρωπος ή, αλλά καν άγγελος εξ ουρανού κατιών». Και δεν είναι βεβαίως μόνον ο συγκεκριμένος Άγιος, αλλά στην κυριολεξία άπαντες που λένε το αυτό. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αποτελεί ένα είδος επιτομής της προαυτού πατερικής παραδόσεως. Τι μένει επομένως? Στους Ορθοδόξους, όταν η αίρεση προχωράει ακάθεκτη και οι επίσκοποι είτε ρετίζουν ανοιχτά, είτε σιωπούν ενόχως, κάτι που κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά συνιστά τρίτον είδος αθεΐας, δεν μένει παρά η απομάκρυση των ευσεβών από τους κακοδόξους αυτούς ποιμένες, η οποία δεν είναι απλώς μία διαμαρτυρία, αλλά συνιστά εκκλησιαστική ενέργεια, έχουσα σαφώς σωτηριολογικό περιεχόμενο. Πράγματι, η κοινωνία με την αίρεση ακυρώνει κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή την πορεία του Χριστού, του πιστού προς τον Χριστό, και συνιστά κατά τα λεγόμενά του προδοσία, όπως μας το αναλύει σε ένα εξαιρετική σπουδαίο κείμενό του, το δογματικό τόμο προς τον Διάκονο Μαρίνο. Ο κατεξοχήν ιερός κανόν τώρα, που αναφέρεται στην οφειλωμένη απομάκρυση του πιστού από τον αιρετικό ποιμένα του, δεν είναι άλλος από το περιβόητο 15ο της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, η οποία συνεκλήθη υπό του Αγίου και όντως Μεγάλου Φωτίου κατά το έτος 861. Είναι η Σύνοδος αυτή που επισήμως ανεγνώρισε ως έχουσα κύρος οικουμενικό την 7η Οικουμενική Σύνοδος του 787. Είναι η Σύνοδος αυτή που αναγνώρισε επισήμως και τελεσιδίκως την 7η Οικουμενική. Εδώ λοιπόν πάντως αξίζει να παρατηρήσουμε ένα, ας το πούμε, παράδοξο. Ενώ στην εγκύκλειό της η ψευδοσύνοδος της Κρήτης έκανε λόγο για πολλές συνόδους και οικουμενικές και τοπικές, δεν έκανε καμία αναφορά στην υπόψη σύνοδο. Γιατί άραγε? Η απάντηση νομίζω δεν είναι δύσκολη, διότι σε αυτή τη σύνοδο υπάρχει ο συγκεκριμένος κανόνας, ο 15ος. Το τμήμα τώρα του κανόνας που είναι ενδιαφέρον είναι η διευκρίνηση ότι ο όστης για ζητήματα πίστεως αποκόπτεται της κοινωνίας του οικείου πλην αιρετίζοντος επισκόπου, γι' αυτό και τον ονομάζει ο ίδιος ο κανόνας ψευδεπίσκοπο, όχι μόνο δεν κάνει σχίσμα, αλλά και σώζει την Εκκλησία από σχίσματα.
Γι' αυτό και είναι τιμής άξιος, όχι βεβαίως από τον αιρετίζοντα επίσκοπό του, ο οποίος συνήθως τον διώκει, αλλά από όλους τους Ορθοδόξους και πιο συγκεκριμένα από την μέλουσα Ορθόδοξη Σύνοδο, η οποία και θα αποκαταστήσει την Ορθοδοξία και την ειρήνη στην Εκκλησία, ότι δηλαδή είδαμε, ήδη είδαμε ότι έκανε και η 7η Οικουμενική και προ αυτής η 3η Οικουμενική Σύνοδος και βεβαίως όλες οι υπόλοιπες. Οφείλουμε εδώ να τονίσουμε ότι η διακοπή μνημοσύνου εκφράζει και φανερώνει την ενότητα της πίστεως των Ορθοδόξων, την οποία προασπίζονται έναντι του μολυσμού της αιρέσεως, εμποδίζοντάς την να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, απομονώνοντας έτσι τη δράση του κακοδόξου επισκόπου, ουσιαστικά ψευδεπισκόπου. Αυτό άλλωστε και σημαίνει λέξη αποτύχησης ή έγερσης τείχους που απομονώνει. Πράγματι, μόνο η διακοπή κοινωνίας ή μνημοσύνου ή αποτύχησης, όλα το ίδιο σημαίνει, δύναται να αποτελέσει όχι μόνο εμπόδιο στην εξάπλωση της αιρέσεως, αλλά και αποτελεσματικό έλεγχό της με επακόλουθο οι απλούστερες ψυχές των πιστών να αποφύγουν τον μολυσμό εκ του δηλητηρίου της. Χαρακτηριστικά εδώ να αναφέρουμε αυτά που μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις για το δηλητήριο της αιρέσεως. Είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε την έννοια του μολυσμού. «Τες γάρ κοψίες των σοφισμάτων, το φθοροποιόν δόγμα, ή ότι είναι μέλητη καταχρώσαντες, επιδάνε χαίωση την απάτη, τη ψυχή του ακούοντος». Ουσιαστικά εδώ μας λέει ότι με δοκισισοφίες, ας τις πούμε έτσι, οι αιρετικοί, αναμειγνύουν το δηλητήριο της αίρεσης με κάποια ορθόδοξα επιφανειακά διδασκαλίες και με αυτόν τον τρόπο τους απλουστέρους τους εξαπατούν. Επίσης, ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, αναφερόμενος σε αιρετικούς νεστοριανούς της εποχής του, που όμως υπεκρίνονται τους ορθοδόξους, μας λέγει «Υποπλάτων δε μεν γαρ τα ορθά βούλες θεφρονήν και δόκης είναι αυτής της εις τούτο ροπής καθάπερτη προσωπείων». Σαμάσκα λοιπόν, μας λέγει ο Άγιος, ότι υποκρίνονται τους Ορθοδόξους και ότι φρονούν σωστά, εναρμόσαντες των της νεστορίου της ευβίας ιών, συμπλέγουν και αυτοί δηλαδή το δηλητήριο της αιρέσεως εκείνη την εποχή του νεστορίου, και εχαίωση τες των απλουστέρων ψυχές και τον χύνουν στις ψυχές των απλουστέρων, οι οποίες δεν μπορούν θεολογικά να καταλάβουν ακριβώς τι συμβαίνει. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος που ο 15ος επαινεί τελικά τους Ορθοδόξους, διότι, και μάλιστα επ' αυτού έχει γίνει και πολλή συζήτηση, γιατί επαινούνται, διότι όχι μόνο έμειναν αυτοί αλόβητοι από τη λίμνη της αιρέσεως, αλλά έγιναν και για τους υπολείπους αρρωγοί, στο να εννοήσουν τον επαπειλούμενο όλεθρο της σωτηρίας τους εκ της κοινωνίας προς την αίρεση. Τελικός στόχος του αγώνα της αποτυχήσεως είναι η σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου, όπου εκεί τελεσιδίκως θα αναθεματιστεί η αίρεση και η αιρετική και θα ολοκληρωθεί έτσι επιτυχώς ο εκκλησιαστικός αγώνας. Είναι εκεί που κλείνει πλέον ο αγώνας. Στο σημείο πάντως αυτό οφείλουμε να σταθούμε στο γεγονός ότι ο κατά πάντα τίμιος και στοιχών προς τους ιερούς κανόνες αγώνας των αποτυχιζομένων, ως μειόφιλε, παρεξηγείται υπό κάποιον και όπως ήταν αναμενόμενο πολεμείται υπό τον εναντίον. Χαρακτηριστικά, συναντάμε σε κείμενα και σχόλια, στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα εκφράσεις του τύπου, η τακτική των αποτυχιστέντων, έχουσα διασπαστικά στάσεις, οδηγεί σε απροβλέπτους αλλά και τραγικά συνεπίας, οδηγώντας τους στον αποκόπτονται σταδιακώς από το σώμα της Εκκλησίας. Αλλού δεν διαβάζουμε. Ή μη αναγνώριση του επιχωρίου αρχιερέως υπό των μελών του εκκλησιαστικού πληρώματος συνιστά απάρνηση της κανονικής, πνευματικής και διοικητικής δικαιοδοσίας, δηλαδή διάσπαση της εκκλησιαστικής ευταξίας και κατάργηση της ενότητος τόσο της δογματικής όσο και της κανονικής. Όλα αυτά τα υποχωρεί. Ας σημειωθεί ότι το μόλις αναγνωστέν χωρίων αποτελεί τμήμα εκ της καταδικαστικής αποφάσεως της γεροντίας της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας κατά του γέροντος Σάβα και κατά του γέροντος Χερουβίου. Τα νοτέρω καταδικάζουν σαφώς αυτήν ταύτην την έννοια της αποτυχήσεως. Την εξοβελίζουν στην ουσία από την Ορθόδοξη παράδοση εκ του αιρετίζοντος επισκόπου ή μάλλον υπήν ψευδεπισκόπου, προσδίδοντας τους αποτυχιζομένους την πρωτοβουλία των ενεργειών και όχι ως είναι αυτονόητο, αποδίδοντάς τους τον χαρακτήρα της αντιστάσεως σε μια προλαβούσα ενέργεια. Εννοείται εκ του επισκόπου και μάλιστα όχι για ιάσιμα ζητήματα, αλλά για θέματα πίστεως, των οποίων δεν υπάρχει βέβαια ουσιοδέστερο. Πού οφείλεται τόσον η εκ των μετριοπαθών, την οποία ας την δεχθούμε ως καταρχάς καλοπροαίρετο, όσο και η εκ των σκληροπυρηνικών, κατ' ουσίαν οικουμενιζόντων,
αυτής τάσης. Με λίγα λόγια, τι υποκρύπτεται ο όπισθεν των κατηγοριών, ποιος είναι ο πυρήνας της προβληματικής τους. Ταπεινώς φρονούμε ότι ο πυρήνας της προβληματικής έγκειται σε δύο οπωσδήποτε αλληλοεξαρτώμενα ζητήματα. Κατά πρώτον, είναι η μετάλλαξη βασικών, θεμελιωδών θα λέγαμε, εκκλησιολογικών αρχών και κριτηρίων που περιγράφουν τη φύση και τον χαρακτήρα του λειτουργήματος του Επισκόπου στη ζωή της Εκκλησίας και τούτο έγκειται στην επίδραση της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας του Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζησγιούλα. Το δεύτερο εξαρτώμενο κατ' ουσίαν εκ του πρώτου είναι η δραματική αποσύνδεση αυτού που σήμερα νοείται ως πνευματική ζωή, δηλαδή ο καθαρτικός αγώνας κατά των παθών και συνακόλουθα εκτίσεις των αρετών, από τον αγώνα υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως. Ναι, πλέον υπάρχει αποσύνδεση αυτών των δύο. Ας προχωρήσουμε πρώτα να δούμε λίγο το ζήτημα της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας. Είναι γνωστό ότι η ευχαριστιακή εκκλησιολογία αποτελεί τον καρπό των ακαδημαϊκών προσπαθειών του από το 1986 άνευ ποιμνίου Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζησγιούλα. Από την εποχή που πρωτοεμφανίστηκε η πολύ γνωστή διδακτορική του διατριβή το 1965, με θέμα τη θέση του Επισκόπου στην αρχαίγονη Εκκλησία, έως και σήμερα ο Ζησγιούλας διακονεί ακατάπαυστα και ακαταπώνητα τη νέα για τα ορθόδοξα δεδομένα και δυστυχώς αιρετική αυτή διδασκαλία. Ήδη έχουν γραφτεί αρκετά από εγκρίτους θεολόγους για πολλά από τα αιρετικά χαρακτηριστικά της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας, αν και ταπεινώς φρονούμε ότι ο πυρήνας της παραμένει σε αιτία άνευτης δέουσας αναλύσεως, γι' αυτό και δεν έχει αποτελεσματικά αποδομηθεί και το σύνολο της Ζησγιούλιας εκκλησιολογικής θεωρήσεως. Μονάχα κομμάτια της έχουν μέχρι στιγμής ελεγχθεί. Πιθανόν δεν είναι ευρέως γνωστό ότι η ευχαριστιακή εκκλησιολογία ως εκκλησιολογική θεώρηση δεν πρωτοεμφανίζεται στην Καθημάς Ανατολή. Το αναφέρουμε αυτό εδώ για να υπογραμμίσουμε την όντως μη ορθόδοξη προέλευσή της. Δυστυχώς, η σημερινή κτρή εκκλησιαστική κατάσταση, αποτέλεσμα της άνευ ουσιαστικών εμποδίων προελάσεως του οικουμενισμού, οφείλεται επιπλέον στην υιοθέτηση ολοκλήρου ή τουλάχιστον συγκεκριμένων τμήματων της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας, ακόμη και αποκαλείται προαιρέσει αντιοικουμενιστές. Θα ήθελα να προσεχθεί λίγο αυτό, οι οποίοι την αποσυνδέουν από τον οικουμενισμό και τούτο διότι είτε αυτό εδιδάχθησαν στις θεολογικές σχολές απάσης δυστυχώς της Ορθοδόξου Χριστιανοσύνης και το οποίο αποτελεί μια όντως τεραστίων διαστάσεων νίκη των οικουμενιστών, την οποία κατάφεραν δουλεύοντας συστηματικά, αντίθετα από εμάς, και σε βάθος χρόνου, αντίθετα από εμάς. Είτε απλά την εθεώρησαν, άνευ ουσιαστικής μελέτης είναι αλήθεια, ως προερχομένη μένα από οικουμενιστές, προεξάρχοντα τον Ζησγιούλα, αλλά που απηχείται σε αυτόν η όντως Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Δηλαδή σου λέει, ο Ζησγιούλας δεν έχει πει, ό,τι έχει πει είναι αιρετικό. Έχει πει και Ορθόδοξη. Στην Ελλάδα, ήδη είχε εργαστεί εκείνα τα χρόνια ο καθηγητής Γεράσιμος Κολυδάρης, είναι ο καθηγητής του Ζησγιούλα, υπό την έμπνευση και εποπτεία του οποίου ολοκληρώσε το διδακτορικό του Ζησγιούλας. Η κύρια συνεισφορά τώρα του Ζησγιούλα είναι η πιο συστηματική επεξεργασία του θέματος και έχοντας εγκαίρως κατανοήσει το προς τα πού οδηγούν οι εξελίξεις, προέβησε αρτιότερη ενσωμάτωση ουσιωδών παπικών στοιχείων της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας, όπως η τριαδολογική της θεμελίωση, κατά πιστή αντιγραφή της βασικής δασκαλίας του εξαιρετικά γνωστού και σημαντικού παπικού θεολόγου Καρλ Ράνερ. Περνώντας τώρα στο καθεαυτό περιεχόμενο της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας και στα σημεία εκείνα που άπτονται του θέματός μας, θα παρουσιάσουμε στοιχεία της, τα οποία βρήκαν θέση στην επιχειρηματολογία εγκυκλίου Μητροπολίτου, κατά γνωστού και καταξιωμένου αποτυχισμένου κληρικού του, κάτι που όπως πιστεύουμε έχει πρόσθετη αξία, διότι αποδεικνύει περίτρανα το εύρος της αλλίωσης που έχει πλέον επισυμβεί στην κατόνομα δυστυχώς Ορθόδοξη Εκκλησιολογική Αυτοσυνειδησία. Στην υπόψη εγκύκλιο, η οποία σημειωτέων δημοσιεύθηκε και εκρίθη τόσο στον εντυπώσιο και στον ηλεκτρονικό τύπο και εφημών, συναντάται ρητή αναφορά στην πηγή του πλήθους των κακοδοξιών της. Κάνοντας λόγο ότι βασίζεται στη μελέτη συγχρόνων δοκίμων επισκόπων και δασκάλων της δογματικής θεολογίας, με τη διαφορά ότι η περί επισκόπου και επισκοπικού μνημοσύνου κακοδοξίες της εγκυκλίου εν Ελλάδη δεν έχουν παρά μία μόνο πηγή, εκ της οποίας άπαντες αντλούν το θολερόν είδωρ αυτής του Ζησγιούλα. Επαναλαμβάνεται σε πολλά σημεία των γραπτών του Ζησγιούλα βρισκομένη θέση, η οποία είναι και αθεολόγητη και παντελώς πατερικά αμάρτυρη, ότι δηλαδή, ας το ακούσουμε αυτό, είναι από την εγκύκλιο, έγινε και η πολύτιμη, ας το ακούσουν, θα παρακαλούσω τους ιερείς.
έγινε και η πολύτιμη εκχώρηση από τον χειροτονούντα επίσκοπο στον χειροτονούμενο πρεσβύτερο το δικαίωμα, είναι και ασύντακτη η συντάκτηση Ηρακλείου, να τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο λόγος των ανωτέρων παραθεμάτων υπό τους συγγραφέους της Ηρακλείου δεν είναι άλλος από το να οδηγήσει τον αναγνώστη στην υιοθέτηση και αποδοχή της ακολούθου προτάσεως. Ο χειροτονών επίσκοπος όμως κράτησε έναν ομφάλιο λόρο Αγίου Συνδέσμου με τους χειροτονουμένους από αυτόν πρεσβυτέρους. Ποιος είναι αυτός? Είναι η μνημόνευση του ονόματος του οικείου επισκόπου στην τέλεση οποιασδήποτε αγιαστικής πράξεως. Εδώ έχω σβήσει κάτι, αλλά νομίζω τώρα θα το πω. Μέσα σε αυτές βάζει και την αρχή της ποδοσφαιρικής συνόδου, η Εγκύκλειος. Αυτό είναι μια αγιαστική πράξη. Λοιπόν, ο σκοπός λοιπόν, δεν είναι άλλος από το να εισαγάγει τη βλάσφημη, επίσης παπική θεώρηση, περί μνημοσύνου και της σημασίας αυτού. Η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου ως εγγύηση για τα όσα τελούνται. Εγγύηση, επομένως, δεν είναι ο Χριστός και η πίστη του λειτουργού ιερέα, του πιστού λαού και φυσικά του Επισκόπου, αλλά το μνημόσυνο του ονόματος του Επισκόπου. Είναι βεβαίως να μπορεί κανείς με το θράσος της νέας εκκλησιολογίας των Οικουμενιστών, μια πρόχειρη ανάγνωση των πατερικών εξηγητικών έργων περί του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπως παραδείγματος χάρη του ιερού Νικολάου Καβάσιλα ή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Κυρίως όμως το περί Ευχαριστίας κεφάλαιο στο περί Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας βιβλίο του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου δεν αφήνει ούτε μία αμφιβολία επί του θέματος. Η μοναδική εγγύηση του μυστηρίου είναι αποκλειστικός και μόνον ο Ιησούς Χριστός και ουδής άνθρωπος, έστω και αν είναι επίσκοπος. Ενδεικτικώς, αδελφοί, παραπέμπουμε στη γραπτή έκδοση της εισηγήσεως σε τρία άκρος κατατοπιστικά χωρία του Νικολάου Καβάσιλα από το έργο του Ερμηνεία στην Θεία Λειτουργία. Είναι εξαιρετικά. Το δεύτερο σημείο, εξίσου σημαντικό με το πρώτο, είναι ότι στα ανωτέρω πατερικά συγγράμματα, ο σημειωτέων είναι και τα κυριότερα της εκκλησιαστικής γραμματείας περί Θείας Ευχαριστίας, πουθενά δεν γίνεται λόγος περί μνημονεύσεως του επισκοπικού ονόματος, ως δίθεν αναγκαίο για το έγκυρον ή το αγιαστικό του μυστηρίου. Η περιμνημοσύνου θεωρία του Ζιζιούλα, που ακολουθεί ομόφρον αυτού συντάκτης της Εγκυκλίου, δίδει θεολογικό νόημα στη μνημόνευση, εφόσον η Θεία Λειτουργία, όπως και οποιοδήποτε άλλο μυστήριο, γίνεται στο όνομα του Επισκόπου. Μας αναφέρει ο Ζιζιούλα σε δικό του κείμενο, στο οποίο θα παραπέμπουμε, την παραπομπή θα την έχουμε στη γραπτή έκδοση της εισηγήσεως, αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ενώ οι πρεσβύτεροι μιας τοπικής εκκλησίας τελούν την ευχαριστία στο όνομα του τοπικού επισκόπου, ο επίσκοπος την τελεί πάντοτε στο όνομα του δικού του πρώτου. Ας αναρωτηθούμε ποιος είναι ο έσχατος πρώτος. Πράγματι, κατά τη Ζιούλα, όποιος δεν μνημονεύει τον επίσκοπό του την ώρα της ευχαριστίας, αποκόπτει τον εαυτό του από τον κατάλογο των ζώντων. Τον αποκόπτει. Γι' αυτό και η ευχαριστία που δεν τελείται στο όνομα του οικείου επισκόπου ή του κατά παραχώρηση του προεξάρχοντος επισκόπου, είναι χωρίς σωστική σημασία για αυτούς που την τελούν. Τελικώς, η Ζιζιούλη απακοποίηση της καθημάς εκκλησιολογίας έχει οδηγήσει στο να γράφονται πάλι από τον Ζιζιούλα πράγματα όπως «Δεν μπορούμε να προσευχόμεθα απευθείας στο Χριστό, αλλά πρέπει να παρεμβάλλεται η εικόνα του, ο επίσκοπος, μάλιστα άλλος επίσκοπος, στην περιοχή Αττικής, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, είχε πει σε γυναικείο μοναστήριο, άχρηστα είναι τα κομποσίνια σας, αν δεν προσεύχεστε διε μου». Λοιπόν, ναι, μου το είπε αυτό προσωπικά ο λειτουργών εκεί ιερέας. Έτσι. Πέρα του αθεολογήτου και αντορθοδόξου ότι δήθεν προσευχόμαστε δια του επισκόπου, οδηγούμαστε στην επιπλέον διατύπωση θέσεων όπως στην εικόνα υπάρχει προσωπικά το πρωτότυπο. Γι' αυτό και η προσκύνησή της επί το πρωτότυπο διαβαίνει κατά την γνωστή φράση του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτά μας τα λέει λοιπόν ο Ζιζιούλας. Προσκυνούμε τον Επίσκοπο γιατί διαβαίνει προς τον Θεό η προσκύνηση. Ιδού το μέγεθος του παπικού παροξισμού του Ζιζιούλα, όπως ο Πάπας είναι αντιπρόσωπος του Χριστού επί της γης και τελικός Θεός επί της γης, έτσι πλέον και για εμάς τους Ορθοδόξους, απαιτείται πλέον η λατρευτική προσκύνηση του Επισκόπου ανεξαρτήτως του τι πιστεύει, τι κάνει, αφού είναι εικόν Χριστού ένεκα της χειροτονίας του. Από όλα αυτά που αναφέρομαι και τα οποία ακροθυγώς μόλις και με αδρές γραμμές περιγράφουν την όχι απλώς προβληματική αλλά κυριολεκτικώς αιρετική ευχαριστιακή εκκλησιολογία του Ζιζιούλα, γίνεται κατανοητή
η αντίδραση πολλών στο αυτονόητο δικαίωμα των Ορθοδόξων στην αποτύχηση εξαιρετίζοντος ψευδεπισκόπου και προσυνοδικής καταδίκης του. Αποκοπή από τον δημόσιο, αποκοπή από την Εκκλησία. Το αρχιμίδιο σημείο όλων των ζυγιούλιων πλανών είναι αυτό που καταγράφεται μονότονα σε όλα τα κείμενα, στην κυριολεξία σε όλα τα κείμενα. Ότι δηλαδή το κύριο χαρακτηριστικό του επισκόπου είναι ότι είναι προεστός της Θείας Ευχαριστίας, την οποία κατά κυριολεξία αυτός είναι που κυρίως τελεί και κάθε τι άλλο που σχετίζεται με την επισκοπική διακονία το θεωρεί ως απορρέον εξ αυτού, εκ της τελέσεως δηλαδή της Θείας Λειτουργίας. Το ότι ο επίσκοπος είναι προεστός και ως τέτοιος είναι ο προεξάρχων της Θείας Ευχαριστίας, πράγματι ουδής Ορθόδοξος το αρνείται. Όχι όμως ότι είναι το κύριο ή κατά συζιούλα σχεδόν το αποκλειστικό στοιχείο της διακονίας του. Πράγματι, ουδεμία αποστολική ή συνοδική ή πατερική μαρτυρία δεν δύναται να ανεβρεθεί και να υποστηρίξει μια τέτοια θέση. Αυτό όμως που κατά κόρο συναντάω μελετητής της Ορθοδόξης Θεολογίας είναι ότι κύριο χαρακτηριστικό του επισκοπικού αξιώματος είναι η διαφύλαξη της καθαρότητος του θησαυρού, της πίστεως και η διδασκαλική μετάδοσή της και η συνεπακόλουθη προστασία του ποιμνίου από τον όλεθρο των αιρέσεων. Σύνολη, η αγιογραφική λειτουργική μας παράδοση, όταν πρόκειται περί ιεραρχών, είτε μαρτύρων, είτε ομολογητών, το επιβεβαιώνει άνευ ουδεμίας εξαιρέσεως. Είναι το θυσιαστικό φρόνημα της Εκκλησίας, το οποίο τόσο λείπει στις μέρες μας. Αυτό που τους οδήγησε στην ομολογία του ότι ημίν εχαρίστη το υπερ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπερ αυτού πάσχειν. Όπως μας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Το ύψος του επισκοπικού αξιώματος είναι αδιαφιλονίκητο. Κάτι που σύνολη η πατερική παράδοση παραδέχεται. Θεωρώντας την χάρη της ιεροσύνης, ότι μεγαλύτερο έχει δεχθεί ως δώρο το ανθρώπινο γένος εκ του Θεού. Ποιες είναι όμως οι χαρισματικές λειτουργίες του υπερφυός, του υπερφυούς όντως αξιώματος? Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, προφήτας καλεί τους επισκόπους, ως εν προφητείες και διδασκαλίες τες δια του πνεύματος δωρεές και κοσμημένους, και Αγίους τους ονομάζει ο Άγιος Μάξιμος, ως συγγενείς του Θείου Φωτός, εφόσον βιωματικά βεβαίως το ζούνε. Το ερώτημα που γεννάται είναι τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την με προφητική διάβγεια γνώση του Θείου Θελήματος, καθοδήγηση του πιστού λαού του Θεού υπό του όντως Αγίου Επισκόπου. Την απάντηση μας την δίνει ο εναγίης Φλαβιανός, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, που επιστέλλοντας τον επίσης Άγιο Λέοντα Πάπα Ρώμης, του έγραφε «Ευσεβίας και του ορθοτομήστε του λόγου της αληθείας, ουδέν τιμιότερον ιερεύσιν Θεού, ουδέν τιμιότερον ιερεύσιν Θεού». Και προσθέτει «Πάντα ποιητέων ημίν και πονητέων υπέρ της αληθούς πίστεως». Να κάνουμε τα πάντα και να προσπαθήσουμε με όλους τους τρόπους υπέρ της αληθούς πίστεως. Ομοίως, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας μας λέγει «Επειδή δε παρά Θεού τεθήμεθα σκοπή και των λαών κηδεμόνες». Πώς σου κέρδει, πώς δεν πρέπει. Και μάλα προθήμως, και μάλιστα με μεγάλη προθυμία, την ιεράντε και εκκλησιαστική λαβώντας σάρπιγγα, της ευσεβήν ελωμένης, σε αυτούς δηλαδή που θέλουν να είναι ευσεβείς, της του διαβόλου παγίδος κατησημείνε την έφοδον, δηλαδή να πνεύσει σάλπιγγα, να ηχήσει σάλπιγγα, έτσι ώστε να ειδοποιήσει το πίμνιο ότι κάνει έφοδο ο εχθρός. Ποιος? Ο διάβολος. Τι να γαρ επίρτησε δίκην, δηλαδή τιμωρία, τη σιωπώση ο Θεός, το αίμα φυσήν εκ της χειρός σου εξητήσω. Αυτή είναι λοιπόν η δίκη προς τους σιωπώντας επισκόπους, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος. Κι όμως, δια της ζεσιούλιας ευχαριστιακής εκκλησιολογίας μαθαίνουν οι σημερινοί κληρικοί και αυριανοί επισκοποί ότι καθίστανται τύπος και τόπος Χριστού απλώς εκ της χειροτονίας, άνευ προϋποθέσεων προτέρου Αγίου Βίου, που θα τους καταστήσει δεκτικούς της άνωθεν χάριτος, την οποία καλούνται δια των έργων τους να φανερώσουν. Και αυτό το αναφέρει σε πάρα πολλές φορές ο Ιερός Καβάσιλας, εκ του οποίου αρέσκονται, του οποίου μάλλον αρέσκονται οι οικουμενιστές να παραθέτουν ένα τιμόρι σχολείο, αλλά όλα τα υπόλοιπα να τα παραβλέπουν. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, οδηγούμαστε, όπως είναι δυστυχώς συμβαίνει, στη διάκριση και αποσύνδεση των διαφόρων διακονιών του επισκοπικού αξιώματος από τη χαρισματική λειτουργία τους. Καλύψαμε, νομίζω, εν συντομία το ένα σκέλος του προβλήματος.
που σχετίζεται με τη μετάλλαξη, όπως είπαμε, εκκλησιολογικών αρχών και κριτηρίων 11 της επιδράσεως της αιρετικής νέας εκκλησιολογίας που εισήγαγε ο Ζησγιούλας. Το εαίτερο σκέλος που θα μας απασχολήσει, το οποίο συνδέεται με το πρώτο, μάλλον είναι το αποτέλεσμά του, είναι αυτό που αποσυνδέει την ανάγκη ομολογίας από την λυπή, εντός εισαγωγικών, πνευματική ζωή, ως αν τα δύο ταύτα να είναι μεταξύ του στεγανά. Μας λένε λοιπόν ότι αφού επίσκοπος είναι η Εκκλησία και το μνημόσυνο του ο απαραίτητος όρος που μας ενώνει με αυτήν, εμείς ας κοιτάξουμε τη μετάνοιά μας ή όπως λένε στην αγιορητική διάλεκτο τα κομποσχήνια μας, καθότι δεν είναι δική μας δουλειά να ελέγχουμε τους επισκόπους. Συνεχίζουν λέγοντας ότι και να κηρύσει αίρεση, αυτός θα δώσει λόγο, όχι εμείς, διότι δεν μολυνόμαστε. Μάλιστα, δια του πνευματικού μας αγώνα και της προσευχής μπορεί ο αιρετίζων επίσκοπος να φωτιστεί και να μετανοήσει. Αυτά λένε διάφοροι γεροντάδες και πνευματικοί, τόσο εντός όσο και εκτός Αγίου Όρους, και προτρέπουν τους υποτακτικούς και τα πνευματικοπαίδια τους να μην ασχολούνται με τα εκκλησιαστικά εντός εισαγωγικών και να είναι ειρηνικοί, μιας και αυτά δεν είναι δική τους υπόθεση, και προσθέτουν: έχουν γνώση οι φύλακες, άλλωστε δεν θέλουμε να κολαστούμε. Έχετε μας εμπιστοσύνη. Αυτά λοιπόν λένε από το 1965 με την άρση των αναθεμάτων και φτάσαμε στην Κρήτη με την αναγνώριση των αιρέσεων ως εκκλησιών. Εμείς αυτά δεν πρόκειται να απαντήσουμε κατά πώς μας υπαγορεύει ο λογισμός, καθότι ισχύει ότι, όπως μας λέει ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, όταν περί δογμάτων ο λόγος, ουδή το οικείο νοή πληροφορήστε, αλλά α παρελάβομεν. Τα αυτά κατέχειν, καν άγγελος εξ ουρανών έτερα ευαγγελίζεται. Όταν είναι περί δογμάτων ο λόγος, δεν πρέπει να πληροφορούμαστε εκ του ιδίου μας νοός, αλλά όσα παραλάβαμε, τα αυτά να κατέχουμε. Καν άγγελος εξ ουρανών μας ευαγγελίσει άλλα. Ας στραφούμε λοιπόν να εξετάσουμε το αν η ευσέβεια που κατά τους πατέρες διαστέλλεται από την ευλάβεια, διακρατείται όταν, για να το πούμε απλά, κοιτάμε τη δουλειά μας, αφήνοντας κατά μέρος το θεμελιωδέστερον, την προάσπιση της πίστεως. Προτρέπει λοιπόν ο μέγας ενομολογητές Όσιος Θεόδωρος Οστουδίτης να λαλούμε και να μη σιωπούμε καιρό κινδυνευούσης πίστεως, και μάλιστα σημειώνει «ότε περί πίστεως ο λόγος ουκ έστιν υπήν εγώ τι σημεί». Όταν είναι λόγος περί πίστεως, δεν επιτρέπεται να λέμε ποιος είμαι εγώ. Και σε άλλη επιστολή του, με αποδέκτη μια γυναίκα, της λέει: «Μη είπεις εξόκυλαν ιεράρχε, ιερείς, ηγούμενοι, καγόγινή, την φύση έχουσα ασθενή. Τι πράξω, πώς υπήσω, πώς να υποφέρω. Μη δαμός ο μήτερ, έκαστος ημών, ήλυφεν δύναμην παρά Θεό, έκαστος ημών, ήλυφεν δύναμην παρά Θεό, ανήρτε και γινή, νέος και πρεσβύτης της μέχρις αίματος υπερμαχήσεως του Θείου Νόμου και της Ορθοδόξου πίστεως ημών». Και ξανά μας λέει: «Μίουν να θυμίσεις, μάλλον μενούν ευχαρίστος ίσον, φέρε, μην να θυμίσεις, μάλλον ευχαρίστος, φέρε με υπομονή, είδεν γάρι μήν ο αγαθός Θεός και δια των εναντίων και θλιπτικών οικονομήν τα συμφέροντα, μετά δε πάντα έργων, το φυγήν την κοινωνία της Χριστομάχου αιρέσεως, η συμμέθεξης, ας το προσέξουμε, μελένει την ψυχήν και απόλυση και την καταστρέφει. Όσο νουν δίνει, φρόντιζε σ' αυτού. Τη δε πίστην ζημιούμενη, το μέγιστον, και μόνον των κινδύνων, με τα ταύτης γάρ εξελευσόμεθα, με αυτήν, με την πίστη, θα φύγουμε από αυτό το σώμα. Και αυτή η μην παραστέει μόνη, και αυτή μόνον θα παρασταθεί μαζί μας, μόνη. Μετά των έργων, των αρετών δηλαδή, εν ημέρα κρίσεως αιωνίως». Γίνεται σαφές ότι μόνον ως εντολή εννοούσε ο μέγας ομολογητής στον εκκλησιαστικό αγώνα, σε όλες του τις εκφάνσεις, έχοντας υπόψη του όλη την προηγουμένη αυτού πατερική παράδοση, η οποία στη βάση της είναι καθαρός βιβλική. Πάσουν ως της ομολογήσει είναι μην έμπροστη των ανθρώπων κτλ. Αυτό που προσπαθούσε λοιπόν να αποφύγει ο Άγιος Θεόδωρος και σύνολη η χωρία των προαυτού Αγίων Πατέρων ήταν το «εγγίζημι ο λαός ούτως το στόματι αυτών, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απαιμού». Την κατανόηση δε του τρόπου όπου σκέφτονταν οι πατέρες μας, την δίνει ένας από τους μεγαλύτερους καθηγητές της πνευματικής ζωής, ο Άγιος Μάρκος, ο ασκητής, για τον οποίο καθ' όλη τη διάρκεια του Βυζαντίου λεγόταν το περίφημο «Τα πάντα πόλησον» και «Μάρκον αγόρασον», τα βιβλία του δηλαδή, και το κάνει σε ένα κείμενό του «Κλειδί της Ορθοδόξου Ανθρωπολογίας»,
με ειδική αναφορά στο βάπτισμα, στο οποίο μας αποκαλύπτει τη διασύνδεση του πνευματικού νόμου, δηλαδή τη στηρήσεως των εντολών του Χριστού με τα μυστήρια, όπου και τα δύο μαζί, και τα δύο μαζί, συναποτελούν την όλη εν Χριστώ ζωή. Εδώ να πούμε ότι υπό την επίδραση της μεταπατερικής θεολογίας, όταν γίνεται λόγος περί εντολών, άμεσα χαρακτηρίζεται ως νομικισμός, ο οποίος θεωρείται από τους θειασσότες της μεταπατερικής θεολογίας ως μια δίθεν αιμονή στο γράμμα που αποκτήνει και όχι στο πνεύμα που ζωοποιεί. Την απάντηση τη δίνει άριστα ο Άγιος Μάρκος, σημειώνοντας ότι «εούν εντολέ, καθώ αν επιμελούνται, κατά αυτό την προς τον ελευθερώσαντα, δηλαδή τον Χριστόν αγάπην σημαίνωση. Καθώς λοιπόν εκτελούνται οι εντολές, τόσο σημαίνει την αγάπη μας προς τον Χριστό, ο οποίος είναι ο ελευθερώσαντας μας, είναι ο ελευθερωτής. Γι' αυτό και συνεχίζοντας επιλέγει οι αγώνες των πιστών, εντολέ εισή». Δηλαδή ο αγώνας συνδέεται με η έννοια του αγώνα με την έννοια της εντολής. Και αλλού πάλι περί των εντολών μας λέει ότι κατά την αναλογία της εργασίας των εντολών φανερώνεται το μέτρο της πίστεως. Εδώ τίθεται το ερώτημα, εάν με τον ενδεδειγμένο πατερικό τρόπο, εναντιούμενοι στην αίρεση, ο οποίας πίστεως φανερώνει το μέτρο, όταν όπως χαρακτηρίζεται υπό του Ιδίου Αγίου ο υπεραληθείας Χριστού, θάνατος, εντολή Θεού εστίν. Και αυτό λοιπόν εντολή είναι. Εδώ δεν πρόκειται απλώς περί μια σχετικά με την τελειότητα της πνευματικής ζωής αναφορά, αλλά περί αυτού τούτου του πυρήνα της. Πράγματι για την όντως πιστή καρδιά, την πιστεύουσα και προσπαθούσα για την εφαρμογή της τελείας εντολής, επικύλατο ο Κύριος να ποιήσει εκδίκηση, καθότι βοά προς αυτόν ημέρας και νυχτός. Τουναντίον όμως, για αυτήν που θελήματι η διπαθίας παραμένει εχμαλωτισμένη στην απραγία των εντολών, μη εφαρμόζουσα δηλαδή την εντολή που είναι η μόνη δυνατή να ελευθερώσει, ισχύει το «τι δε με καλείτε Κύριε, Κύριε και ού ποιείτε αλέγω» κατά τον Άγιο Μάξιμο δε τον ομολογητή. Ισχύει ότι αυτός που δεν εργάζεται τας εντολάς κατά την αναλογία της απραξίας επιδεικνύει και το μέτρο της απιστίας του και δέχεται σύμφωνα με αυτήν και την στέρηση της Θείας Χάριτος. Αγίου Μαξίμου προσταλάσσουν ερώτηση 54, ένα καταπληκτικό κείμενο. Κατά αυτόν τον τρόπο όμως, έτσι διατηρείται ο πόλεμος, διότι όπως το προσωπικό αγώνα συμβαίνει πολλοί να λυπούνται για τις αμαρτίες τους, όμως πολύ ευχάριστα τους βλέπουμε να καταδέχονται τις αιτίες αυτών, έτσι και για το ζήτημα της αιρέσεως, τώρα του οικουμενισμού, στενοχωρούνται πολλοί για αυτόν και για την ταραχή που φέρει στην Εκκλησία όμως αδρανούν, θεωρώντας εαυτούς ανετίους της καταστροφής. Πριν ο Άγιος Μάρκος πάλι τους αποστομώνει. Αν πάντοτε θεωρείς τον εαυτό σου ανέτιο, το είναι δείγμα μεγάλης βλασφημίας, μας λέγει. Και ως αιτία αυτής της καταστάσεως θεωρεί την ίηση, η θαυμαστή αρχιτεκτονία του πνεύματος στα εξηγητικά του Αγίου Μάρκου, το πώς συμπλέκονται και οι αρετές και τα πάθη. Είναι καταπληκτική. Τελικώς, οι μη ποιούνται στις εντολές κρίνονται ως άπιστοι και καθίστανται, κατά την έκφραση του Αγίου Μάρκου, αυτοβοήθητοι. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, ως μη πραγματικώς ελπίζονται στη Θεία Βοήθεια. Δεν τη λαμβάνουν. Με συνέπεια να κτυπηθούν και από τους επομένους λογισμούς. Που στα εκκλησιαστικά, ας το πούμε έτσι, σημαίνει τη σταδιακή υιοθέτηση στοιχείων εκ της αιρέσεως. Καθιστάμενοι δυστυχώς δίχως να το εννοήσουν και αυτοί οι αιρετικοί. Εν κατακλείδη και ολοκληρώνοντας πλέον, χάρη τη Θεού την παρούσα εισήγηση, καταθέτω στην αγάπη σας τον πόνο και την αγωνία με την οποία γράφτηκε. Ελπίζουμε να βοήθησε τόσο στην κατανόηση της πολυμορφικότητας των ζητημάτων που συνδέονται με την έννοια της αποτυχήσεως, όσο και τους λόγους που οδηγούν σε αυτήν. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι άλλο παρά η διαμόρφωση ενός ευρέως αντιοικουμενιστικού μετόπου, θεμελιωμένου στην πατερική παράδοση και διακρατώντας πάντα χάρη τη Θεού την μέση και βασιλική οδό, μη εκκλίνοντας δηλαδή ούτε προς τα δεξιά, μα ούτε και προς τα αριστερά, ούτως ώστε ηχημαζομένοι από τους φοδρούς ανέμους της νεοφανούς αιρέσεως του οικουμενισμού, ναύς της Ορθοδοξίας, το πλοίο της Ορθοδοξίας, να επανέλθει στον γαλινό λιμένα του Θείου Θελήματος. Ήθε ο πονεμένος και περιφρονημένος λαός του Θεού, από τους ισχυρούς και θρασείς στην καρδία, να αξιωθεί να γευθεί το προφητικό. Επιστρέψω πάντα το λαό προσέ, ον τρόπον επιστρέφει νύμφη προς τον άνδρα αυτής, πλην ψυχή ενός αδρός συζητής, και παντί το λαό έστε ειρήνη. Η ψυχή του ενός ανδρός είναι βέβαια ο Κύριός μας. Ο Πασχάλιος, νικητήριος πεάνας της Εκκλησίας, η οποία καλείται νέα Σιών
και Νέα Ιερουσαλήμ. Αποτελεί για πάντα σημά το διαχρονικό αγγελτήριο αυτής της νίκης του εσφαγμένου αρνίου, την οποία εγγύηθηκε δια της διέματος θυσίας του. Χαίρες φόδρα θύγατε Σιών, κύρισε θύγατε Ιερουσαλήμ. Εφραίμ και κατατέρπο εξ όλης της καρδίας σου θύγατε Ιερουσαλήμ. Περίηλε Κύριος τα δικήματά σου, λελίτρο τέσε εκ χειρός εχθρών σου. Αμήν να το ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον μοναχό Επιφάνιο Καψαλιώτη εξ Αγίου Όρδου. Εισήγηση του Μιχαήλ Σιλβίου Κυρίλου Θεολόγου που θα εισηγηθεί ο πατήρ Κυπριανός. Παρακαλώ. Παναστογελότατοι και ετησιμονογιώτατοι πατέρες, εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές. Από τις ιδεολογίες που εμφανίστηκαν στον κόσμο τον 20ο αιώνα, ίσως η πιο επικίνδυνη είναι η παγκοσμιοποίηση, το τεκτονικό εμπνευσμό σχέδιο, το οποίο αποβλέπει στην κατάρρευση των πολιτιστικών, οικονομικών, γλωσσικών και θρησκευτικών συνόρων ανάμεσα στα διάφορα κράτη και την συγχώνευση όλης της ανθρωπότητας σε μία ενιαία οντότητα, σε πλανητική κλίμακα, με μία μοναδική πολιτική, οικονομική και θρησκευτική ηγεσία. Από πνευματική άποψη, αυτό το ιδεολογικό κατασκεύασμα είναι επικίνδυνο, διότι αφενός φαίνεται να είναι μία επανάληψη του σχεδίου περιφρόνησης του Θεού, που περιγράφεται στο επεισόδιο του πύργου της Βαβέλ από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής και αφετέρου φαίνεται να προετοιμάζει τους ανθρώπους και το τελευταίο στάδιο της ανθρώπινης ιστορίας, την έλευση του Αντιχρίστου. Και επειδή η παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με μια δημιουργία ενός πλανητικού κράτους και μιας πλανητικής οικονομίας και θρησκείας, εμφανίστηκε ο οικουμενισμός ως θρησκευτική έννοια. Μία ανακοίνωση, παρακαλώ. Αυτοκίνητο Ματίζ, νη ζήτα ζήτα, 19-17, κλείνει στο πάρκινγκ. Παρακαλώ. Ματίζ, νη ζήτα ζήτα, 19-17. Ενοχλεί αυτοκίνητο στο πάρκινγκ. Παρακαλώ να το παραλάβετε. Επίσης, είναι η τελευταία εισήγηση που γίνεται και μετά θα ακολουθήσουν οι απαντήσεις, τις ερωτήσεις, διευκρινήσεις πάνω στη εισήγηση. Διαβαστεί το πόρισμα διάγγελμα και θα κλείσουμε την ημερίδα. Λίγο υπομονή. Ο πατέρας Κυπριανός, παρακαλώ. Αντικαταστάτης ο γέροντας Σάββας Λαβριώτης. Και επειδή η παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με τη δημιουργία ενός πλανητικού κράτους και μιας πλανητικής οικονομίας και θρησκείας, εμφανίστηκε ο οικουμενισμός ως θρησκευτική έννοια. Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας παγκόσμιας θρησκείας σε έναν κόσμο χαρακτηρισμένο από θρησκευτικό σκεπτικισμό και ριζοσπαστικό αγνωστικισμό μπορεί να κατανοηθεί μόνο υπό το πρίσμα του απότερου σκοπού της παγκοσμιοποίησης, είτε την προετοιμασία του κόσμου για την έλευση του Αντιχρίστου. Εάν αυτός θα ερχόταν σε έναν κόσμο εντελώς άθεο, ποιος θα τον αναγνώριζε πλέον ως Θεό και θα τον λάτρευε ως τέτοιον? Μια πλαστή παγκόσμια θρησκεία στην οποία αλήθεια αντικαθίσταται από διαφορετικές αλήθειες που παράγονται από το μεταπτωτικό νου του ανθρώπου, μπορεί να δημιουργήσει τον ψευδοπνευματικό συνδετικό κρίκο που θα φέρει όλους όσοι έχουν απορρίψει τον Θεό στο σημείο να δεχτούν την βασιλεία του Αντιχρίστου. Ο οικουμενισμός μπορεί να οριστεί ως μια εκκλησιολογική αίρεση η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την ένωση όλων των χριστιανών σε μια θρησκευτική οντότητα
η οποία να θεμελιώνεται βάσει της αρχής του δογματικού μινιμαλισμού και της εκκλησιολογικής ουδετερότητας στο δόγμα που προκύπτεται από την συνύπαρξη όλων των αιρετικών ιδεολογιών των μελών της οικουμενικής κίνησης, έντονα προσαρμοσμένων στις ιδεολογικές ανάγκες του νέου κόσμου, την εμφάνιση του οποίου προετοιμάζεται από την παγκοσμιοποίηση. Από ιστορικής πλευράς, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών εμφανίστηκε στα μέσα του περασμένου αιώνα, το έτος 1948, με την πρώτη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στο Άμστερνταμ, όπου ως αφορμή της ύπαρξης αυτής της πλανητικής οργάνωσης προβλήθηκε ανάγκη να δοθεί μια κοινή χριστιανική ομολογία στους μη χριστιανικούς λαούς. Αποτελούμενο από πάρα πολλές προτεσταντικές κοινότητες, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών διατήρησε μέχρι σήμερα την μορφή μιας προτεσταντικής ομοσπονδίας και παρά την εκκλησιολογική ουδετερότητα, στην οποία έκανε αναφορά η δήλωση του Τορόντο, η οποία επικυρώθηκε πέρυσι και από την Σύνοδο της Κρήτης, έγινε φερέφωνο μιας προτεσταντικής εκκλησιολογικής προοπτικής όσον αφορά το είδος της αποκατάστασης της ενότητας των χριστιανών, στην οποία αποβλέπουν οι οικουμενιστικές προσπάθειες. Παραπέμπουμε εδώ στην άποψη πέντε Ελλήνων αρχιερέων, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τις τελευταίες εκκλησιολογικές εξελίξεις στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, όπως εμφανίζονται στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Πουσάν στη Νότια Κορέα του 2013. Στην Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ή μάλλον ορθότερα των αιρέσεων, η οποία έλαβε χώρα στο Πουσάν, διατυπώθηκε το προτεσταντικό εκκλησιολογικό δόγμα περί της αόρατης ενότητας της Εκκλησίας, η οποία είναι δήθεν πολυδογματική. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες που συμμετείχαν στην συνδιάσκεψη της Μόσχας το 1948 είχαν αποφασίσει να μην συμμετάσχουν στην Οικουμενική Κίνηση και στην πρώτη Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στο Άμστερνταμ. Παρ' όλα αυτά, κατά την τρίτη Γενική Συνέλευση του Νέου Δελχή το 1961, οι περισσότερες Ορθόδοξες Εκκλησίες συντάχθηκαν τελικά με αυτήν την προτεσταντική θρησκευτική λέσχη, με τις επιπτώσεις της πράξης αυτής να είναι αισθητές στην Ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή μέχρι τη σήμερα. Το 1961 έγινε μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας. Προκειμένου να αποκτήσουμε μια εικόνα για τον αγώνα που γίνεται στη Ρουμανία εναντίον του οικουμενισμού και τη Συνόδο της Κρήτης, θα πρέπει να κάνουμε μερικές αναφορές στις επιπτώσεις που είχε στην ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας η συμμετοχή της στο PCE. Στα διδακτικά εγχειρίδια του μαθήματος της ιστορίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας αναφέρουν για τον Πατριάρχη Ιωστινιανό Μαρίνα, κατά την ποιμαντορία του οποίου πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Στη χώρα μας έχει συμβάλει στην προώθηση του τοπικού οικουμενισμού. Έτσι, με τα επιτεύγματά του ο Πατριάρχης Ιουστινιανός μένει στην ιστορία ως μια σημαντική μορφή ολόκληρης της Ορθοδοξίας, ως ένας σπουδαίος αγωνιστής των ημερών μας στον οικουμενικό χώρο. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι το Ρουμανικό Πατριαρχείο, προτεργάτης του νυφάλιου προσεκτικού δηλαδή οικουμενισμού στις μέρες μας, έχει ανακηρύξει τη φετινή χρονιά ως έτος του Πατριάρχου Ιουστινιανού Μαρίνου. Την πρώτη σοβαρή συνέπεια του τοπικού οικουμενισμού αποτέλεσε η δίκη δύο επισκόπων το 2008 για μυστηριακή κοινωνία με τους ελληνόριθμους καθολικούς. Αφού επέδειξαν μετάνοια, δεν τους επιβλήθηκε καμία ποινή από την Ιερά Σύνοδο. Ένας εξ αυτών προέβη τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, σε καθαίρεσε ιερέα που είχε διακόψει το μνημόσυνό του για τη συμμετοχή του στην Ερετική Σύνοδο της Κρήτης. Αντιμέτωποι με αυτήν την αργή οικουμενική μόλυνση, οι πιστοί εξεδήλωσαν μια αντίδραση απόρριψης, ιδίως εκείνοι οι οποίοι είχαν καλούς πνευματικούς προερχόμενους από τα μεγάλα μοναστήρια της χώρας. Ο ευσεβής λαός και η μεγάλη πνευματική ήταν οι κύριοι παράγοντες που αντιστέκονταν στην διείσδυση του οικουμενισμού στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας. Πνευματικές μορφές όπως ο Άγιος Ιωάννης Εκνεάμς, Χοζεβίτης, ο Γέρον Ιωστίνων Πάρβου, ο Γέρον Αρσένιε Παπατσιόκ, ο Γέρον Ηλία Κλεόπα, ο πατήρ Γεώργιος Κάλτσιου Νουμιτριάτσα Σεά ή ο καθηγητής Πανεπιστημίου και μέλος της Ρουμανικής Ακαδημίας πατή Δημήτρου Σταλιλοάε και πολλοί άλλοι επέκριναν τη συμμετοχή της Ορθοδοξίας στην Οικουμενική Κίνηση, τονίζοντας τους κινδύνους που ενέχει για την ανώθευτη διατήρηση
της ορθόδοξης διδασκαλίας και τη σωτηρία των πιστών. Παραμένουν αξέχαστα τα λόγια του πατρός Στανιλοάρ. Συμφωνώ με τον πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς ότι ο οικουμενισμός είναι πανέρεση ή ο οικουμενισμός είναι προϊόν της μασονίας. Πάλι θέλουν να σχετικοποιήσουν την αληθινή πίστη. Η παπική, λεγόμενη ρωμαιοκαθολική για αυτούς, εκκλησία κατά αυτούς, και η ορθόδοξη εκκλησία δεν είναι αδελφές εκκλησίες. Υπάρχει μόνο ένα σώμα, επομένως μία εκκλησία. Ο όρος αδελφές εκκλησίες είναι αδόκιμος. Σημαντικό ρόλο για τον αγώνα εναντίον του οικουμενισμού στη Ρουμανία κατά την μετακομμουνιστική περίοδο είχαν οι συναντήσεις με μεγάλες προσωπικότητες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος. Το 2010 διεξήχθη στη Κωνσταντζά ένα εξαιρετικό συνέδριο με θέμα «Το μήνυμα της διδασκαλίας του Αγίου Γρηγορίου Παλαμάη στην εποχή μας», στο οποίο οι ηγητές ήταν ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός και ο κύριος Δημήτριος Ελεγκύρης. Το 2013 οργανώθηκε μια σειρά ομιλιών του πατρός Θεοδόρου Ζήση για το θέμα του οικουμενισμού και το 2014 ακολούθησαν 5 ομιλίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πυραιός Σεραφείμ με θέμα επανέρεσης του συγκριτιστικού διαχριστιανικού οικουμενισμού. Αυτή είναι πνευματική πραγματικότητα. Συντόμως περιγραφόμενη, στην οποία εμφανίστηκε το γεγονός της Συνόδου της Κρήτης και των αποφάσεών της. Η αντιπροσωπεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας αποτελείται από 25 ιεράρχες, οι οποίοι ψήφισαν ομοφόνος τα εγκριθέντα από την Σύνοδο έγγραφα, χωρίς καμία αντίρρηση. Επικαλούμενες στα τεκτενόμενα της Συνόδου, κάποιες φωνές ισχυρίζονται ότι υπήρξαν έντονες συζητήσεις, ότι η ρουμανική αντιπροσωπεία έχει μια σημαντική συμβολή στην διαμόρφωση των εγγράφων, σύμφωνα με ορισμένους συμμετέχοντες, είχαν αντιταχθεί στεναρά μάλιστα στη ριζοσπαστική οικουμενιστική μερίδα που εκπροσωπούσε ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζιζιούλας. Είναι βέβαιο όμως ότι τελικά για λόγους αγνώστους στο ευρύ κοινό, ολόκληρη η ρουμανική αντιπροσωπεία συμφώνησε με την διατύπωση των εγγράφων της Συνόδου, τα οποία και είχε υπογράψει χωρίς καμία επιφύλαξη. Στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας και επί τη ευκαιρία τονίστηκε η συμβολή της ρουμανικής αντιπροσωπείας στη Σύνοδο ή τι έγινε η αποδοχή των εγκριθέντων από την Σύνοδο εγγράφων έτσι όπως είναι και όπως άλλωστε προέβλεπε και το άρθρο 13 του κανονισμού οργανώσεως της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, δηλαδή χωρίς να γίνονται τροποποιητικές επεμβάσεις επάνω στα κείμενα, διατυπώθηκε το συμπέρασμα ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος δεν διατύπωσε καινούργια δόγματα, δεν διατύπωσε καινούργιους κανόνες ή λειτουργικές αλλαγές, αλλά ομολόγησε το γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας εξέδωσε ένα ανακοινοθέν στο οποίο τάσεται υπέρ του νυμφάλιου οικουμενισμού. Παραθέτω ένα απόσπασμα από το κείμενο. Εξ επόψεως Ορθοδόξου, ο νυμφάλιος οικουμενισμός δεν είναι ένα νέο δόγμα πίστεως, αλλά μια πνευματική στάση διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των χριστιανών. Το ανακοινοθέν αναφέρει και ότι ο οικουμενισμός δεν έχει καταδικαστεί ως πανέρεση από κάποια κανονική Ορθόδοξη Σύνοδο. Από τον Αύγουστο του 2016, μετά από συζητήσεις με τους ιεράρχες που συμμετείχαν στη Σύνοδο της Κρήτης και μετά από σειρά υπομνημάτων, στα οποία αυτοί καλούνται να αρνηθούν την αιρετική Σύνοδο και οι συντάκτες των υπομνημάτων δεν έλαβαν καμία θετική απάντηση, περίπου 30 ιερείς από όλες τις επαρχίες της χώρας διέκοψαν το μνημόσιο των ιεραρχών τους και προέτρεψαν τους πιστούς να λάβουν θέση απέναντι στο ζήτημα της γενομένης στην Κρήτη Σύνοδο. Σύμφωνα με τον 31ο από τους κανόνες των Αγίων Αποστόλων και τον 15ο της Πρωτοδευτέρα Συνόδου, ο σκοπός της διακοπής του μνημοσύνου δεν είναι να διακόψει τη σύνδεση με την Αγία Εκκλησία, ούτε η καταδίκη του Επισκόπου από επικίνους που δεν τον μνημονεύουν πλέον, επειδή ο ίδιος καταδίκασε τον εαυτό του στην αίρεση και θα κριθεί από μια σύνοδο, η οποία θα λάβει εν προκειμένου τα προσήγοντα κανονικά μέτρα. Η διακοπή του μνημοσύνου
σημαίνει αποστασιοποίηση από το πρόσωπο του Επισκόπου που διδάσκει αιρετικά και την ευκαιρία αντίδρασης ολόκληρης της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας προς την καταδίκη και της αίρεσης που δημιουργήθηκε και εκείνων που την κήρυταν, ακόμη και μέσω μιας ενδημούσα συνόδου ως προπαρασκευαστικού σταδίου μιας μεγάλης πανορθοδόξου ή οικουμενικής συνόδου. Αυτοί που αποστασιοποιούνται από τους επισκόπους μέσω της διακοπής του μνημοσύνου παραμένουν σε κοινωνία με όλα τα μέλη της Εκκλησίας που ομολογούν την ορθόδοξη αλήθεια και δεν μοιράζονται την αίρεση του οικουμενισμού που θεσπίστηκε στην Κρήτη με τις εκκλησίες και τους επισκόπους που πήραν θέση εναντίον της Συνόδου, όπως είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αντιοχίας με όλους τους Ορθόδοξους επισκόπους που πήραν θέση εναντίον της προβαλλόμενης από την Σύνοδο Αίρεση και κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Κρήτης αρνούμενοι να υπογράψουν τα έγγραφα και στην συνέχεια ακόμα κι αν για διαφόρους λόγους δεν έχουν διακόψει την κοινωνία με τους αιρετίζοντες επισκόπους και με τις συνόδους που την έχουν αποδεχθεί ομοφόνους. Παρακαλώ μια ανακοίνωση. Ενοχλεί αυτοκίνητο νι ζήτα βήτα 6378. Νι ζήτα βήτα 6378. Στο πάρκινγκ ενοχλεί το λεωφορείο. Στα ζωντανά τα έχουμε γι' αυτά. Ακολουθώντας τις προτροπές του Αγίου Θεοδόρου του Στοδίτου, ο οποίος την επιστολή του προς τον Αυκράτιο συνέστησε στους πιστούς, λίγο υπομονή τελειώνουμε και αρχίζουμε τις ερωτήσεις, συνέστησε στους πιστούς τον ιερέα, ο οποίος από φόβο μνημονεύει αιρετίζοντα επίσκοπο, να τον καλούν στο σπίτι για να ευλογήσουν το φαγητό, όμως να μην πάρουν τα θεία μυστήρια από το χέρι του, καθώς επίσης και τις προτροπές του Αγίου Γερμανού Δευτέρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος συνιστά στους χριστιανούς να προσεύχονται μάλλον κατηδίαν παρά να έχουν κοινωνία με λατινόφρονες ιερείς ή περισσότεροι Ρουμάνοι πιστοί, οι οποίοι ήθελαν να πάρουν θέση εναντίον των πεπραγμένων στην Κρήτη, προτίμησαν να ακολουθήσουν τους ιερείς που δεν μνημονεύουν τους ιεράρχες συγκοινωνούς της αίρεσης και να προσεύχονται κατηδίαν, ώστε να μπορέσουν να εκκλησιάζονται σε ναό όπου λειτουργούν ομολογητές ιερείς. Με αυτή τη στάση τους οι πιστοί ομολογούν ότι η χάρη του Θεού δεν είναι αποκομμένη από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ότι το Άγιο Πνεύμα που είναι το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο δεν μπορεί να κατοικεί όπου δεν υπάρχει αλήθεια, είτε ο Χριστός και το ορθό του δόγμα. Οι σχολαστικοί, χωρίζοντας τη χάρη από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, διαπράττουν το μεγάλο σφάλμα του να μην ελέγχουν την πίστη του ιεράρχη και των ιερέων του, θεωρώντας τη χάρη ως κάτι μαγικό, χωρίς σχέση με την πίστη του ιεράρχη και των ιερέων του. Δια των μυστηρίων ενωνόμαστε με τον Χριστό, ο οποίος είναι ζωντανό πρόσωπο, ευρισκόμενο εν σχέση μαζί μας. Εάν ψευδόμαστε με την αίρεση σχετικά με τον Χριστό και τη διδασκαλία του, τι σχέση μπορούμε να έχουμε μαζί του? Ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος κάποιοι αντικουμενιστές να κατανοούν τις σχέσεις μας με τη χάρη με τρόπο παπικό, βαρλαμητικό, ως σχέση με μια απρόσωπη χάρη και όχι με τον ζωντανό Ιησού. Οι περισσότεροι από τους Ρουμάνους πιστούς, οι οποίοι εξέφρασαν τις ενστάσεις τους εναντίον της Συνόδου της Κρήτης, είναι της άποψης ότι δεν είναι αποδεκτός ο εκκλησιασμός σε ναούς όπου μνημονεύονται οι αιρετίζοντες ιεράρχες και γι' αυτό το λόγο προτιμούν να ταξιδέψουν ακόμη και εκατοντάδες χιλιόμετρα προκειμένου να βρουν ένα ναό στον οποίο δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με τη συμβουλή του Αγίου Θεοδόρου του Στοδίτου, ο οποίος λέγει: «Εάν όμως μνημονεύει αιρετικών που είναι επίσκοπος, έστω και αν μακαρίζει, έστω και αν ορθοδοξεί, την κοινωνία βέβαια μαζί του, πρέπει να την αποφεύγει». Οι Ρουμάνοι πιστοί αποφεύγουν τους ιερείς οι οποίοι γενικώς έχουν ορθόδοξο φρόνημα, αλλά μνημονεύουν οικουμενιστές ιεράρχες. Και αυτό γίνεται γιατί περισσότεροι πιστοί έχουν την πεποίθηση ότι το ορθόδοξο φρόνημα δεν μπορεί να συνυπάρξει με την αποδοχή της αιρέσεως. Επίσης, δεν είναι αποδεκτή ούτε η ιδέα ότι δεν θα ήταν συγκοινωνή της αίρεσης αυτής οι Ρουμάνοι αρχιερείς που δεν συμμετείχαν κατά άμεσον τρόπο στην Σύνοδο της Κρήτης και δεν υπέγραψαν εκεί τα έγγραφά της, διότι δεν ήταν σε θέση να το πράξουν αυτό εφόσον κανένας τους δεν κατέγνωσε δημοσίως την αίρεση αυτήν και την Σύνοδο της Κρήτης
και ούτε πήραν θέση επ' αυτού σε καμία επαρχιακή σύνοδο. Αυτή η στάση είναι σύμφωνη με τη συμβουλή του Αγίου Θεοδόρου του Στοδίτου από την επιστολή του προς τον Αυκράτιο, στην οποία λέει ότι χάριν οικονομίας μπορούν να λαμβάνουν τη Θεία Ευχαριστία από ιερέα που μνημονεύει τον Επισκοπό, το οποίο δεν έλαβε μέρος στην Οικοσύνοδο και την ονομάζει ψευδοσύλλογο, μόνον αν εκείνος δεν λειτουργεί μαζί με αιρετικούς. Γιατί δεν υπάρχει κανένα κόλλημα να μνημονεύει το Επίσκοπος που είναι Ορθόδοξος, έστω και αν εκείνος από φόβο μνημονεύει το Μητροπολίτη του. Από αυτό το απόσπασμα από το έργο του Αγίου Θεοδόρου του Στοδίτου, καταλαβαίνουμε ότι στην αποτίμηση που αφορά την συγκοινωνία με την αίρεση, η προσοχή πρέπει να εστιάζεται στην ορθόδοξη πίστη του Οικίου Επισκόπου, έτσι όπως την ομολογεί ο ίδιος ο Επίσκοπος στις δημόσιες του δηλώσεις για τη Σύνοδο της Κρήτης. Οι ιερείς θεολόγοι και πιστοί απίφθηναν στην Ιερά Σύνοδο και στους ιεράρχες, στον καθένα αιτήσεις τις οποίες έχουν εκθέσει τις αντιρρήσεις τους για τη Σύνοδο της Κρήτης, την οποία θεωρούν αιρετική. Συνοψίζοντας τις ενστάσεις για τα έγγραφα της Συνόδου, μπορούμε να πούμε ότι οι αντιρρήσεις της από την Ουρμανία την θεωρούν αιρετική για τους εξής λόγους. Πρώτον, δεν πρόλαβε την οριοθέτηση Ορθοδοξίας Χαιρέσεως. Έσβησε το όριο που εθέσπισαν οι προγενέστερες σύνοδοι της Εκκλησίας, δεν καταδίκασαν καμία αίρεση, καμία ανθρώπινη δοξασία, αντιβαίνουσα στην διδασκαλία του Χριστού. Δεύτερον, διεξήχθη βάθηση αρχών που περιφρονούν την ισότητα των εχόντων την αρχιεροσύνη, εφόσον πολλοί αρχιερείς δεν είχαν το δικαίωμα της ψήφου. Το σύστημα λήψης αποφάσεων δημιουργήθηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη έγκριση των κειμένων παρά τις όποιες προσπάθειες υπεράσπιστης της Ορθοδοξίας. Αυτό καταδεικνύει τον κληρικαλιστικό χαρακτήρα της Συνόδου αυτής με την υιοθέτηση ενός παπικού συστήματος προεδρευόντων των 10 παρόντων στην Σύνοδο Προκαθημένων, που ήταν η μόνιμη αποφασιστική ισχύ, ενώ οι άλλοι ήταν απλοί θεατές. Τρίτον, ανέρεσε το δικαίωμα των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών να εγκρίνουν ή να απορρίψουν αυτή τη Σύνοδο, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, οι κατατόπους Εκκλησίες μπορούσαν να κοινοποιήσουν στους πιστούς τις ληφθήσες αποφάσεις, οι οποίες έχουν πανορθόδοξο κύρος, ενώ ο κανονισμός οργανώσεως δεν κάνει μνήμα για την συζήτηση, την απόρριψη ή την ακύρωση αυτών. 3. 4. Επικύρωσε την συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην εκκλησιολογική πανέρεση που προωθεί η Οικουμενική Κίνηση, καθιστώντας τον Οικουμενισμό επίσημο δόγμα της Εκκλησίας. 5. Επικύρωσε τον καταστατικό χάρτη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και την δήλωση του Τορόντο ως πηγές του εκκλησιαστικού δικαίου της Ορθοδόξης Εκκλησίας. 6. Αθέτησε την ομολογία ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Αγία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία, εγκρίνοντας την προϋπόθεση της δήλωσης του Τορόντο, στην οποία διαλαμβάνεται ότι η ιδιότητα του μέλους δεν συνεπάγεται ότι κάθε Εκκλησία θα πρέπει να αναγνωρίζει τις άλλες Εκκλησίες. 7. Με την αποδοχή της αρχής ότι κανένα από τα μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών δεν είναι υποχρεωμένο να αλλάξει την εκκλησιολογία του, η Σύνοδος της Κρήτης ακύρωσε όλη τη δίθεν ιεραποστολική δραστηριότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε γιατί έχει αλλάξει η Ορθόδοξη Εκκλησία την εκκλησιολογία της στην Κρήτη, εφόσον η Οικουμενιστική Αρχή ορίζει ότι δεν είναι υποχρεωμένη να το πράξει. 8. Η αποδοχή της ιστορικής ονομασίας άλλων ετεροδόξων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών είναι σύμφωνη με το πνεύμα της διακήρυξης του Τορόντο, κατά την οποία τα μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών αναγνωρίζουν ότι έχουν διαφορετικά επίπεδα εκκλησιαστικότητας σύμφωνα με την προτεσταντικής προέλευσης θεωρία των λειψών εκκλησιών, επεξεργασμένη από τη Δευτέρα Βατικάνια Σύνοδο, υιοθετημένη από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιόνες Ζιζιούλα και εισηχθήσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία από την Σύνοδο της Κρήτης μέσω της δήλωσης του Τορόντο.
9. Στον καταστατικό χάρτη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών προβλέπεται η αρχή του δογματικού μινιμαλισμού, η οποία είναι θεμελιώδης για την επίτευξη του συγκριτιστικού κατασκευάσματος που προτείνει το PCA. 10. Στο κείμενο για τις σχέσεις της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, επαινείται η οικολογία, η οποία είναι ένα ιδεολογικό όπλο της πανθεϊστικής θρησκείας της νέας εποχής. Και μην ξεχνάμε ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι ο πράσινος Πατριάρχης, είναι πρόεδρος των οικολόγων. 11. Το κείμενο για το μυστήριο του γάμου και τα κολλήματα αυτού, στην υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 5, ανοίγει την οδό της κατοικονομίας αποδοχής των μεικτών γάμων, ανθέσμων συνοικεσίων, τα ονομάζει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, μεταξύ Ορθοδόξων και Ετεροδόξων, και ως εκ τούτου νομιμοποιεί τον οικουμενισμό στον χώρο της οικογενείας. 12. Η πρόβλεψη ότι οι διατάξεις της κρατικής νομοθεσίας αναφορικά με τα κολλήματα γάμου είναι εξίσου σημαντικές με τις διατάξεις της Εκκλησίας, δηλαδή των Ιερών Κανόνων, αφήνει ανοιχτή την θύρα τελέσεως γάμων και μεταξύ ομοφυλοφίλων ή τουλάχιστον φαίνεται να υποχρεώνει θεσμικά την Εκκλησία να αποδεχτεί την ύπαρξη τέτοιων πολιτικών γάμων. 13. Το κείμενο για την σπουδαιότητα της νηστείας αφήνει στην διάκριση των τοπικών εκκλησιών την εφαρμογή της αρχής της οικονομίας όσον αφορά την τήρηση της νηστείας, άρθρο 7 και 8, και αυτό επηρεάζει την ενιαία πρακτική της εκκλησίας στον τομέα αυτών και σχετικοποιεί την σπουδαιότητα και την αυστηρότητα των ιερών νηστείων. Είναι διαδεδομένη άποψη ότι ο οικουμενισμός δεν έχει καταδικαστεί από καμία σύνοδο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι διδασκαλίες του οικουμενισμού είναι επαναλήψεις αιρέσεων και πρακτικών που καταδικάστηκαν από τις οικουμενικές συνόδους και ότι ο οικουμενισμός έχει καταδικαστεί από κάποιες συνόδους και είναι εγνωσμένη αίρεση. Το 1982 η αίρεση του οικουμενισμού καταδικάστηκε από την αίρεση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εκτός Ρωσίας και η απόφαση έγινε δεκτή από την Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στις 8 Οκτωβρίου 1998 ο οικουμενισμός καταδικάστηκε από την Ιερά Σύνοδο της Ορθοδόξης Εκκλησίας της Γεωργίας, η οποία δεν αποδέχεται ούτε τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης. Ο οικουμενισμός καταδικάστηκε από τον Άγιο Ιεράρχη Σεραφείμ Σομπόλεφ και τον Άγιο Στίνο Πόποβιτς, από τον πατέρα Σεραφείμ Αλέξιεφ, από τον Άγιο Αυγουστίνο Καντιώτη, από τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, από τον Όσιο Διονύσιο της Κοριτσού, από μεγάλους Ρωμάνους πνευματικούς πατέρες όπως ήταν ο πατέρας Ιωστίν Πούργου, Ασένιο Παπατσόκ και άλλοι. Η ψευδοσύνοδος της Κρήτης έχει δεχτεί κριτική και έχει καταδικαστεί από την απόφαση του Κισινάου, η οποία υπογράφηκε από πολλούς. Εκλεκτό ακροατήριο. Στη Ρουμανία η καταπολέμηση της Συνόδου της Κρήτης έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν από τις ενέργειες όλων των άλλων Ορθοδόξων αδελφών χωρών. Πρώτον, είναι η πιο έντονη αντίδραση του πληρώματος της Εκκλησίας κατά της Συνόδου της Κρήτης. Δεύτερον, είναι η αντίδραση που καταστέλλεται από τις εκκλησιαστικές αρχές με τον πιο έντονο τρόπο. Τρίτον, οι συνθήκες υπό τις οποίες αντιτάσσεται αυτός ο αγώνας είναι πολύ σκληρός, δεδομένου ότι στη Ρουμανία δεν υπάρχει ούτε ένας αρχιερέας που να απορρίψει τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 5 ιερείς, οι οποίοι έχουν ήδη καθαιρεθεί αδίκως για την διακοπή μνημοσύνου. 4 από αυτούς, ο πατήρ Κοσμίν Τρυπών, ο πατήρ Κυπριανός Ταΐκου που τον έχουμε σήμερα μαζί μας, ο πατήρ Ιωάννης Μύρων και ο πατήρ Ονίσιμος Μπάνου, είναι από την Τρανσιλβανία και ο τελευταίος ο πατέρας Κλαούδιου Μπούζα από το νότιο μέρος της χώρας. Οι ομολογητές αιρές από την Μολδαβία αναμένουν την περάδοση της δίκης, οι πιθανότητες τις οποίες η ποινή να είναι κάποια άλλη εκτός από καθαίρεση, αλλά ελάχιστες, διότι τα εκκλησιαστικά δικαστήρια βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Η αθώωση των ιερέων θα σήμαινε την ενοχοποίηση των ίδιων ιεραρχών που παρέμειψαν στην δίκη τις υποθέσεις
των ελόγω ιερέων υπό την κατηγορία για συγκοινωνία με την αίρεση, δεδομένου ότι θα γίνει αποδεκτή η διακοπή του μνημοσύνου βάσει των διατάξεων του 31ου κανόνους του Αναγίων Αποστόλων και του 15ου της Πρωτοδευτέρας. Εφόσον σε μια τέτοια περίπτωση αυτοί που θα εκδικάζουν τις υποθέσεις θα αναγκάζονταν να δικάζονται ήδη ενώπιον των εκκλησιαστικών δικαστηρίων, είναι αναμενόμενο ότι οι κατηγορούμενοι ιερείς θα καθαιρεθούν. Σήμερα μάλιστα δικάζεται στη Μητρόπολη Μολδαβίας η υπόθεση του πατρός Παμβό Ζουγκανάρου, ηγουμένου της Χίτης Ρεντέν, την οποία αυτός δημιούργησε ένα αληθινό κέντρο καταπολέμησης του οικουμενισμού. Όχι μόνο οι ιερείς έχουν υποστεί διωγμό, εκδιώχθηκαν και μοναχές από τις μονές τους, επειδή έπαψαν να εκκλησιάζονται σε ναούς όπου λειτουργεί ιερέας ο οποίος μνημονεύει, ερετίζοντα ιεράρχη. Καταγράφεται ακόμα και η περίπτωση μιας αριστεύσασας μαθήτριας σε εκκλησιαστικό λύκειο, η οποία αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο επειδή αρνούνταν να συμμετάσχουν σε ακολουθίες στις οποίες μνημονεύονται, ερετίζονται σε ιεράρχες. Αυτά τα κάνουν τα κοριτσόπουλα. Μπράβο! Όντως μπράβο. Και εκεί μετά μας λένε σε εμάς τι πρέπει να κάνουμε. Ας κάνουν αυτό που έκανε αυτό το κοριτσάκι. Με τη σειρά τους οι πιστοί που ακολουθούν τους ομολογητές ιερείς, υφίστανται τη δημόσια κατακραυγή κυρίως εκ μέρους των ιερέων από τις ενορίες που εγκατέλειψαν, οι οποίοι τους κατηγορούν ότι έγιναν παλιευρολογητές, αυτό κάτι μας θυμίζει και εμάς, οπαδοί προτεσταντικών παραφυλάκων ή ακόμα και ρωμαιοκαθολικοί. Οι Ρωμάνοι ιερείς και πιστοί υπερασπιστές της Ορθοδοξίας εναντίον της Ερετικής Συνόδου της Κρήτης έχουν μεγάλες προσδοκίες από αυτή την σύναξη και από την προγραμματισμένη για να λάβει χώρα στο Βατσέντς. Δύσπιστοι όσον αφορά μια αλλαγή των πραγμάτων στη Ρουμανία, ιδίως σχετικά με τη στάση των ιεραρχών που έλαβαν μέρος το περασμένο έτος στην Ερετική Σύνοδο, οι Ρωμάνοι ομολογητές ιερείς και πιστοί αναμένουν από τις αντιοικουμενιστικές συνάξεις τα αναθέματα που θα παγκευθούν να επεκταθούν πέραν της αιρετικής διδασκαλίας της Συνόδου της Κρήτης προκειμένου να συμβάνουν καθοριστικά στην αφύπνιση των Ορθοδόξων πιστών οι οποίοι ακόμη δεν συνειδητοποιούν πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Υπάρχει προσδοκία η καταδίκη να περιλαμβάνει και τους συντηρητές του οικουμενισμού, οι οποίοι αποτελούν σύμφωνα με τα λόγια του πατρός Δημήτρου Στανιλοάε, που παραθέσαμε προηγουμένως, μέρος του ευρύτερου συστήματος υποδούλωσης της ανθρωπότητας στο πλαίσιο του σχεδίου της νέας τάξης πραγμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την εξαφάνιση του οικουμενισμού, οι ιδρυτές του θα επινοούσαν απλώς μια άλλη ιδεολογία που να τον αντικαταστήσει κατά το πολιτικό πρότυπο με το οποίο ο κομμουνισμός αντικαταστάθηκε από τον καπιταλισμό και τον καταναλωτισμό που αποτελούν πιο λεπτές και επικίνδυνες μορφές υποδούλωσης της ανθρωπότητας. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας σε όλους τους ναούς όπου λειτουργούν ομολογητές ιερείς αναγνώστηκαν κατά την παράδοση τα αναθέματα συμπεριλαμβανομένων και των αναθεμάτων εναντίον των διδασκαλιών που αποδέχτηκε η Σύνοδο της Κρήτης. Διότι καθαιρώνουν την λεγόμενη αποκατάσταση της ενότητας των χριστιανών και την ιστορική ονομασία Εκκλησία για τους αιρετικούς. Διότι καθαιρώνουν το καταστατικό χάρτη του λεγόμενου Παγκοσμίου Συμβολίου Εκκλησιών ως βάση του διαλόγου με τους αιρετικούς τον δογματικό μινιμαλισμό. Καθαιρώνουν τη δήλωση του Τορόντο, η οποία διατείνεται ότι υπάρχουν μέλη της Εκκλησίας εκτός των ορίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ότι το να αποτελεί κάποιος μέλος της Εκκλησίας του Χριστού είναι πιο περιεκτικό από το να αποτελεί μέλος της ιδείας του της Εκκλησίας. Κατά μια ψευδή οικονομία καθιερώνουν τους μεικτούς γάμους, καθιερώνουν τον όρο ανθρώπινο πρόσωπο τον οποίο χρησιμοποιεί ο Μητροπολίτης Ιωάννης Ζιζιούλας. Η ληστρική αιρετική και οικουμενιστική ψευδοσύνοδο της Κρήτης του Ιωνίου 2016, η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξης Εκκλησίας,
της κακοδόξης αυτής κειμένης Άτινα θεσμοθετούσιν την διεξαγωγή του διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Ερέσεων με κριτήριο της προτεσταντικάς πλατφόρμας και ουχή την Ορθόδοξη Ομολογία. Τη λεγόμενη αποκατάσταση της ενότητος των χριστιανών και την ιστορική ονομασία του όρου Εκκλησία δια τους αιρετικούς. Την δήλωση του Τορόντο του 1950, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν μέλη της Εκκλησίας και εκτός των τυχών αυτής. Υπάρχει Εκκλησία εκτός της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Όλα αυτά εμείς τα καταδικάζουμε. Το αποτελεί μέρος της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Εστί και το αποτελεί μέρος της Ιδίας Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων των Ρουμάνων ιερέων και πιστών αγωνιστών κατά του κοινωνισμού για την ευκαιρία να σας αποκτήσουμε αυτά τα λόγια. Και ο λόγος Μιχαήλ Σύμπη Κυρίου. Συνεχίζουμε και κλείνουμε την ημερίδα με τις ερωτήσεις διευκρινήσεις επί των εισηγήσεων. Αγαπητοί αδελφοί, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όσες το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις. Υπάρχει ομαδοποίηση των ερωτήσεων. Υπάρχουν πάρα πολλοί ιερείς. Αν θα μιλήσουν, θα πρέπει να μιλήσουν όλοι. Νομίζω αυτό είναι κατανοητό. Ήδη έχει περάσει η ώρα και σίγουρα υπάρχει κούραση, ζέστη. Θα πρέπει να απαντήσουμε σε θέματα τα οποία όντως απασχολούν αυτή τη στιγμή το πίμνιο. Και πραγματικά είναι αυτή η αγωνία που τους έφερε και σήμερα εδώ. Θα ξεκινήσουμε με μια ερώτηση, η οποία πραγματικά μετά το Κολυμβάρι μέχρι και σήμερα είναι στα χείλη όλων μας. Ο 15ος κανόνας είναι υποχρεωτικός ή δυνητικός? Απευθύνεται σε μένα. Θα απαντήσω και εγώ και ο πατήρ Χαρίτων, ο οποίος έχει ετοιμάσει κάτι. Είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να δοθεί μια αδέουσα προσοχή. Η απάντηση, καταρχάς, είναι μέσα από το πιδάλιο, το οποίο θα παρακαλούσαμε όχι άλλες ερωτήσεις. Τώρα ήδη έχουμε ξεκινήσει, δεν μπορούμε να διακόπτουμε για να διαβάζουμε νέες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Μέσα στο πιδάλιο. Το πιδάλιο, λοιπόν, συνιστά ένα σύστημα, ας το ονομάσουμε έτσι. Ένα σύστημα το οποίο έχει εσωτερική συνέπεια, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που ονομάζουμε εναντιογνωμία. Δεν λέει κάπου κάτι και κάπου αλλού το αναιρεί. Ούτε κάποιος ιερός κανόνας, ούτε φυσικά ο Άγιος, Νικόδημος Αγιορείτης, ούτε κανείς από τους ερμηνευτές τους οποίους χρησιμοποιεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης της Ορθόδοξης κανονολογικής παράδοσης. Έχουμε λοιπόν να πούμε τα εξής. Τα παραθέτουμε στην αγάπη σας και στην λογική, ας το πούμε έτσι. Στα προλεγόμενα του πιδαλίου, ο ίδιος ο Άγιος Νικόδημος λέει τα εξής. Πρέπει να εξευρετινάς, είναι ακριβώς τα λόγια του Αγίου, δεν τα μεταφράζω, ότι όσοι κανόνες δεν περιέχουσι φανερός το επιτίμιον εκείνων όπου τους παραβαίνουσιν, αυτοί κατά το σιωπόμενον δίδουσιν άδειαν εις τον κατατόπον αρχιερέα να δώσει σε αυτούς απαθώς το πρέπον και αρμόδιον επιτίμιο, όπου ήθελε γνωρίσει, ως λέγει ο Βαλσαμόν, εν τη ερμηνεία του 45ου της 6ης, ώρα τα επιτήμια του νηστευτού, μετά τους κανόνες αυτού, τα μη εν της άλλης ικανός είναι αναφερόμενα. Με λίγα λόγια, ήδη από τα προλεγόμενα, καταρχάς ο Άγιος Νικόδημος δίνει ερμηνευτικά κλειδιά στο πιδάλιο. Δεν είναι μια παράδοση, μια παράθεση χίδιν των ιερών κανόνων, καταλογιδών που λέμε. Υπάρχουν ερμηνευτικά κλειδιά, όποιος δεν τα παρακολουθεί, όποιος δεν τα έχει κατανοήσει, όποιος δεν τα έχει καν κατανοήσει ότι υπάρχουν, δυστυχώς αρχίζουν και αναφύονται τα προβλήματα. Ήδη λοιπόν από τα προλεγόμενα, ας το πούμε, εισαγωγή του πιδαλίου μας ξεκαθαρίζει ότι οι κανόνες που δεν έχουν επιτίμιο σημαίνει ότι ο αρχιερέας ή φυσικά εννοείται η σύνοδος, η οποία βάσει αυτού του άνευ επιτιμίου κανόνος θα πρέπει να τιμωρήσει, ας το πούμε έτσι, κάποιον κληρικό, λαϊκό ή οτιδήποτε, θα τα θέσει, θα βάλει κατά την ιδία γνώμη, ο Επίσκοπος ή Σύνοδος, τα επιτήμια που νομίζει αυτή. Υπάρχουν περιπτώσεις στην εκκλησιαστική ιστορία,
όπου δεν χωράει κάτι μέσα σε έναν ιερό κανόνα. Δηλαδή, έχουμε αιρετικούς. Από την αρχή της εκκλησιαστικής ιστορίας ξέρουμε ότι η Εκκλησία πάλεψε με τις αιρές. Έχουμε αιρετικούς οι οποίοι είχαν τέτοια χαρακτηριστικά που άλλον έπρεπε να τον δέχεσαι με χρήσμα, άλλον με βάπτισμα, άλλον μπορούσες να κάνει απλά ομολογία πίστεως. Εντί αυτή περιπτώσει θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες δεν χωράνε μέσα σε επιτιμία, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Οπότε υπάρχει ένας κανόνας άνευ επιτιμίου. Συνεχίζω. Δεύτερον, ο 24ος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου αναφέρεται σε ιερείς ή μοναχούς που πήγαιναν σε υποδρόμια, ας τα πούμε είναι τα γήπεδα της εποχής, ή μετήχαν τυχερών παιχνίων και ορίζεται επιτιμία. Πλην ο 54ος κανόνας της Ενλαοδικίας Συνόδου, επίσης σύνοδος η οποία υπάρχει μέσα στο πηδάλιο, τοπική αυτή, αλλά έχουσα οικουμενικό κύρος, διότι οι οικουμενικές σύνοδοι την έχουν ανακηρύξει, έχουν ανακηρύξει τους κανόνες της ως έχοντας οικουμενικό κύρος, ομοίως απαγόρευε, και η οποία Λαοδίκεια είναι πολύ πριν την έκτη οικουμενική, ομοίως λοιπόν απαγόρευε στους ιερωμένους τα αυτά, πλην άνευ επιτιμίου. Άρα λοιπόν δυνητικός ο κανόνας, ή μήπως αποδυνητικός έγινε υποχρεωτικός λόγω του επιτιμίου. Ποιος εχέφρον θα τολμήσει να το πει αυτό? Θα πει κάποιος, γιατί πατέρες συνεχώς μιλάτε περί επιτιμίου? Εμείς ρωτήσαμε περί δυνητικού και υποχρεωτικού, διότι απλούστατα υπάρχει μία κατανόηση γύρω από το ζήτημα υποχρεωτικότητας και δυνητικότητας, σύμφωνα η οποία σχετίζεται με το ζήτημα του επιτιμίου. Αν σου λέει δεν υπάρχει επιτιμίο, είναι δυνητικός ο κανόνας. Αν υπάρχει, είναι υποχρεωτικός. Επίσης, στον 19ο της 6ης αναφέρεται ότι θα πρέπει, ας τον διαβάσω, είναι λίγο μεγάλος, ότι δι των εκκλησιών προεστώτας, εν πάση μεν ημέρα εξαιρέτως δένετες Κυριακές, πάντα το πλήρω και το λαόν εκδιδάσκει κτλ. Ορίζει δηλαδή ότι πρέπει ο επίσκοπος ως κατεξοχήν διδάσκαλος να διδάσκει το λαό και τον υπ' αυτού κλήρω τα ορθόδοξα δόγματα, και μάλιστα όπως λένε και οι ερμηνευτές, όχι με δικά του λόγια, αλλά ακολουθώντας τους Αγίους Πατέρες. Δεν είναι επίδειξη γνώση. Ερωτούμε. Α, δεν είπα ότι και ο κανόνας αυτός δεν έχει επιτίμιο. Δηλαδή, ορίζει ο κανόνας τι πρέπει να κάνει ο επίσκοπος, δεν έχει όμως επιτίμιο, αν δεν το κάνει. Ερωτούμε λοιπόν εδώ, δυνητικός ο κανόνας, επειδή δεν έχει επιτίμιο? Μας εξηγεί, συγγνώμη, μας εξηγεί ο Βαλσαμόν, διδάσκαλοι των εκκλησιών ή επίσκοποι καθίστανται. Την έσδε αμελούσι του τιού του αυτών επαγγέλματος, δηλαδή του διδασκαλικού. Δια το μη επισύεστε αυτής ως έικε, ως όφιλε, ποινήν. Δηλαδή, καταφρονώ αυτό το οποίο πρέπει να κάνω, δεν υπάρχει ποινή, άρα δεν υπάρχει λόγος να το κάνω, δεν πρόκειται να τιμωρηθώ. Εμεί δε δοκεί, λέει ο Βαλσαμόν, εγώ νομίζω, ως από του 58ου Αποστολικού, μεγάλος ούτη κολλάζονται, πράγματι, ο 58ος Αποστολικός καταρχάς αφορίζει τον αμελούντα, επιμένοντα δε καθερή. Θα ήθελα πάνω σε αυτό να πω κάτι σημαντικό. Είναι σημαντικά αυτά. Συγγνώμη που λίγο έτσι. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι είναι σημαντικά. Λοιπόν, αυτό το οποίο πραγματικά εδώ τώρα πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι ότι τον 17ο, θα συνεχίσω στον επόμενο κανόνα, στον 17ο της Σαρδικής Συνόδου, η οποία δικαίωσε το Μεγάλο Αθανάσιο, ο Άγιος Νικόδημος. Εκεί αυτός ο κανόνας αναφέρει, δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός, λέει λοιπόν ότι δεν γίνομαι κατανοητός. Απαντήστε με ένα ναι ή ένα όχι, δεν ξέρουμε κανόνα. Τι λένε οι ερμηνευτές, οι τρεις, ο Αριστιδός, ο... Όλοι, λοιπόν, ωραία, σύμφωνα. Πιο απλά. Λοιπόν, απλούστατα προσπαθώ να δικαιολογήσω αυτό το ναι ή όχι που θα πω, αδελφοί. Υπάρχουν εδώ μοναχοί και ιερείς οι οποίοι γνωρίζουν τους κανόνες και στους οποίους θα μπορέσετε κι εσείς μετέπειτα να πάτε και να συζητήσετε περαιτέρω αυτά τα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, πράγματι, μετά από πολύ καιρό έχουμε έρθει σε μία σύναξη, είμαστε κουρασμένοι, αλλά για αυτά τα θέματα ήρθαμε. Λοιπόν, λίγο υπομονή. Λέει λοιπόν στη Σαρδική, προσπαθούμε λοιπόν να επεξηγήσουμε αυτό το ναι και το όχι. Αναφέρει ότι η μεγάλος αμαρτάνωση
όσοι επίσκοποι δεν φέρονται φιλαδέλφους στους διοκομένους συνεπισκόπους τους. Και όμως ο κανόνας, ο 17ος Σαρδικής, που λέει ότι κάθε επίσκοπος πρέπει να δέχεται φιλαδέλφους διοκόμενο συνεπίσκοπό του. Εννοείται από αιρετικούς. Και όμως κανένα επιτίμιο δεν ορίζεται από τον κανόνα. Λοιπόν, και όμως, οι ερμηνευτές μας λένε ότι μεγάλος αμαρτάνους αυτοί οι οποίοι δεν δέχονται φιλαδέλφους τους διοκομένους συνεπισκόπους τους. Δυνητικός ή υποχρεωτικός λοιπόν ο κανόνας, επειδή δεν υπάρχει επιτίμιο. Λοιπόν, η απάντηση με μία λέξη είναι ότι φυσικά δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση κάτι το οποίο να είναι δυνητικό. Άπαντα ως εντολές, και νομίζω και στη δική μου εισήγηση το είπα περί τελείως εντολής, είναι υποχρεωτικά. Δεν υπάρχει σε κάποιο δυνητικό. Λοιπόν, ένα τελευταίο και συγγνώμη τους πατέρες. Ο Άγιος Νικόδημος στο 15ο κανόνα της πρωτοτευταίας συνόδου που όλους μας ενδιαφέρει και όλοι το γνωρίζουμε, αναφέρει στη Συμφωνία των Κανόνων, όποιος έχει πηδάλει ας πάει να δει τη Συμφωνία των Κανόνων, είναι δίπλα στον κανόνα. Τον δεύτερο της Αντιοχίας. Ο δεύτερος της Αντιοχίας, όπου είναι ο κανόνας στον οποίο στηρίζονται για τη διακοπή μνημοσύνου και οι Αγιορείτες οσιομάρτυρες επί Ιωάννου Βέκου Λατινόφρονος, όταν αποστήλανε τις δύο επιστολές και προς τον Αυτοκράτορα και προς τη Σύνοδο, όπου τι μας λέει ο δεύτερος Αντιοχίας, ο κοινωνών ακοινωνήτο, ακοινώνητος έστε. Δίπλα λοιπόν στη Συμφωνία του 15ου κανόνος υπάρχει ακριβώς αυτός ο κανόνας, ο δεύτερος της Αντιοχίας. Τι σημαίνει, συνδέονται τα δύο, ο κοινωνών ακοινωνήτο. Επομένως, πού χωράει η δυνητικότητα σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις οι οποίες καλύπτονται έστω και μερικώς από αυτήν την απάντηση. Πραγματικά, για να περάσουμε σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά και να εξατομικεύσουμε είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα δώσω τώρα το μικρόφωνο να συμπληρώσει πάνω σε αυτό το ζήτημα της δυνητικότητας υποχρεωτικότητας και ο Παπαχαρίτων κάποια πολύ νομίζουμε σημαντικά θέματα. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό που περισσότερο σας απασχολεί εδώ πέρα είναι ακριβώς αυτό το ερώτημα. Ο 15ος κανόνας είναι υποχρεωτικός ή δυνητικός. Δυνητικό σημαίνει αν θέλω το κάνω, αν θέλω δεν τον κάνω, δεν τον τηρώ τον κανόνα. Λοιπόν, σε αυτό απαντάνε οι ίδιοι Αγιορείτες Πατέρες από το 1275 σε επιστολή που κάνανε στον ίδιο τον βασιλιά του Μιχαήλ τον 8ο τον Παλαιολόγο. Λοιπόν, η ψυχή όλων των αγώνων, όπως καταλαβαίνουμε, κατά τις πανερέσεις και κάθε αιρέσεις, όπως είναι ο οικουμενισμός, είναι η διακοπή των μνημοσύνων. Τότε αρχίζει η θεραπεία της ασθένειας, διότι οι Άγιοι Πατέρες μιλούν με εικόνες και σύμβολο. Η αίρεση είναι μια ασθένεια, ένα καρκίνο στο σώμα της Εκκλησίας και πρέπει να το αποβάλουμε. Λοιπόν, το κλειδί ερμηνείας περί διακοπής του μνημοσύνου είναι ότι με τη μνημόνευση του ονόματος του αρχιερέως, όταν ο αρχιερέας είναι αιρετικός, διδάσκει αιρετικά διδάγματα, είναι ότι δια της μνημονεύσεως του ονόματος γινόμαστε συγκοινωνεί στην πίστη του. Δηλαδή, όσο εμείς και να λέμε δεν συμφωνούμε με τον αρχιερέα, είναι οικουμενιστής, είναι αιρετικός. Όταν εμείς το μνημονεύουμε, είτε ως ιερείς είτε ως χριστιανοί, διότι η διακοπή μνημονεύσεως δεν κάνουν μόνο οι ιερείς, όπως λένε οι οικουμενιστές, κάνει όλο το σώμα της Εκκλησίας διακοπή μνημονεύσεως. Διότι όπως ο ιερέας δεν μπορεί να λειτουργήσει, αν δεν υπάρχει έστω και ένας λαϊκός να πει το Κύριε ελέησον, έτσι και η διακοπή του μνημονεύσεως γίνεται από όλο το σώμα της Εκκλησίας. Άρα μας αφορά όλους η διακοπή του μνημονεύσεως. Οπότε, κάνουμε διακοπή μνημοσύνου διότι δεν θέλουμε να είμαστε συγκοινωνείς στην πίστη του αρχιερέως. Και λένε οι Αγιορείτες Πατέρες, πώς θα πει ένας ιερέας τον ορθοδομούντα το λόγο της εις αληθείας, όταν ξέρει ότι ο επίσκοπος είναι αιρετικός. Λέει θέατρο, θα παίξουμε. Εν σκηνής παίξουμε. Λένε οι Αγιορείτες όταν είναι αυτό. Προς τον Αυτοκράτορα. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε όταν λειτουργούμε, συλλειτουργούν μαζί μας άγγελοι. Αλλά επειδή είμαστε πνευματικά τυφλοί, δεν τους βλέπουμε. Αν όμως ανοίξουν τα μάτια μας, ας υποθέσουν τα πνευματικά, και μας ρωτήσει ο Άγγελος που είναι δίπλα στην Αγία Τράπεζα, πάτε αυτό που μνημόνευσες τώρα, ορθοδομεί το λόγο της αληθείας. Τι θα το απαντήσουμε, αφού ξέρουμε δεν ορθοδομεί. Άραγε λέμε ψέματα. Παίζουμε ένα θέατρο δηλαδή. Οπότε δηλαδή αυτό είναι ένα κλειδί που μας ξεκλειδώνει, γιατί πρέπει να γίνει η διακοπή του μνημοσύνου. Επίσης, διακοπή μνημοσύνου σημαίνει και ταυτίζεται με την εκκλησιαστική κοινωνία. Δηλαδή, όταν κάνουμε διακοπή μνημοσύνου,
το αρχιερέως, σημαίνει κάνουμε και διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας. Με όσους μνημονεύουν τον αρχιερέα, τον αιρετικό, και όμως και με όσους ακολουθούν τους ιερείς που μνημονεύουν τους οικουμενιστές επισκόπους. Αυτά είναι μια λογική συνεργασία. Δεν είναι κάτι παράξενο. Διότι δια της αιρέσεως ο επίσκοπος απλά πάβει να είναι επίσκοπος. Όχι ότι χάνει την αρχιερωσύνη του. Είναι καθίσατε ψευδεπίσκοπος και ψευδοδιδάσκαλος. Τώρα, αυτό που πάλι μας απασχολεί πάρα πολλούς για τα μυστήρια. Εμείς δεν επεμβαίνουμε περί μυστηρίων, δεν ανοίγουμε θέμα περί μυστηρίων. Απλά, τα μυστήρια γίνονται χάρη του λαού και περί σωτηρίας του λαού του Θεού. Ένας ο οποίος δεν έχει καθαιρεθεί και ας είναι αιρετικός, έχει την αρχιερωσύνη του. Δεν είναι αυτός που τελεί τα μυστήρια ο αρχιερέας ή ο ιερέας. Είναι η αρχιερωσύνη, η ιερωσύνη της Εκκλησίας επιτελεί τα μυστήρια και καθαγιάζει τα μυστήρια. Όχι ο αρχιερέας, ούτε ο ιερέας. Απλά είναι όργανα της χάριτος. Άρα και αιρετικός να είναι ο αρχιερέας ή ο ιερέας, εφόσον ακόμα δεν έχει καθαιρεθεί νομίμως, μπορεί να λειτουργεί. Τα μυστήρια δεν μολύνονται από τη δική του την αίρεση, επιτελούνται. Αλλά εμείς όμως δεν έχουμε κοινωνία με τον ιερέα ή τον αρχιερέα που έχει αιρετικά φαίνεται να μην μολυθούμε ως προς την πίστη του. Γι' αυτό δεν συμμετέχουμε στους ναούς που μνημονεύονται οι οικουμενιστές ή επίσκοποι. Όχι ως προς τα μυστήρια. Τα μυστήρια είναι έγκαιρα και κοινωνούμε σώμα και με Χριστό. Και μπορούμε να πηγαίνουμε. Αλλά δεν μας σώζει όμως το μυστήριο. Μας σώζει πρώτα η πίστη, η ορθόδοξη πίστη. Ένα παράδειγμα. Ο Ιούδας δεν κοινώνησε δια μυστήρια πριν την προδοσία. Πριν την προδοσία κοινώνησε. Και του λέει, ο έχεις ποιήσον τάχιον. Τι τον ωφέλησε η κοινωνία τον Ιούδα που πήγε μετά και πρόδωσε τον Χριστό. Δηλαδή το άπαν δεν είναι να κοινωνήσουμε. Πώς κοινωνούμε, αναξίως ή αξίως. Διότι η Θεία Κοινωνία όταν κοινωνούμε αναξίως είναι φωτιά που μας καίει και μας κολλάζει. Όταν κοινωνούμε αξίως είναι φως που μας φωτίζει. Έτσι είναι και με την αίρεση. Όταν εγώ κοινωνώ με την αίρεση και το μόνο με ενδιαφέρει να πάω να κοινωνήσω για τη συνείδηση ότι έκανα Πάσχα Χριστούγεννα μόνο, δεν είναι αυτή η λύση ούτε η θεραπεία της αιρέσεως. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο δεν θεραπεύεται η αίρεση, διαιωνίζεται και πάντα θα υπάρχει. Εάν εμείς αδειάσουμε τους ναούς, αυτή είναι η θεραπεία, να αδειάσουμε τους ναούς, διότι δεν θέλουμε να έχουμε κοινωνία με την αίρεση. Αυτός είναι ο αγώνας μας, τι κάνουμε. Και συναστηρίζουμε επίσης, ρωτάτε πού θα πηγαίνουμε να εκκλησιαστούμε, να βαπτιζόμαστε, να κάνουμε γάμο. Αυτό είναι θέμα δικό σας. Δεν θα σας πούμε πού θα πάτε. Να αγωνιστείτε, να κερδίσετε τους ιερείς, να κόψουν το μνημόσυνο. Καταρχήν με τους συνταξιούχους ιερείς, οι οποίοι δεν εξαρτούνται οικονομικά. Να τους ενισχύσετε να κάνουν διακοπή μνημοσύνου. Αλλά όσοι κάνουν διακοπή μνημοσύνου, να μην κάνουν διακοπή λειτουργίας. Έτσι. Να συνεχίσουν να λειτουργούν, διότι η διακοπή του μνημοσύνου είναι άχρηστη όταν πάγουν να λειτουργούν. Πώς θα δείξεις έμπρακτα ότι εσύ δεν μνημονεύεις τον αιρετικό επίσκοπο όταν σταματάς να λειτουργείς και ποιο το όφελος. Και αυτός ο λαός που έχεις μαζί σου, πού θα πάει να εκκλησιαστεί, δεν τον σκέφτεσαι. Γι' αυτό λένε τη δικαιολογία, εντάξει, ας τους κάνουμε οικονομία να πάνε οπουδήποτε και ας μνημονεύουν τους αιρετικούς. Όχι, πάτε, εφόσον έπεισε το μνημόσυνο, να συνεχίζει να λειτουργεί για να μαζέψει τα πρόβατά σου, να μην πάνε από εδώ και από εκεί στους λοιπούς. Πατέρα Χαρίτωνα, ο Άγιος ο Θεόδωρος ο Σουδίτης είπε ότι όσο είναι... Παρακαλώ, συγγνώμη. Έχουμε πει, συγγνώμη. Ότι μόνο γραπτός και επί των εισηγήσεων. Αν το κάνουμε σε έναν, θα πρέπει να το κάνουμε σε όλους. Υπάρχει ομαδοποίηση, είπαμε, ερωτήσεων. Η πιο σημαντική είναι το δυνητικό και το υποχρεωτικό. Ουσιαστικά μας παραπέμπει σε επόμενη ομάδα ερωτήσεων. Πού θα πάμε, πώς θα εκκλησιαστούμε, δόθηκε ήδη από τους πατέρες μία απάντηση. Εγώ έχω να προσθέσω ότι στην πατερική παράδοση, οι μοναχοί κυρίως την γνωρίζουν, είναι ότι ποτέ στους ομολογητές, Αγίους Πατέρες της κάθε εποχής, δεν υπήρχαν ζητήματα, δεν συζητηθήκαν καν ζητήματα πού θα πάω να βαπτιστώ και πού θα πάω να παντρευτώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, όχι για να δώσουμε προς πάσαν νόσο και πάσαν μαλακία λύση, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε έναν εκκλησιαστικό αγώνα. Είμαστε
στην έναρξη. Δεν μπορούν να δοθούν τελεσίδικες, οριστικές και εύκολες λύσεις. Είπαμε όλοι μας στις εισηγήσεις μας περί του θυσιαστικού φρονήματος. Παρακαλώ, ας το σκεφτούμε καλά. Πρώτα απ' όλα, οι λαϊκοί αδελφοί μας, οι οποίοι δεν διώκονται, οι ρασοφόροι διώκονται, έτσι. Λοιπόν, οι λαϊκοί αδελφοί μας πολύ εύκολα παίρνουν τη μία την άλλη, ας πούμε, θέση, δεν διώκονται. Λοιπόν, θα πρέπει όμως αυτοί να καταλάβουν και να βοηθήσουν τους αποτυχισμένους ιερείς τους να πυκνώσουν τις τάξεις του ποιμνίου αυτών των αποτυχισμένων. Και όσοι αδελφοί πηγαίνουν ή έχουν σχέση με ιερείς κατά πάντα ευλαβείς, επιτέλους μέσω του αγαθού τους, της αγαθής τους, ας πούμε, παρότρινσης, ας τους κάνουν και ευσεβείς. Υπάρχουν πραγματικά πολλοί ιερείς οι οποίοι πονούν αυτή τη στιγμή, μνημονεύουν και πονούν. Είπαμε και εξηγήσαμε και οι πατέρες ότι δεν μολύνονται τα μυστήρια, δεν υπάρχει μολυσμένος Χριστός. Ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Μολυσμένος Χριστός, έννοια τέτοια δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό που υπάρχει είναι κοινωνία πίστεως και εκεί πέρα υπάρχει ο μολυσμός. Και εγώ αναφέρθηκα στο θέμα του μολυσμού. Οι Άγιοι Πατέρες, όταν μιλάνε για μολυσμό, μιλάνε σε αυτό το επίπεδο. Και στα ερμηνευτικά, στη Θεία Λειτουργία, αδελφοί και πατέρες, υπάρχει πάντοτε αυτή ακριβώς η δικλίδα. Περί της πίστεως. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να το αναπτύξουμε. Όχι ότι δεν μπορούμε. Είσαστε πολύ κουρασμένοι. Πολλοί έχετε έρθει από την άλλη άκρη της Ελλάδος. Λοιπόν. Ωραία. Ναι. Παρακαλώ, θα περάσουμε στην ανακοίνωση του πορίσματος ψηφίσματος και πιστεύουμε ότι μέσα από το ψήφισμα θα απαντηθούν πολλές ερωτήσεις σας. Όλες οι ερωτήσεις είναι περίπου το ίδιο, κινούνται στα ίδια πλαίσια περί διακοπής μνημονίου, υποχρεωτικού, τι πρέπει να κάνουμε και όλα αυτά. Όπως είπε ο πατήρ Επιφάνιος και όπως έχουμε πει και εμείς και όπως είπαμε και στους πατέρες που είχαμε εξ αρχής πει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια και αυτόν τον αγώνα και να ξεκινήσει τέλος πάντων κάτι υγιές και να το ξεκινήσουμε σήμερα χάρη τη Θεία. Και γι' αυτό βρεθήκαμε εδώ να κάνουμε μια κληρικολαϊκή ομολογιακή σύναξη για να δούμε πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Ο αγώνας για τον οικουμενισμό τώρα αρχίζει, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Μπορεί να είναι 115 χρόνια ο οικουμενισμός που κηρύσσεται, αλλά δυστυχώς η διακοπή με την κοινωνία δεν είχε γίνει τόσο καιρό. Και πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια αρχή. Και σε αυτή την αρχή πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Εμείς δίνουμε σήμερα το στίγμα των Αγιοριτών Πατέρων, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν οι Αγιορείτες ηγούμενοι και ιερά κοινότης, που δυστυχώς δεν το κάνει, αλλά διώκει από τους πατέρες που το κάνουν, και δίνουμε και το στίγμα της ενότητος. Πολλοί μας είπαν ότι θα βρίσουμε, θα πάρουμε ακραίες θέσεις, θα καταδικάσουμε εκκλησίες. Εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα για να καταδικάσουμε και να δικάσουμε καμία εκκλησία. Καταδικάζουμε τον οικουμενισμό, καταδικάζουμε ό,τι μεταπατερικό μας δίνουν και ό,τι αντιορθόδοξο. Το ψήφισμα λοιπόν. Το ψήφισμα λοιπόν, το οποίο θα το δώσουμε και για υπογραφή, θα το αναρτήσουμε και στο διαδίκτυο, διότι για μας είναι η έναρξη ενός εκκλησιαστικού αγώνα που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι μόνο να κάνουμε τη διάγνωση ότι ο οικουμενισμός είναι αίρεση, αλλά διακόπτουμε την κοινωνία με τον μολυσμό της αίρεσης. Ψήφισμα διορθοδόξου κληρικολαϊκής συνάξεως κατά δίκης του οικουμενισμού και τη Συνόδου της Κρήτης, επόμενη της Αγίας Πατράς. Σας παρακαλώ, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτή η μερίδα. Είναι η ομολογία μας. Ο πιστός δάρος του Θεού είναι αυτός ο οποίος διαχρονικά διαφυλάσσει την ακεραιότητα της πίστεως και των δογμάτων. Είναι αυτός που αποδέχεται ή απορρίπτει τις γενόμενες συνόδους. Κατά τον Άγιο Μάξιμο, τα σγενωμένα συνόδους, η ευσεβής πίστης, Κύριε, και πάλι, η των δογμάτων ορθότης κρίνει τα συνόδους και οφείλουν να είναι πάντα τα εκτιθέμενα παρά αυτών δόγματα και κανόνες ορθόδοξα, ευσεβή και σύμφωνα τις θείες γραφές ή τις προλαβούσες οικουμενικές συνόδους. Γι' αυτό τον λόγο, ως πιστά μέλη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, και επόμενη της Αγίας Πατράς, πρώτον,
καταδικάζουμε και απορρίπτουμε τον οικουμενισμό, τον διαχριστιανικό και διαθρησκειακό συντηρητισμό ως πανέρεση, κατά τον εύστοχο χαρακτηρισμό του Αγίου Ιωστίνου Πόποβιτς και άλλων Αγίων Γερόνων και επιφανών θεολόγων. Δεύτερον, καταδικάζουμε και απορρίπτουμε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ως Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιρέσεων και διακηρύσουμε ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας και λυτρωτής. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο η σωτηρία και ότι η Εκκλησία την οποία ίδρυσε, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική, ταυτίζεται με την Ορθόδοξη. Εκτός αυτής, όλα τα άλλα είναι πλάνη του Σατανά, αιρέσεις και σχίσματα. Τρίτον, δεν αποδεχόμαστε τη γενόμενη σύνοδο εν την ίσο Κρήτη και την απορρίπτουμε ως ψευδοσύνοδο, διότι νομιμοποιεί ως εκκλησιαστική διδασκαλία πλέον την αίρεση του οικουμενισμού και τα παρελκόμενα αυτής, δηλαδή την μεταπατερική και βαπτισματική θεολογία, θεωρία περί προσώπου και περί πρωτίου στην Εκκλησία και στην Αγία Τριάδα του Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζησιούλα, καταλύει τον συνοδικό θεσμό, νομιμοποιεί τις αιρέσεις ως εκκλησίες έχοντες την αυτήν χάρη με την Ορθόδοξη, καταλύει την νηστεία, καταργεί κανόνες οικουμενικών συνόδων, αποδέχεται και νομιμοποιεί τα άθεσμα συνοικέσια του τέστην τους μεικτούς γάμους. Κατόπιν όλων τούτων, διακόπτουμε την κοινωνία με τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίο ως τον Κύριο Δνευστή της Συνόδου. Εκφραστεί και κήρυκα της πανερέσεως του οικουμενισμού και με τους επισκόπους που αποδέχονται τη Σύνοδο της Κρήτης ως Ορθόδοξη. Ανάξι! Ανάξι! Κάνουμε χρήση του 10ου και 31ου των Αποστολικών Κανόνων, του 2ου της Εναντιοχίας Συνόδου, του 33ου της Ελλαδικίας Συνόδου και αφού και του 15ου της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του Αγίου Φεωτίου του Μεγάλου. Ακολουθούντας κατά πάντα τους Αγίους Πατέρες στη διάγνωση, αντιμετώπιση και θεραπεία των αναφιωμένων αιρέσεων. Είμαστε συνοδοιπόροι και συναγωνιστές με όλους τους ιερείς, μοναχούς και λαϊκούς που έκοψαν τον μνημόσιο των Πατριαρχών και Επισκόπων τους που υποστηρίζουν τον οικουμενισμό και δεν καταδικάζουν την ψευδοσύνοδο της Κρήτης και περιμένουμε και τους άλλους αδελφούς μας, τους περιμένουμε στον αγώνα με ορθόδοξο φρόνημα, αφού οριμάσει μέσα τους ο καρπός της ομολογίας και της αντίστασης να ακολουθήσουν. Τους περιμένουμε, δεν τους καταδικάζουμε που μας λένε μερικοί, περιμένουμε, διακόπτοντας και αυτή το μνημόσιο των αιρετικών οικουμενιστών. Αυτό είναι η υποχρέωση όλων μας. Ως εκ τούτου ζητάμε από τους απανταχού επισκόπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας να συγκροτηθεί Ορθόδοξη Σύνοδος καταδίκης των ανωτέρων εκτεθέντων προς αποφυγή σχισμάτων και διαιρέσεων των πιστών. Διευκρινίζεται δε προς πάντας ότι ο διεξαγόμενος εκκλησιαστικός αγώνας έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα, με τον οποίο εμένουμε πιστοί στην εκκλησιολογία της Ορθοδόξου Πατερικής Παραδόσεως και ένεκα τούτου εντός του σώματος της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Δεν μνημονεύουμε έτωρον επίσκοπο. Δεν προβαίνουμε η σύσταση νετέρας Εκκλησίας, άπαγε της λασφημίας. Μας κατηγορήσαν και γι' αυτό. Ούτε προσχωρούμε σε καμία παράταξη. Μένουμε απλά Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μένουμε πιστοί στον σύμβολο της Ορθοδόξου Πίστεως και οπονογούμε ό,τι παραλάβαμε την διαχρονική αγιοπατερική σωτήριο αλήθεια. Ό,τι άλλο κυκλοφορήσει, ό,τι άλλο κυκλοφορήσει εις βάρος μας, που κυκλοφορούν πάρα πολλά, θα αποτελεί μια δαιμονική έμπνευση συκοφαντία. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει που μας βρίζουν και μας συκοφαντούν, αλλά δυσφημούν τον αγώνα που γίνεται. Εμείς ξέρουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και ανάξιοι. Ο αγώνας είναι αυτός που πρέπει να γίνεται και δεν πρέπει να κοιτάμε σε πρόσωπα. Τέλος, επόμενη της Αγίας Πατράση, επαναλαμβάνουμε και εμείς σήμερα τον όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και λέγομεν: οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν.
η Εκκλησία ως παρέλαβε, οι διδάσκαλοι ως ενδογμάτισαν, η Οικουμένη ως συνδεφώνηκε, η Χάρις ως έλαμψε, η Αλήθεια ως αποδέδειχτε, το Ψεύδος ως απελύνατε, η Σοφία ως επαρησιάστατο, ο Χριστός ως ευράδευσε, ούτω φρονούμε, ούτω λαλούμε, ούτω κηρύσσομε Χριστόν των αληθιών, αληθινών Θεών ημών. Αμήν. Αμήν. Αυτή είναι η διακήρυξη που κάνω. Εγκρίνεται, την ψηφίζουμε. Αυτή λοιπόν θα την μεταφράσουμε και στα ρουμανικά και στα ρωσικά και στα αγγλικά, σε όλες τις γλώσσες. Θα την διαδώσουμε σε όλο το διαδίκτυο. Λοιπόν, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος η διακοπή της κοινωνίας με τους αιρετικούς και η διακήρυξη αυτή από εμάς, για να πούμε ότι δεν συμπορευόμαστε με αυτούς. Θα ακολουθήσουν και άλλες συνάξεις και πιστεύουμε στις άλλες συνάξεις να έχουμε συνοδοιπόρους και αυτούς που λείπανε σήμερα μαζί μας, τους οποίους τους αγαπάμε πολύ και δεν έχουμε τίποτε εναντίον τους, διότι διαδοθήκανε και αυτές οι κοινές. Και εκτιμούμε τον αγώνα που έχουν κάνει και εκτιμούμε όλα αυτά που έχουν πει, άσχετα το τι κυκλοφορεί για το πρόσωπό μας, τα οποία είναι ψευδές και το διαψεύδουμε σήμερα κι εμείς. Και καλούμε όλους τους πιστούς, λαϊκούς, ιερείς, μοναχούς, μακάρι και οι επίσκοποι μας, να ακυρώσουμε αυτήν την αίρεση του οικουμενισμού με την αποχή μας από τη Σύνοδο. Θα κάνουμε προσευχή και θα τελειώσουμε. Παρακαλώ όλοι μαζί.